Καλησπέρα σας. Να παρακαλέσουμε τον κύριο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυριός Εφαλήρου, κύριο Σεραφείμ, υπό την αιγίδα του οποίου γίνεται η σημερινή ημερίδα, να έρθει να κάνει την προσευχή και να κηρύξει την έναρξη της ημερίδος. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλής αναδείξας καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε Ανοσιολογιότατοι και εδεσιμολογιότατοι πατέρες και εν Κυρίω αδελφοί. Εντιμολογιότατε κύριε Ευρωβουλευτά, ελογιμότατοι κύριοι καθηγητέ, σεβαστό Προεδρείο, αγαπητοί εν Κυρίω αδελφοί και αδελφές. Χαιρετίζω την απόψινή εσπερίδα που διοργανώνει η εστία πατερικών μελετών υπό την αιγίδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως με θέμα «Κοινωνία χωρίς μετρητά, προοπτική ή εφιάλτης». Όσοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις, γνωρίζουμε ότι μετά το συντριπτικό ποσοστό 99% αρνητικών σχολείων για την Κάρτα του Πολίτη, στην διαβούλευση που έγινε το Μάρτιο του 2015, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανακοίνωσε ότι αποσύρει το επίμαχο άρθρο 16 για την Κάρτα του Πολίτη και ότι θα το επαναφέρει αφού το μελετήσει εκ νέου. Όμως αυτό δεν έγινε, διότι η κυβέρνηση αυτό που έβγαλε από την πόρτα, όπως λέμε, δηλαδή το άρθρο 16, το πολυνομοσχέδιο του αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Μεταρρυθμίσεως κυρίου Γεωργίου Κατρούγκαλου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, το έβαλε από το παράθυρο ως άρθρο 10 στο ίδιο νομοσχέδιο, που είναι πλέον νόμος του κράτους, ο 4.325 της 11ης Μαΐου 2015. Ουσιαστικά, λοιπόν, το νέο άρθρο 10 είναι το πρώτο μισό του προηγουμένου άρθρου 16, το οποίο πλέον δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να προχωρήσει η λεγόμενη Κάρτα του Πολίτη. Ο κύριος Κατρούγκαλος ανακοίνωσε επίσης ότι προχωράει η Κάρτα Σίτησης, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε ως πιλωτική εφαρμογή της Κάρτας του Πολίτη. Ήδη υπεγράφει συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα για να δοθούν ηλεκτρονικές κάρτες σε 150.000 φτωχοποιημένους Έλληνες. Οι κάρτες αυτές θα πιστώνονται με 70 ευρώ αναδικαιούχο το μήνα, δηλαδή 2,5 ευρώ ημερησίως, ενώ για κάθε προστατευόμενο μέλος θα προστίθενται 30 ευρώ μηνιαίως. Πάντως, η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει το ύψος των 200 ευρώ μηνιαίως. Το άλλο πολύ σημαντικό μέτρο που προωθείται για την ανοικοδόμηση μιας Big Brother κοινωνίας είναι η κατάργηση των μετρητών με πρόσχημα την πάταξη
της φοροδιαφυγής. Ήδη η κυβέρνηση μελετά από αυτό το καλοκαίρι στα τουριστικά ελληνικά νησιά η εξόφληση λογαριασμών άνω των 70 ευρώ να γίνεται μόνο με ηλεκτρονική κάρτα συναλλαγών. Η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι προσχηματική. Άλλοι είναι οι λόγοι που σπρώγνουν προς την αχρήματη κοινωνία, την χωρίς μετρητά χρήματα. Οι μεγάλες τράπεζες, κεντρικές και εμπορικές, έχουν αποφασίσει να επιβάλλουν αρνητικά επιτόκια, τουλάχιστον μείον 5% στις καταθέσεις. Δηλαδή θα δίδει κανείς στην τράπεζα 100 ευρώ και στο τέλος θα το επιστρέφουν 95 ευρώ. Οι τράπεζες δηλαδή θα παίζουν τον ρόλο του χρηματοφυλακίου επαμοιβή. Αυτό όμως θα οδηγεί στους πολίτες να σηκώσουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες και να τα φυλάξουν στα σπίτια τους μέσα σε δικά τους χρηματοκιβώτια. Ήδη αυτό συμβαίνει με τον επαπειλούμενο κίνδυνο του capital control. Και όλοι καθώς ερχόμεθα εδώ, είδαμε ουρές ανθρώπων να στέκονται στα ATM για να πάρουν όσα χρήματα έχουν. Έτσι λοιπόν θα ζήσουμε και το επωνομαζόμενο back run, όπου οι τράπεζες θα έχουν πρόβλημα, γιατί δεν θα υπάρχουν τόσα μετρητά να δώσουν. Εξαφανίστε λοιπόν τα μετρητά μαζί με μερικά ακόμη μέτρα, λέει ο οικονομολόγος Willem Bitter στη συνημμένη έκθεση της Citibank. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε στην αγορά αρνητικά επιτόκια. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής με τη χρήση χρεωστικών πιστωτικών καρτών για συναλλαγές άνω των 70 ευρώ σε νησιά άνω των 3.000 κατοίκων είναι ένα προσχηματικό επιχείρημα. Ο στόχος είναι ακόμη μια φορά η χώρα μας να καταστεί ένα πειραματόζω στα παιχνίδια εξουσίας των τραπεζών, δηλαδή των αγορών. Και με σύμμαχο αυτή τη φορά όχι κάποια κέντρο-δεξιά κυβέρνηση, αλλά αριστερή διακυβέρνηση, η οποία κατά άλλα υποφέρει από τις αγορές και τις τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται άριστα μαζί τους. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό που εφαρμόζει διεθνώς το σύστημα, ότι δηλαδή πιο εύκολα περνούν αντιλαϊκά μέτρα με μια αριστερή κυβέρνηση και αντεθνικά με μια λεγόμενη δεξιά κυβέρνηση. Οι ετικέτες δεξιά και αριστερά έχουν χάσει σήμερα εν πολύ στο νόημά τους. Σήμερα το κεντρικό ζήτημα δεν είναι πώς ονομάζεται κανείς, αλλά εάν αντιμάχεται ή αν προωθεί την ισοπεδωτική παγκοσμιοποίηση, αν απορρίπτει ή αν ευθυγραμμίζεται με τις διρεκτίβες λεσχών τύπου Bilderberg, μέσω των οποίων οι αδίστακτοι ολιγάρχες, το κογλύφι μεγαλοτραπεζίτες, οικοδομούν τη διαβόητη νέα τάξη πραγμάτων. Είναι δεδομένο ότι η νέα εποχή του υδροχώου, για να οικοδομήσει τη νέα τάξη του Big Brother, δεν θέλει ελευθέρους και υπευθύνους πολίτες. Της προξενεί φόβο και αλλεργία ο σωτήρας του κόσμου Ιησούς Χριστός, και η αληθινή του Εκκλησία, η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία, απεχθάνεται και φοβάται την παράδοση αγώνων της Αγιοτόκου και Ηρωοτόκου πατρίδος μας της Ελλάδας. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης αναφέρει στην επιστολή του Σημεία των Καιρών, παραθέτω το κείμενο, ανοίγουν εισαγωγικά, πίσω λοιπόν και από το πιο τέλειο σύστημα κάρτας εξυπηρετήσεως ασφαλείας, κομπιούτερ, κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία, η σκλαβιά του Αντιχρίστου. Και ενώ τα σημεία φαίνονται ξεκάθαρα, το θηρίο στις Βρυξέλλες με το 666 έχει σχεδόν ρουφήξει όλα τα κράτη στο κομπιούτερ. Η κάρτα, η ταυτότητα, η εισαγωγή του σφραγίσματος τι φανερώνουν. Μετά λοιπόν από την κάρτα και την ταυτότητα το φακέλωμα για να προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα. Θα λένε συνέχεια στην τηλεόραση ότι πήρε κάποιος την κάρτα του Δίνα και του σήκωσε τα χρήματα από την τράπεζα. Από την άλλη μεριά θα διαφημίζουν το τέλειο σύστημα, το σφράγισμα στο χέρι στο μέτωπο που δεν θα διακρίνεται εξωτερικά με το όνομα του Αντιχρίστου. Τέλος του παραθέματος. Έχουμε χρέος λοιπόν σήμερα
που οι δυνατότητες του Big Brother για το κακό έχουν αυξηθεί και θεργέψει, να διακηρύξουμε δυνατά και στεντορία τη φωνή, την κάθετη άρνησή μας στα νεοεποχήτικα και νεοταξικά σχέδια και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε, πνευματικά, νομικά, πολιτικά, για να πέσει και πάλι στο κενό αυτό που προσπαθούν να περάσουν. Η απόψινή εσπερίδα είναι όντως μια μαρτυρία και μια αποφασιστική απάντηση σε όσους στάσσονται υπέρ της αχρήματης κοινωνίας. Εμπεριστατωμένα με επιστημονικά και θεολογικά επιχειρήματα θα καταδείξει το επιζήμιο αυτού του ολεθρίου εγχειρήματος μέσω των εξαιρέτων εισηγήσεων των εκλεκτών εισηγητών. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά, εγκάρδια και ειλικρινή μου συγχαρητήρια και τις ολόψυχες ευχαριστίες μου προς την αιστεία πατερικών μελετών και τον αδαμάντινο πρόεδρό της, Πανσιολογίου του Αρχιμανδρίτη, κύριο εκλεκτό αδελφό, πατέρα Σαράντη. Για την εμπνευσμένη πρωτοβουλία να διοργανώσουν την πολύ σημαντική αυτή εσπερίδα για τη συμμετοχή τόσων εκλεκτών, σεβαστών και λίαν αγαπητών εισηγητών. Με τις ταπεινές αυτές σκέψεις, κηρύσω στο όνομα του Παναγίου και της υποστάτου Θεού την έναρξη των εργασιών της εσπερίδος και εύχομαι παρά του Παναγίου Θεού ευόδοση και επιτυχία των εργασιών της. Ο Θεός σε ευλογεί πάντοτε. Ευχαριστούμε θερμότατα το Σεβασμιότατο και για την πνευματική του στήριξη και ό,τι άλλο υλικό έχει προσφέρει για να πραγματοποιηθεί η μερίδα μας. Παρακαλούμε τη χοροδία εν ψαλτηρίου να έρθει για να μας ψάλει αυτά που έχει προγραμματίσει. Μακάριος Ανήρ, του πλαγίου τετάρτου ήχου. Κύριε Κιάκραξα, Δευτέρου ήχου, Κωνσταντίνου Πρίγκου, ποιης εφημιών στέμαση, Β' ήχου, στοιχειρό αυτό μέλο της εορτής Πέτρου και Παύλου, του υμνογράφου Ανδρέου Πυρού. Ο εξύψους κληθής αυτό μέλο, στοιχειρό των Αγίων Αποστόλων, δόξα των ένων των Αγίων Αποστόλων, υπάνσεπτος των Αποστόλων και τα λοιπά, Κοσμά Μονάχου, Σύχου πλάγιο του Δευτέρου και το απολυτίκιο των Αγίων Αποστόλων ή των Αποστόλων Πρωτόθωρονη. Τους ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία τους στην ημερίδα μας.
Εξ φωτους Χριστόν τον Θεόν.
Ευχαριστούμε πολύ την χοροδία Ψαλτηρίου. Παρακαλώ τους κυρίους ομιλητές να ανέβουν στο πάνελ. Πανοσιολογιότατος Αρχιμαντήτης Πατήρ Αθανάσιος Αναστασίου, ο κύριος Νότης Μαριάς, Ευρωβουλευτής, ο κύριος Στάθης Αδαμόπουλος, ο κύριος Δημήτριος Χιωτακάκος, ο κύριος Αριστοτέλης Κατράνης και ο πατήρ Ιάννης Φωτόπουλος. Η σημερινή ημερίδα προετοιμάστηκε πολύ σύντομα, όσο καμιά άλλη των προηγούμενων ημερίδων. Τα γεγονότα τρέχουν. Η πατρίδα μας φτωχαίνει όλο και βαθύτερα. Ό,τι στέκεται ακόμη όρθιο, δια νόμου καταστρέφεται. Ελπίδα σωτηρίας από πουθενά. Μόνο ο εν τριάδι Κύριος μπορεί να μας γλιτώσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ένωση είναι, αφού δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα μοίρια προβλήματα που απορρέουν από την επιβολή του επαχθούς χρέους στη χώρα μας. Κατά την ταπεινή μας εκτίμηση, καμιά άλλη ημερίδα δεν ήταν τόσο επίκαιρη και τόσο σχετική με τις τρέχουσες εξελίξεις όσο η σημερινή. Η παρούσα κυβέρνησή μας εδήλωσε στη διαβούλευση για το θέμα Κάρτα Πολίτη 5 ημέρες, 1.661 από συμπολίτες μας πρόλαβαν να πάρουν μέρος στη διαβούλευση. Οι περισσότεροι από τους 1.000, εξ αυτών με δυνατά επιχειρήματα, αλλά και με κόσμια συμπεριφορά, παρουσίασαν τους σοβαρούς λόγους για τους οποίους θα αρνηθούν να παραλάβουν την Κάρτα του Πολίτη μαζί με τις 100.000 άλλων πολιτών και περισσότερων ακόμα που από πενταετίας έχουν δηλώσει διαδικτυακά την ίδια άρνηση να παραλάβουν την Κάρτα του Πολίτη. Έτσι η κυβέρνηση σε πακέτο νομοθετημάτων που ψήφισε δεν προσέλαβε και το άρθρο 16 του νόμου 4325, ίσως και λόγω αυτών των καλών σχολείων και κοσμίων. Λίγο πιο πριν, το Βήμα δημοσιεύει στις 27 Τετάρτου του 15 ότι στα νησάκια μας, 25 νησιά του Αιγαίου, θα δοθεί αυτή η κάρτα συναλλαγών και ρωτάμε, θέλουν να τα βουλιάξουν τα νησάκια? Αυτή δεν είναι η κάρτα του πολίτη. Βέβαια, δεν είναι Γιάννης, είναι ο Γιαννάκης ή ο Γιάνναρος. Εν τω μεταξύ, όπως ανέφερε και ο Σεβασμιότατος, τροπολογία περνάει ύπουλα για διασύνδεση αρχείων, προφανέστατα για εφαρμογή και άμεση λειτουργία της Κάρτας Πολίτη όσων ούπο. Γιατί τέτοια μανία, όσο γίνεται γρηγορότερα, να επιβληθεί στο τράχυλό μας αυτή η ηλεκτρονική τυραννία? Ασφαλώς για να είναι έτοιμη ολόκληρη η υποδομή για το σφράγισμα της παγκόσμιας αντίχριστης δικτατορίας. Εμείς στην ημερίδα μας αυτή δεν κάνουμε αντιπολίτευση, αντιπαράθεση, αντικομματισμό. Ως ορθόδοξοι χριστιανοί Έλληνες πολίτες, ενεργοί και εν Χριστώ ομολογιακοί, δεν επιθυμούμε να μεταβληθούμε σε φοβικά, ανώνυμα πιονάκια της παγκόσμιας νεοταξικής δικτατορίας. Έχουμε ιστορία 1.000 χρόνων δημοκρατίας και μοναδικού καταξιωμένου
ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Άπαντες οι καταξιωμένοι ομιλητές μας θα μας καταδείξουν με ατράνταχτα στοιχεία ως ειδικοί και ασχοληθέντες εις βάθος με το επιμέρους θέμα τους ο καθένας, γιατί με τίποτα δεν θέλουμε την κάρτα του πολίτη, που κατά τον Άγιο και ο Θεοφόρο Άγιο Παΐσιο αποτελεί εισαγωγή του σφραγίσματος μετά το ασφιχτικό φακέλωμα και τελικά το σφράγισμα με τον αριθμό και το όνομα του θηρίου. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τη διοίκηση του ΣΕΦ που μας παραχωρεί και τη δαπάνη του Σεβασμιωτάτου για αυτήν τη φιλοξενία εδώ σε αυτή την αίθουσα. Ευχαριστούμε τους ομιλητές που προανέφερα. Θα καταλάβετε πόσο καλή εργασία έχουν κάνει και πόσο γνωρίζουν καλά το θέμα. Ευχαριστούμε την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο και τη διαδικτυακή τηλεόραση, το Δημήτρη Γερονιμάκη που είναι στη ρύθμιση του ήχου, το Λυκούργο το Μαρκούδη, ο οποίος ετοίμασε μια προειδοποίηση για αυτήν την σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Αβραμίδη για την τεχνική κάλυψη, τον Άρη και την παρέα του για το βίντεο και τις φωτογραφίες, η Γραμματεία της Αστείας Πατερικών Μελετών με τους πολύ πρόθυμους εθελοντές, τους αφισοκολλητές, το γραφίστα Κυριάκο Παπαδόπουλο, τις εκτυπώσεις Δούνιας για την αφίσα, το φούλτερ και τις προσκλήσεις, ήταν όντως καταπληκτικές. Για τις εκτυπώσεις Μαυρογιάννης που μας έβγαλε 20.000 φυλάδια από τη Θεσσαλονίκη για την αχρήματη κοινωνία. Αν δεν έχετε πάρει το φυλάδιο αυτό, μπορείτε και σήμερα να το παραλάβετε. Διανέμεται δωρεάν. Ευχαριστούμε τη Ζωοδόχο Πηγή για την χορηγία της. Επίσης, τη χοροδίαν ψαλτηρίο με τους δύο πρώτους, τον κύριο Κώστα Φωτόπουλο και Κώστα Μπουζέκη. Υπάρχει περιφρούρηση από την Angel Security. Παρουσία της Ανωμένης Ρωμιοσύνης. Και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα να καταξιώσετε με την παρουσία σας την τίμια ως λαός του Θεού την ημερίδα μας. Να παρακαλέσω τον κύριο Άγγελο Πιλάτη, που είναι εκπρόσωπος του Ίνκα, να μας κάνει ένα χαιρετισμό στην ημερίδα μας. Είναι εκλεκτός μας συνεργάτης. Χαιρετούμε τη σημερινή ημερίδα, εκφράζοντας ευχαριστίες μας για την ιδιαίτερη τιμή να μας προσκαλέσουν διοργανωτές, η Αιστεία Πατερικών Μελετών, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, Σεραφείμ, καθώς και σε όλους εσάς που βρίσκεστε κοντά μας. Το Ινστιτούτο Καναλτών Ίνκα είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός που στηρίζεται στον εθελοντισμό. Ιδρύθηκε το 1970 και είναι η πρώτη καταναλωτική οργάνωση της χώρας, απαριθμώντας σήμερα 46 μέλη οργανώσεις. Σκοπός του είναι ο έλεγχος της αγοράς αναπτύσσοντας τη βιωτική αξιοπρέπεια. Υποστηρίζουμε και προστατεύουμε με κάθε νομικό τρόπο το δίκαιο της ζωής, στην επιβίωση, στην αξιοπρέπεια, στην ατομική περιουσία, στο δικαίωμα επιλογής, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην παιδεία,
στην εργασία συνταξιοδότηση, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και γέννη όσα δικαιώματα κατοχυρώθηκαν από τους διεθνείς χάρτες. Σε αυτά τα πλαίσια, από το 2012, εκδώσαμε οδηγίες για μποϊκοτάζ διαρκείας σε γερμανικά, γαλλικά και ολλανδικά προϊόντα. Το σύνθημά μας είναι «Επιλέγω, καταναλώνω ελληνικά». Επειδή το 2010, σε ένα πρωτοφανές οικονομικό πόλεμο, η Ελλάδα ταπεινώθηκε, ξεπολύθηκε, ληστεύθηκε, αφανίστηκε, κοροϊδεύτηκε και εξαπατήθηκε, μα το χειρότερο από όλα αυτά είναι τα θύματα της γερμανικής κατοχής. Και μιλάμε για περισσότερο από 10.000 Έλληνες αυτόχειρες. Το 50% του ελληνικού λαού βρίσκεται σήμερα κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ενώ η νέα γενιά ξενιτεύεται. Οι πολιτικοί μας όμως λένε ότι ο μηχανισμός στήριξης έσωσε τη χώρα. Λένε ότι μας δανείζουν όλα. Κανείς δεν είδε αυτά όμως τα λεφτά. Γιατί μας δανείζουν αέρα κοπανιστό, ενώ παράλληλα το χρέος αυξάνεται. Οι Έλληνες δεν χρωστάνε με το ζόρι μόνο 312 δισεκατομμύρια στους δανειστές, αλλά χρωστάνε επίσης 80 δισεκατομμύρια δάνεια σε τράπεζες, 70 δισεκατομμύρια στην εφορία, 10 δισεκατομμύρια στα ασφαλιστικά ταμεία, 2 δισεκατομμύρια στη ΔΕΗ, σύν τα χρωστούμενα μεταξύ των ιδιωτών. Μιλάμε για χρέος που αγγίζει σχεδόν τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία προσαυξάνονται με το δευτερόλεπτο. Και μέσα σε αυτή τη φτώχεια φαντάζεται ουτοπία η ύπαρξη φοροδιαφυγής με ένα κράτος που καταδυναστεύει τον πολίτη με την πολιτική λιτότητας και φοροεπιδρομής. Ενώ σε περιπτώσεις παρατηρείται φόρος ακόμη και διπλάσιος από τα εισοδήματα του κάθε πολίτη. Επίσης, μπορεί η Γερμανία να χρωστάει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή τα επιταπλάσια από όσα η χρεοκοπημένη, όπως λένε, Ελλάδα, μπορεί η είσοδος στο δούνου του στην Ευρωζώνη να είχε στόχο την αποσταθεροποίηση του ευρώ, ώστε να παραμείνει το δολάριο, το κυρίαρχο αποθεματικό νόμισμα και όχι για να στηρίξει την οικονομία, όπως κάποιοι μας λένε. Αλλά έρχεται τώρα και ο Τσίπρας, συνεχιστής της πολιτικής κάρτα πολίτη, πολιτική του Γεωργίου Παπαδρέου και του Σαμαρά, πολιτική φακελώματος και παρακολούθησης, μια αριστερή κυβέρνηση να ξασκεί αυτό που πάντα κατηγορούσε και ήταν ενάντια στην ιδεολογία της, οδηγώντας μας έτσι σε μια κοινωνία χωρίς μετρητά. Η πάταξη της φοροδιαφυγής και της τρομοκρατίας είναι τα όπλα για να περνούν αντισυνταγματικούς νόμους που θα ελέγχουν την κάθε μας κίνηση. Η αχρήματη κοινωνία είναι άκρως φασιστική ενάντια στην ελευθερία του πολίτη, μετατρέποντας τον σε άνθρωπο αριθμό. Η ιδιωτικότητα στη ζωή μας εξαφανίζεται. Θα γνωρίζουν τα πάντα, τις καταναλωτικές μας συνήθειες, τον τρόπο ζωής μας που βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή. Και από τις τεράστιες βάσεις δεδομένων μπορούν να αναλύσουν τη συμπεριφορά μας και να βγάλουν συμπεράσματα για το προφίλ του κάθε ανθρώπου. Και όλα αυτά λειτουργούν με τη χρήση του διαδικτύου, το οποίο, ας μην ξεχνάμε, ότι δημιουργήθηκε αποκλειστικά για ερευνητική, εκπαιδευτική και κυβερνητική χρήση και που μέχρι το 1991 οι εμπορικές δραστηριότητες του διαδικτύου απαγορεύονταν. Τι άλλαξε και επιβάλλουν τη χρήση του ίντερνετ σήμερα, χαρίζοντας μάλιστα υπολογιστές στους μαθητές, δίνοντας free Wi-Fi ενώ ο λαός πεινάει, ξέροντας ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν είναι κατάλληλη για τη μεταφορά ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, αφού οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι και θα αναλυθούν αργότερα από τους εκλεκτούς εισηγητές της Επιστημονικής Επιτροπής Αστείας Πατερικών Μελετών. Το ΙΝΚΑ έχει δηλώσει επίσημα ότι δεν θα δεχτούμε το φακέλωμα, ξεγύμνωμα και την αριθμοποίηση του προσώπου. Όλοι μαζί προστατεύουμε τη ζωή, την ελευθερία και την περιουσία μας. Και κλείνοντας, θα ήθελα να διαβάσω ένα κείμενο το οποίο έχει γράψει ο Νίκος Χιλαδάκης. «Μας ελεούν για το καλό τους». Έτσι είναι ο τίτλος του. Ξέρετε κανένα λαό λοιπόν στον κόσμο που δανείζεται για να ξεχρεώσει τα χρέη του και αυτά αντί να μειωθούν αυξάνονται με ταχύτητα? Ξέρετε κανένα λαό που οι δανειστές έτεροι του κλαίνε και οδύρονται γιατί τους δανείζουν τα λεφτουδάκια τους και έτσι κερδίζουν πολύ περισσότερα από όσα τους δανείσαν? Ξέρετε κανένα λαό που η ανάπτυξη της οικονομίας σου σημαίνει κλείσιμο καταστημάτων, εξάρθρωση μισθών και συντάξεων, ανεργία και μηδενισμό της αγοραστικής δυνατότητας των πολιτών του?
Ξέρετε κανένα λαό που οι επιχειρήσεις του για να ορθοποδήσουν πριν να πληρώνουν τους μεγαλύτερους φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ξέρετε κανένα λαό που το κοινωνικό τους αγαθό της υγείας προστατεύεται με το κλείσιμο νοσοκομείων, δραματική μείωση του νοσοκομιακού προσωπικού, αύξηση των τιμών και έλλειψη των φαρμάκων, εγκατάλειψη ολόκληρων περιοχών χωρίς γιατρούς και φάρμακα? Ξέρετε κανένα που να λατρεύει ένα νόμισμα που τον έχει καταστρέψει, έχει εξοντώσει την εχώρια του παραγωγή λόγω εξωθών προσαρμοστικών εντολών και έχει μετατρέψει τη χώρα του σε ξέφραγο αμπέλι? Ξέρετε κανένα λαό που οι πολιτικοί σωτήρες του είναι αυτοί που τον έριξαν στον κρεμό και ακόμη κάθεται και τους λιβανίζει? Ξέρετε τέλος κανένα λαό όπου το σβήσιμο της ιστορίας του, της θρησκείας του, της ιδίας του, της ταυτότητας και η επίσημη υιοθέτηση κάθε διαστροφής της φύσης του να αντιθεωρεί πρόοδο και εξυγχρονισμό και προπάντως προσαρμογή στα ευρωπαϊκά στάνταρ? Σίγουρα θα το ξέρετε αυτό το λόγο, γιατί ο λαός αυτός είμαστε όλοι εμείς. Ως πότε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλούμε τον κύριο Νικόδημο Καλλιντέρη, εκπρόσωπο 25 χριστιανικών συνεργαζομένων σωματείων και της Ενωμένης Ρωμιοσύνης, να μας κάνει και αυτός ένα χαιρετισμό. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πειραιός, Άγιοι Πατέρες, αδελφοί και αδελφές, εκ μέρους των χριστιανικών σωματείων της Θεσσαλονίκης, χαιρετίζουμε τη σημερινή εκδήλωση με θέμα «Κοινωνία χωρίς μετρητά, προοπτική εφιάλτης». Ευχόμαστε από καρδιάς να φύγουμε όλοι απόψε από εδώ ενήμεροι και καταρτισμένοι πάνω στο φλέγον αυτό ζήτημα, ώστε να είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για κάθε στιγμή που θα χρειαστεί. Η πατρίδα μας τα τελευταία 2 χρόνια έχει βρεθεί στο κέντρο μιας ανηλαιούς επίθεσης και μάλιστα με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, που απότερο στόχο έχει την αλλίωση και την εξάλληψη των Ρωμαίικων αξιών, οι οποίες τόσους αιώνες αποτέλεσαν τα θεμέλια και τους οδοδείκτες του γένους μας. Στο πλαίσιο αυτό, με πρόσχημα την οικονομική ύφεση που περνά ο τόπος μας, εντάσσονται οι συνεχώς εντυνόμενες φωνές που προτείνουν τη μερική έως και πλήρη κατάργηση των μετρητών στις συναλλαγές, με σκοπό, όπως διατείνονται, την πάταξη της φοροδιαφυγής, καθώς και τον απόλυτο έλεγχο και ασφάλεια κάθε μετακίνησης χρηματικού ποσού. Στη συζήτηση αυτή παρατηρούμε ότι αποφεύγουν να μας μιλήσουν για τους κινδύνους που ελοχεύουν για τα ατομικά μας δικαιώματα, πολύ περισσότερο δε για την θεόσδοτη ελευθερία μας που σέβεται το ανθρώπινο πρόσωπο και αντιστρατεύεται την αριθμοποίησή του. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος της σημερινής εκδήλωσης, να προσεγγίσει το θέμα πολύπλευρα και να μας διαφωτίσει με στέρεα και επιστημονικά επιχειρήματα περί των όσων διακυβεύονται. Βέβαια, η μετάβαση στην αχρήματη κοινωνία δεν πρόκειται να γίνει ξαφνικά, αλλά λαμβάνονται μέτρα που σταδιακά και ανεπαίσθητα οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό, όσο υπάρχει ακόμα περιθώριο χρόνου, οφείλουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Έλληνες να υψώσουμε φωνές αντίστασης προς κάθε κέντρο εξουσίας που απαξιώνει την ιερότητα της ανθρώπινης προσωπικότητας και της ελευθερίας, για την οποία οι πρόγονοί μας θυσιάστηκαν χύνοντας το αίμα τους. Η τελική έκβαση και αυτού του αγώνα θα είναι υπέρ μας, καθώς ο αρχηγός της Εκκλησίας μας εξήλθεν εικόν και είναι ανικήσει. Εμείς όμως έχουμε την υποχρέωση να μην προδώσουμε αυτές τις αξίες, αλλά με την ομολογία πίστεως που διακρίνει κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό, να αντιδράσουμε σε οποιοδήποτε μέτρο αλλοιώνει και πλήττει την ελληνοορθόδοξη ιδιοπροσωπία μας. Τα χριστιανικά σωματεία της Θεσσαλονίκης συγχαίρουν τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, γιατί συμβάλλουν στην προάσπιση της ιερότερης και πιο χαρακτηριστικής αξίας, που αιώνες τώρα είναι βαθιά εντυπωμένη στη συνείδηση του γένους μας, την ελευθερία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς και τα σωματεία τα οποία εκπροσωπείτε. Πρώτος ομιλητής μας είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Αθανάσιος Αναστασίου. Το θέμα του, η μετάβαση στην αχρήματη κοινωνία ως απειλή της θεοσδότου ελευθερίας και ιδιοπροσωπίας μας. Σας ακούμε, πατήρ Αθανάση.
Σεβασμιότατε Άγιε Πυραιός, εύτολμε, ακάματε και ανυποχώρητε ομολογητά της Αγίας Ορθοδόξου Πιστεώς μας, Πανεσιολογιότατε Πάτερ Σαράντι, ιεραρέ φιλόθεε και ακαταπώνητε εργάτα του αμπελώνος του Κυρίου με την περί ημάς εκλεκτή συνοδεία της Εστίας Πατερικών Μελετών, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, εντυμολογιότατε κύριε Ευρωβουλευτά, ελογιμότατε κύριε εισηγητές και καθηγητές, αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι των αρχών και των φορέων, προσφυλέστατοι εν Χριστώ αδελφοί μας και φίλοι. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο μια ραγδαία αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και μια αντίστοιχη εγκατάλειψη της χρήσεως μετρητών χρημάτων. Το γεγονός αυτό ανατρέπει οικονομικές συνήθειες και δεδομένα που καθιερώθηκαν ιστορικά και ισχύουν εδώ και 2.500 χιλιετίες και μας εισάγει με γοργούς ρυθμούς σε μια εντελώς νέα κατάσταση σε αυτή της αχρήματης οικονομίας και κοινωνίας. Αυτή η αχρήματη κοινωνία όχι απλώς προβάλλεται και προπαγανδίζεται κατά κόρον σε όλο τον κόσμο, αλλά και επιβάλλεται μέσα από μια σειρά πολιτικών αποφάσεων και ρυθμίσεων που συντείνουν σε αυτή την επιλογή. Τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται συστηματικά και από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Η επιβολή αυτή του νέου μοντέλου οικονομικών συναλλαγών επιφέρει βαρύτατες συνέπειες και παραβιάζει βάναυσα τις ατομικές ελευθερίες, θίγει συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών και οδηγεί στον καθολικό έλεγχο της ιδιωτικής τους ζωής. Με τον όρο αχρήματη κοινωνία εννοούμε την ολοκληρωτική κατάργηση της χρήσεως μετρητών χρημάτων στις οικονομίες, συναλλαγές των πολιτών και την πλήρη αντικατάστασή τους με άειλα και ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή με συναλλαγές μέσω των ποικίλων καρτών, πιστωτικών, χρεωστικών, προπληρωμένων, επιταγών, συναλλαγματικών, e-banking, λογαριασμών κλπ. Δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή νομίσματα για τις συναλλαγές μας, αλλά η αντίστοιχη αξία των νομισμάτων αυτών είναι κατατεθειμένη και συμπεριλαμβάνεται σε ένα ψηφιακό μέσο, κάρτα, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό υπολογιστή και άλλα. Το λεγόμενο ψηφιακό πορτοφόλι. Στην εξέλιξή τους όλα αυτά πρακτικά σημαίνουν ότι αυτό που αποκαλούμε πραγματικό χρήμα και οι άλλες οικονομικές αξίες, χρυσός, ασήμι, τίτλοι, ομόλογα κλπ, σταδιακά αδρανοποιούνται και αντικαθίστανται με το λεγόμενο πλαστικό χρήμα και μελλοντικά με ένα εικονικό ψηφιακό νόμισμα ως το μόνο αποδεκτό μέσο συναλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Εύκολα μπορούμε να φανταστούμε τη συνέχεια στην πορεία και την εξέλιξη της αχρήματης κοινωνίας. Το ψηφιακό πορτοφόλι θα μεταλλαχθεί και θα ενσωματωθεί σε ένα εμφυτευμένο σε κάθε χρήση υποδόριο μικροτσίπ ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυγχνωτήτων RFID, όπως παραδείγματος χάρη το γνωστό Very Chip, με το οποίο θα πραγματοποιούμε όλες τις οικονομικές μας συναλλαγές και όχι μόνο. Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο σε τεχνικά και νομικά ζητήματα, τα οποία θα αναπτυχθούν αναλυτικά και εμπεριστατωμένα από τους άλλους εκλεκτούς εισηγητές, που είναι και ειδικοί σε αυτά τα ζητήματα. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, άλλωστε, είναι τόσο ραγδαία, που είναι σχεδόν αδύνατο να παρακολουθήσει κανείς την πορεία και τις νέες κάθε φορά ανακαλύψεις της. Ο έλεγχος και η χειραγώγηση των πολιτών μέσα από ένα κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου έχει εκδηλωθεί ήδη την τελευταία εικοσαετία με ποικίλες μορφές και εκφάνσεις. Αναφέρουμε ενδεικτικά την Συμφωνία Σέγγεν, τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, τα βιομετρικά διαβατήρια, τον ΆΜΚΑ, την κάρτα του πολίτη, την κάρτα αποδείξεων και άλλα. Τα μέσα που κάθε φορά χρησιμοποιούνται μπορεί να αλλάζουν. Η πηγή τους όμως και ο στόχος τους παραμένουν σταθερά τα ίδια και αυτά είναι που πρέπει να ανακαλύψουμε, να εξετάσουμε και να αντιμετωπίσουμε. Ο σκοπός όλων αυτών των μεθοδεύσεων
είναι ορατός και προδιαγεγραμμένος. Πρόκειται για τη σαφή και οργανωμένη επιδίωξη για την ολοκληρωτική υποδούλωση όλων των λαών και ιδιαίτερα του λαού μας και της πατρίδος μας, στους σχεδιασμούς της νέας τάξης πραγμάτων και της νέας εποχής, για την υπαγωγή μας στη δουλεία και το παρακράτος των τοκογλύφων και των κερδοσκόπων, για την υποδούλωσή μας το ανελεύθερο καθεστώς των διεθνών κέντρων εξουσίας στο παγκόσμιο σύστημα ελέγχου που διαμορφώνεται. Όπως είναι γνωστό, το παγκόσμιο αυτό σύστημα ελέγχου καθοδηγείται και διευθύνεται από διάφορες κλειστές και αδιαφανείς ομάδες προωθήσεως και ελέγχου της εξουσίας με πρωτοπόρους τον διεθνή σιωνισμό, την μασονία, τα οικονομικά λόμπι των πολυεθνικών, τις λέσχες επιλεγμένων ατόμων όπως η Bilderberg. Πρόκειται για μια πανίσχυρη πολιτική, οικονομική, κοινωνική και θρησκευτική ολιγαρχία που κυβερνά τον κόσμο και προορίζεται να γίνει η μελλοντική παγκόσμια κυβέρνηση. Όσο δεν καθίσταται ακόμη εφικτή η παγκόσμια κυβέρνηση, η ολιγαρχία αυτή δραστηριοποιείται και ασκεί την εξουσία της μέσα από τη λεγόμενη παγκόσμια διακυβέρνηση. Μία σειρά δηλαδή από κυδαιμονευομένους και καθοδηγουμένους από την ίδια διεθνείς οργανισμούς, φορείς, κινήσεις, οργανώσεις, ιδρύματα, σχηματισμούς και ομάδες παραγωγής ιδεολογίας. Κυρίαρχη τάση για την έκφραση και την δραστηριοποίηση όλου αυτού του μηχανισμού αποτελεί στις μέρες μας η παγκοσμιοποίηση, το πολυεργαλείο της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Ένα σημαντικό μέρος της εθνικής κυριαρχίας των κρατών έχει μεταφερθεί στους υπερεθνικούς οργανισμούς, οι οποίοι στην ουσία ασκούν και επιβάλλουν την πολιτική τους στους λαούς, χρησιμοποιώντας ως εκτελεστικά τους όργανα τις κατατόπους εθνικές κυβερνήσεις. Έχουμε έτσι την Παγκόσμια Τράπεζα, το Δούνο Του, το Διεθνές Δικαστήριο, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας, την Παγκόσμια Διάσκεψη για το Περιβάλλον, την Ομάδα G, πρώην 8, την G20 και πολλούς άλλους ανάλογους οργανισμούς καθολικής ισχύως που επιβάλλουν την πολιτική της διεθνούς ολιγαρχίας ερήμην των λαών. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό και αποκαλυπτικό του τρόπου λειτουργίας τους ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί, φορείς και ανεξάρτητες αρχές δεν είναι κυβερνητικοί οργανισμοί. Οι επικεφαλείς τους δεν εκλέγονται από το λαό κάποιου κράτους, δεν υπάγονται στον έλεγχο κάποιας κυβέρνησης και δεν λογοδοτούν σε κανένα θεσμικό όργανο. Αποφασίζουν και ενεργούν ανεξέλεγκτα, εφαρμόζουν και ακολουθούν αδίστακτες πρακτικές και επιβάλλουν με ολοκληρωτικές μεθόδους τις αποφάσεις τους σε εκλεγμένες κυβερνήσεις. Κλασικό παράδειγμα, η μανιώδης πραγματικά τακτική του Δούνου Του και των γερμανοκρατούμενων ευρωπαϊκών θεσμών προς τη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσεως, με κορύφωση τους τελευταίους μήνες και ειδικά τις τελευταίες ημέρες. Η σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση είναι το αποτέλεσμα της θεωρητικής ευημερίας που έφερε το πλασματικό χρήμα. Μία σειρά από εικονικές καταστάσεις λογιστικού τύπου, χωρίς πραγματικό αντίκρισμα, δημιούργησαν χάρτινους οικονομικούς πύργους και πυραμίδες, την κατάρρευση των οποίων βιώνουμε σήμερα. Παντού πλασματικές καταστάσεις, παντού αέρας, παντού φούσκες, στα χρηματιστήρια, στα ομόλογα, στις υπεραξίες. Καινοφανείς όροι και έννοιες δημιουργούνται ακατανόητες ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους. Ακούμε για τις περιβόητες αγορές, για τα περίφημα funds, για αμοιβαία κεφάλαια, για παράγωγα, για spreads, για swaps, για ασφάλιστρα κινδύνου και για τόσα άλλα που καταλήγουν να κάνουν βαθύπλουτους και πανίσχυρους τους εμπνευστές τους και φτωχοποιούν τα κράτη και τους λαούς ώστε να δεχθούν
πιο εύκολα και πιο γρήγορα τις ηλεκτρονικές αλυσίδες της χειραγώγησής τους. Η συνταγή είναι άλλωστε δοκιμασμένη και επιτυχημένη, γι' αυτό και δεν την αλλάζουν. Είναι η γνωστή μέθοδος της νέας τάξης πραγμάτων και της Pax Americana, το να προκαλούν δηλαδή τεχνητές και προκατασκευασμένες περιφερειακές, πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και στρατιωτικές κρίσεις ανά την Ιφίλιο και να έρχονται κατόπιν ως αυτόκλητοι σωτήρες για να τις αντιμετωπίσουν. Στηρίζουν διφθάκτορες, συντηρούν ολοκληρωτικά καθεστώτα, υποκινούν ταραχές, υποθάλπουν τη βία και το φανατισμό και εξωθούν τεχνιέντος τις καταστάσεις εκτός ελέγχου, ώστε να δικαιολογούν την επέβασή τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα το Ιράκ, η Συρία, η Τινησία, το Αφγανιστάν, η Μέση Ανατολή, μια σειρά από αραβικές χώρες και φυσικά οι απίστευτες βιότητες και ο άκρατος θρησκευτικός φανατισμός των τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους. Το πρόβλημα βεβαίως ξεκινά από τη στιγμή που εισχωρούμε στη λογική αυτή, από τη στιγμή που επιδιώκουμε τη θεραπεία μιας νοσηρής κατάστασης, ανακυκλώντας τις παθογένειές της, όταν επιχειρούμε την αντιμετώπιση του προβλήματος, συνεχίζοντας να το συντηρούμε. Κατά ανάλογο τρόπο και για την αναγκαστική επιβολή της αχρήματης κοινωνίας, χρησιμοποιείται κατά κόρον ως επιχείρημα η ασφάλεια στις συναλλαγές, ο περιορισμός της εγκληματικότητας και η πάταξη της φοροδιαφυγής. Και αυτό, παρότι υπάρχει η δυνατότητα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, θεσπίζοντας και κυρίως εφαρμόζοντας το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο. Είναι φανερό ότι με ένα τεχνητό και προσχηματικό τρόπο επιχειρείται να ταυτιστούν οι χρήστες των μετρητών με τους φοροδιαφεύγοντες και οι χρήστες του πλαστικού χρήματος με τους έντιμους πολίτες που αποδίδουν τους φόρους τους. Είναι τεχνητό και προσχηματικό. Πρόκειται ολοκάθαρα για την νεοεποχήτικη τακτική της αντιστροφής της αληθείας και της προβολής του ψεύδους ως μιας νέας τεχνητής αλήθειας. Είναι η ίδια αυτή η νεοεποχήτικη τακτική της στοχοποίησης και της ενοχοποίησης του χαρακτηρισμού και του στιγματισμού όλων των αντιφρονούντων με στόχο την τελική εξουδετερωσή τους. Το σημαντικό μάλιστα είναι ότι η αχρήματη κοινωνία επιβάλλεται τεχνητά, ενώ όπως βεβαιώνει ο Καρλ Λούντιχ Τίλε, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας, εισαγωγικά, σχεδόν το 80% των συναλλαγών εξακολουθεί να γίνεται με μετρητά, ενώ η αξία των μετρητών αυτών αντιστοιχεί στο 53% όλων των συναλλαγών σε χρήμα. Τα μετρητά, σημείωσε ο Τίλε, είναι και θα παραμείνουν η μέθοδος πληρωμής που προτιμούν κάποιοι καταναλωτές. Ο κάθε άνθρωπος, συνεχίζει, έχει το δικαίωμα να επιλέγει το εργαλείο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του. Όπως είπε ο Ντοστογεύσκη, το αναφέρει ο ίδιος ο Τίλε, το 1861, το χρήμα είναι ελευθερία κομμένη σε νομίσματα, κατέληξε ο Γερμανός τραπεζίτης. Το όλο ζήτημα δεν είναι βεβαίως μόνο οικονομικό, πολιτικό, ανθρωπιστικό και κοινωνικό. Είναι πρωτίστως θεολογικό και αυτό καθώς η ελευθερία του προσώπου είναι το ύψιστο αγαθό που δωρήθηκε από τον Θεό στον άνθρωπο που τον δημιούργησε κατ' εικόνα του. Η έννοια του προσώπου στην Ορθόδοξη διδασκαλία και παράδοση αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία για την πνευματικότητα και τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσιν του. Γι' αυτό και του δώρησε ένα από τα μεγαλύτερα αγαθά, το αγαθό της ελευθερίας. Το αυτεξούσιο του ανθρώπου και η ελεύθερη προαίρεσή του στις επιλογές και τις πράξεις του τον καθιστά κύριο κριτή των αποφάσεών του και υπεύθυνο της σωτηρίας του. Μέσα στο σύγχρονο ηλεκτρονικό ολοκληρωτισμό που επιχειρείται,
οι πολίτες αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα με προκαθορισμένη και ελεγχόμενη την ποιότητα και τη χρήση τους. Καταργείται έτσι το πρόσωπο που επιβάλλεται και επιβάλλεται η αριθμοποίησή του. Ο ανθρώπινος παράγοντας εκμηδενίζεται, ο άνθρωπος χάνει την ιδιοπροσωπία του, καθώς το σύστημα αναγνωρίζει μόνο αριθμούς και στοιχεία και άιμπαν. Πάβουμε δηλαδή να είμαστε προσωπικότητες με ελεύθερη βούληση και δράση και γινόμαστε αντικείμενα πληροφοριών και συλλογής δεδομένων. Στην ουσία, με τον τρόπο αυτό επιβάλλεται ένας ιδιότυπος μονοφυσιτισμός, όπου ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως ψυχοσωματική ενότητα, ως διφυής οντότητα ψυχής και σώματος, αλλά υποτιμάται και υποβαθμίζεται, αντιμετωπίζεται μονομερώς μόνο ως προς την υλική του διάσταση, παραθεωρώντας κάθε πνευματικό στοιχείο που τον χαρακτηρίζει. Αυτό που επιχειρείται είναι να συθλιβεί το ανθρώπινο πρόσωπο, να συθλιβεί και να εξουδετερωθεί η αθάνατη ψυχή του. Αυτό που επιθυμούν είναι να δημιουργήσουν μεταλλαγμένους ανθρώπους, άψυχους, απνευμάτιστους και ανερμάτιστους, χωρίς πνοή, χωρίς θέληση, χωρίς ελπίδα και σκοπό, χωρίς να βλέπουν και να προσδοκούν τον ουρανό. Να δημιουργήσουν ανθρώπους που θα λειτουργούν ως μαριονέτες, ως άψυχες μονάδες παραγωγής, ως οικονομικά αναλώσιμα μεγέθη. Είναι ολοφάνερο ότι αυτό που επιθυμούν και επιχειρούν οι παγκοσμιοκράτες και το σύστημα εξουσίας που ελέγχουν, είναι να μας οδηγήσουν ως αγέλη στο μεγάλο παγκόσμιο ηλεκτρονικό μαντρί. Είναι πολύ χαρακτηριστικό άλλωστε το σύνθημα των Βρετανών πολιτών το 2010 ενάντια στην παραλαβή της κάρτας του πολίτη. Εισαγωγικά, δεν θα γίνουμε σφραγισμένα μοσχάρια στο στάβλο της παγκοσμιοποίησης. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτόν ακριβώς τον σταυλισμό μας επιδιώκουν σήμερα. Αφού μας εξανδραποδίσουν, αφού μας απονευρώσουν ψυχικά και πνευματικά, αφαιρώντας και την τελευταία εκμάδα ζωής και ελπίδας μέσα μας, τότε θα καταφέρουν να μας σταυλίσουν σαν σφραγισμένα μοσχάρια που θα αρκούνται στην εξασφάλιση της τροφής τους και θα παράγουν τα προϊόντα τους προς χάρη των αφεντικών τους, στα οποία μάλιστα θα είναι και ευγνώμονες που τους παρέχουν τα προστοζήν. Το είχε άλλωστε διατυπώσει τόσο εύστοχα και προφητικά πολύ πριν ο μεγάλος Ρώσος Ορθόδοξος συγγραφέας Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, στον απαράμιλο μύθο του «Το μύθο του μεγάλου ιεροξεταστή». Εισαγωγικά, καμιά επιστήμη δεν θα τους δώσει ψωμί όσο θα μένουν ελεύθεροι, μα στο τέλος θα έρθουν να καταθέσουν την ελευθερία τους στα πόδια μας και θα μας πούν «Κάντε μας σκλάβους, μα χορτάστε μας». Δυστυχώς όμως ο κίνδυνος αυτός πολλές φορές παραθεωρείται και επικρατεί σε πολλούς η άποψη ότι το ζήτημα της ηλεκτρονικής παρακολουθήσεως, ελέγχου και αποδιαιτήσεως των ανθρώπων που επιτυγχάνεται με την εξάπλωση της χρήσεως των ποικίλων ηλεκτρονικών καρτών και του πλαστικού χρήματος, ότι το ζήτημα των ελευθεριών που περιστέλλονται με την αχρήματη κοινωνία είναι ένα τεχνοοικονομικό και πολιτικό ζήτημα και όχι θεολογικό και κατά συνέπεια δεν είναι μείζον για τους χριστιανούς. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κατασκευασμένο δίλημα, ένα τεχνητό διχασμό, ωσαν να αποτελούν διαφορετικές μεταξύ τους οντότητες ο χριστιανός από τον Έλληνα πολίτη. Μια τέτοια αντίληψη ακυρώνει ουσιαστικά όλη την ιστορία μας και την εθνική μας πορεία, ακυρώνει τους αγώνες του λαού μας για την ελευθερία και την αποτείναξη του ξένου ζυγού που είχαν για σύνθημα και ιδανικό τους το ελευθερία ή θάνατος και όχι το σφάξε με αγάμου να γιάσω. Εθελούσια υπαγωγή σε δουλεία δεν νοείται και δεν επιτρέπεται. Δεν νοείται και δεν επιτρέπεται εθελούσια εκχώρηση της θεοσδότου ελευθερίας μας. Έχει επίσης το όλο ζήτημα και έντονες εσκατολογικές διαστάσεις, καθώς το βιβλίο της Αποκαλύψεως
η δυνατότητα ή όχι οικονομικών συναλλαγών ή να μην τις δίνεται αγοράσε ή πωλήσε, συνδέεται άμεσα και αποκλειστικά με την προσκύνηση του Αντιχρίστου και την άρνηση του Χριστού. Δεν είναι καθόλου τυχαίο λοιπόν ότι ο Χριστός μας συναρτά την ομολογία της πίστεως προς Αυτόν με το θέμα της οικονομικής και βιολογικής υπάρξεως του πιστού. Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ή το πλαστικό χρήμα είναι το σφράγισμα του Αντιχρίστου, είναι όμως σαφώς μια προδρομική κατάσταση με έντονη την αναφορά στα έσκατα που σταδιακά και σταθερά οδηγεί και στο σφράγισμα. Ένα σημαντικό στοιχείο άλλωστε για το οποίο μας μιλάει η Αποκάλυψη είναι η προϊούσα, η σταδιακή πορεία προς τα έσκατα της ιστορίας. Ο Αντίχριστος δηλαδή δεν θα εμφανιστεί και δεν θα εδραιώσει την παγκόσμια κυριαρχία του εντελώς ξαφνικά, ανατρέποντας άρδιν την πορεία της ιστορίας. Αντίθετα, θα στηριχθεί σε μια διαμορφωμένη από πολύ νωρίτερα κατάσταση, στην οποία θα έχουν εθιστεί οι άνθρωποι, έχοντας για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ζήσει και δραστηριοποιηθεί με βάση τις συνήθειες και τις πρακτικές ενός συγκεκριμένου αντίθεου τρόπου ζωής που θα φαντάζει πλέον μονόδρομος για τον καθένα. Σε ένα τέτοιο μονόδρομο μας εισάγει η άνεση, η ευκολία και η ευμάρεια στην οποία έχουμε εθιστεί όλοι μας και από την οποία δεν διανοούμαστε να απεγκλωβιστούμε. Η άνεση ασκεί μια ιδιόμορφη βία και αποσυνθέτει την πνευματική μας υπόσταση, η οποία όταν δεν ακολουθεί το ορθόδοξο ήθος της ασκήσεως, μας οδηγεί στην υποδούλωση. Η άνεση όπως και ο φόβος δημιουργούν ισχυρή και διαρκή ψυχολογική εξάρτηση, στην οποία βασίζονται όλα τα συστήματα ελέγχου των ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά, εξίσου καταλυτικά και ψυχαναγκαστικά, για την υπαγωγή μας στο όλο σύστημα λειτουργεί ο φόβος. Ο φόβος ότι σε περίπτωση που θα αντιδράσουμε στο σύστημα, όχι απλώς θα χάσουμε όλες τις ευκολίες και τις ανέσεις που μας παρέχει, αλλά θα βρεθούμε αποκεκομένοι και ανύπαρκτοι, κοινωνικά και οικονομικά, ανίκανοι να εξασφαλίσουμε τα στοιχειώδη για τον βιοπορισμό μας, ακόμα και αυτή τη βιολογική μας ύπαρξη. Ένα άλλο βασικό μήνυμα του Ιερού Βιβλίου της Αποκαλύψεως είναι το πνεύμα εγρηγόρσεως, νύψεως και αφυπνίσεως που πρέπει να έχουμε ως χριστιανοί. Και η αντίθεσή μας στις δυνάμεις της αποστασίας και η άρνηση συσχηματισμού μας με αυτές. Η μάχη αυτή των πιστών με τις αντίθεες δυνάμεις δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο τον Αντίχριστο ως ιστορικό πρόσωπο, όταν αυτός θα έρθει και θα ζήσει μέσα στην ιστορία. Είναι η μάχη ενάντια σε όλες τις αντίχριστες δυνάμεις, τις προδρομικές του Αντιχρίστου. Αντίχριστη πολύ γεγόνασε, μας λέει το Ευαγγέλιο. Η Αποκάλυψη κάνει λόγο για προδρόμους του Αντιχρίστου. Αυτή η αντίθεη και οσφορική παγκόσμια κοσμοκρατορία που διαμορφώνεται στις μέρες μας, είναι φανερό ότι δεν είναι κατά Θεόν, αλλά αντίθετα επιδιώκει να αλλοιώσει και να εξοβελήσει κάθε τι χριστιανικό και αληθινό από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι δεδομένο ότι η ευνηδιαστική εκδήλωση της σημερινής τραγικής κρίσης που βιώνουμε είναι η αποκορύφωση μιας ολόκληρης σειράς σχεδιασμένων, στοχευμένων μεθόδων που εφαρμόστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στην πατρίδα μας. Η καθολική δηλαδή αποαξίωση των παραδόσεων, η αποχριστιανοποίηση του κράτους και της κοινωνίας μας, η νομιμοποίηση των ηθικών παρεκτροπών, η επιχείρηση της εθνικής και εθνολογικής μας μεταλλάξεως, η επιβολή της πολιτισμικότητας και του συγκριτισμού, είναι όλα όσα προηγήθηκαν ώστε να αμβληθούν οι συνειδήσεις και να καυτούν οι πνευματικές αντιστάσεις και τα αντισώματα του λαού μας. Είναι όμως αλήθεια ότι στα αλότρια αυτά κελέσματα έχουμε ενδώσει ασυγχώρητα και εμείς οι ίδιοι. Παγιδευτήκαμε αδιάκριτα στα ψευδοδιλήμματα της ευημερίας,
της αναπτύξεως, της προόδου, της ασφάλειας. Αποδεχτήκαμε αυτάρεσκα την ευμάρεια, την άνεση, την πολυτέλεια, την ευδαιμονία και την επίπλαστη ευτυχία που μας προσέφεραν. Επενδύσαμε στις εύκολες λύσεις, στις ευκαιρίες της στιγμής, στο γρήγορο και άκοπο πλουτισμό, στο τζόγο και μετατρέψαμε την κοινωνία και τη χώρα μας σε ένα απέραντο ανταλλακτήριο στοιχημάτων, ανάγοντας το jackpot του λότο σε ύψιστο όραμα και επιδίωξη. Γίναμε ηλόφρονας και ευδαιμονιστές και θέσαμε τον οικονομικό παράγοντα, την οικονομική ευημερία ως την μόνη ενασχόληση, την απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή μας. Χάσαμε την αίσθηση του μέτρου στη ζωή, στις απολαύσεις, στις δραστηριότητες, στις εκδηλώσεις, στις επιδιώξεις, στα κέρδη. Ξεχάσαμε την παράδοσή μας, ξεχάσαμε την πίστη μας, ξεχάσαμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Γιατί όπως μας λέει ο Κόντογλου, όποιος μετρά την ευτυχία και τη χαρά της ζωής με τα χοντροειδή μέτρα της υλικής καλοπέρασης, δεν θα καταλάβει τίποτε από την Ελλάδα. Βιώνοντας αυτή την τόσο τραγική και οδυνηρή πραγματικότητα, είναι κατεπίγουσα ανάγκη συν Θεό, διαπρεσβειών της κυρίας Σιμών Θεοτόκου, καθώς και των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των οποίων τη μνήμη τιμούμε αυτές τις μέρες, και ήταν αυτοί που μετέφεραν σε όλο τον κόσμο αλλά και στην πατρίδα μας το σωτηριώδες μήνυμα του Ευαγγελίου, είναι κατεπίγουσα ανάγκη για τον επανευαγγελισμό μας και την ανάνυψή μας, για την υπαρξιακή μετάνοιά μας, ώστε να ελκύσουμε τη χάρη και τον αγιασμό του Θεού. Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να βρούμε τη δύναμη και το κουράγιο να αντιταχθούμε, να αντιδράσουμε, να αντισταθούμε γενναία, να ανανεώσουμε και πάλι τις αποφάσεις μας και να μείνουμε αμετακίνητα στις πατρογονικές μας ρίζες, να επιτρέψουμε, να επιστρέψουμε στον πατροπαράδοτο τρόπο ζωής, στην κοπιαστική και έντιμη εργασία, στον λιτό και ολιγαρκή βίο, στην ευσυνειδησία και την ακεραιότητα απέναντι στους συνανθρώπους μας, στους συμπολίτες μας, στην κοινωνία και την πολιτεία, να επιστρέψουμε στα σταρά τα λόγια, την τομπροσύνη και την ειλικρίνεια των σχέσεων, στη συμφωνία κυρίων, στις αληθινές φιλίες, στα καθαρά μάτια, στο φιλότιμο και την αντριοσύνη, τον πόθο για την ελευθερία και την αληθινή δημοκρατία. Μόνο έτσι θα είμαστε σωστοί και ευσυνείδητοι πολίτες, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις μας προς το κράτος μας. Μόνο έτσι καταπολεμάται η διαφθορά που τόσο μας έχει κατακλείσει, η εγκληματικότητα, η φοροδιαφυγή και τόσες άλλες νοσηρές καταστάσεις που υποτίθεται ότι θα αντιμετωπιστούν με την καθιέρωση της αχρήματης κοινωνίας. Στις μεθόδους λοιπόν και τις πρακτικές συνήθειες της αχρήματης κοινωνίας πρέπει με κάθε τρόπο να αρνηθούμε να εισέλθουμε, να αποφεύγουμε με κάθε τρόπο τη χρήση των ποικίλων ηλεκτρονικών καρτών και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και να προτιμούμε τις παραδοσιακές μεθόδους συναλλαγών, να βροντοφωνάξουμε ένα μεγάλο όχι στην αχρήματη κοινωνία, όχι στους ολισθηρούς μονόδρομους χωρίς επιστροφή, όχι στο σταυλισμό μας στο παγκόσμιο ηλεκτρονικό μαντρί, όχι στις μεθοδίες της νέας εποχής και της παγκοσμιοποίησης, όχι στους εκβιασμούς των διεθνών κερδοσκόπων και τοκογλύφων Ανατολής και Δύσεως και τους πέραν του Ατλαντικού. Γνωρίζουμε ότι είμαστε έθνος ανάδελφο. Είναι όμως απολύτως βέβαιο ότι η οικουμενική ορθόδοξη πίστη μας και μέσω αυτής ο οικουμενικός ελληνικός πολιτισμός μας, η πνευματική και εθνική καταγωγή μας, ξεπερνούν κάθε παγκοσμιοποίηση και νέα εποχή. Αποτελούν τη μοναδική εποχή στην ιστορία της ανθρωπότητος που είναι και παλαιά και νέα και μέλουσα και παντοτινή, γιατί είναι η εποχή της αλήθειας και του Αγίου Τριαδικού Θεού μας. Ας κρατήσουμε... Ας κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα στις καρδιές μας, ας έχουμε ακλόνητη εμπιστοσύνη στο γλυκύτατο Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος όλα μπορεί να τα διορθώσει και να τα ανατρέψει και να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι και θα τα διορθώσει
και θα τα ανατρέψει. Ο κόσμος λέγει ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Αδελφοί μας, τελειώνω. Αδελφοί μας, η δικιά μας ελπίδα που είναι ο Χριστός, η ελπίδα αυτή δεν πεθαίνει ποτέ. Ευχαριστούμε πολύ τον εκλεκτό αδελφό, τον πατέρα Αθανάσιο, με την πρώτη λέξη που του είπαμε να έρθει σήμερα μαζί μας. Μας είπε το ναι, τον ευχαριστούμε για όλα όσα ακούσαμε και για την τελευταία καταληκτική του υψηλότερη τόνωση. Δεύτερος ομιλητής μας είναι ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής κύριος Νότης Μαριάς. Είναι και καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το θέμα του είναι αριθμοποίηση του προσώπου και Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν για πρώτη φορά συναντηθήκαμε και μιλήσαμε πριν από λίγο καιρό, νομίσαμε ότι γνωριζόμαστε χρόνια. Τον ευχαριστούμε για την προθυμία του να έρθει σήμερα και αναμένουμε και τη δική του συμβολή στο θέμα μας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Πυραιός, κύριε κύριε Σεραφείμ, ανοσιολογιότατοι και δεσιμότατοι πατέρες, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εστία πατερικών μελετών για την πρόσκληση που μου απίφθινε να μπορώ να συμμετάσχω σήμερα μαζί σας σε αυτή την σημαντικότατη εκδήλωση και συζήτηση. Ιδίως να ευχαριστήσω τον πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Σαράντι Σαράντο για την πρόσκλησή του και να τον συγχαρώ για τη μεγάλη πρωτοβουλία που πήρε. Συναντούμαστε σήμερα σε μια στιγμή ιδιαίτερα σημαντική για την πατρίδα μας και το λαό μας. Μια στιγμή κατά την οποία διαπιστώνουμε ότι οι τοκογλύφοι δανειστές και η Τρόικα συνεχίζουν να επιτίθενται στην πατρίδα μας, συνεχίζουν να απαιτούν τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, συνεχίζουν να απαιτούν το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας αντί πινακίου φακής. Αλλά είναι σίγουρο ότι ο ελληνικός λαός δεν θα το επιτρέψει, δεν θα τους αφήσει να συνεχίσουν το επιθετικό τους έργο. Είναι μια δύσκολη στιγμή για την πατρίδα μας, μια δύσκολη στιγμή όπου διάφορες δυνάμεις προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες πανικού στον ελληνικό πληθυσμό, προσπαθούν οργανωμένα να δημιουργήσουν ένα bank run, να τρέξουν οι πολίτες στις τράπεζες, να δημιουργήσουν αφαιρεγγιότητα στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο είναι φερέγγιο γιατί έχει στηριχτεί με τους κόπους του ίδιου του ελληνικού λαού. Και εμείς θα το κρατήσουμε ζωντανό. Μια προσπάθεια που ταυτόχρονα συνδέεται με την επιβολή της αχρήματης κοινωνίας, των συναλλαγών που θα γίνονται ηλεκτρονικά και που όλα αυτά βεβαίως δεν μπορούν να σταθούν και να δημιουργηθούν χωρίς τη βάση, η οποία είναι η αριθμοποίηση του φυσικού προσώπου που εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες επιδιώκουν να οργανώσουν και να περάσουν παγκόσμια αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Διότι η αριθμοποίηση του προσώπου, όπως ακούσαμε και από τον προηγούμενο ομιλητή, αντίκειται και στο Σύνταγμα και στις θρησκευτικές μας πεπιθήσεις και στην ίδια τη φύση του ανθρώπου. Διότι ο άνθρωπος προσδιορίζεται από τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Η αριθμοποίηση λοιπόν καταρχάς αποτελεί μια βάναυση παραβίαση των συνταγματικών μας δικαιωμάτων. Να υπενθυμίσουμε σε όλους όσους το ξεχνούν το άρθρο 2 παράγραφος 1 του Ελληνικού Συντάγματος που καθορίζει
ότι ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Αλλά και το άρθρο 5 παράγραφος 1, σύμφωνα με το οποίο καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα και τα χριστά ήθη. Πολλοί θέλουν να ξεχάσουμε και παραβιάζουν ταυτόχρονα το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Συντάγματός μας για την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, η οποία αποτελεί απαραβίαστη ελευθερία των Ελλήνων πολιτών. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό το συνταγματικό πλαίσιο η ελληνική πολιτεία με διάφορους τρόπους τις τελευταίες δεκαετίες το παραβιάζει και το παραβιάζει βάναυσα. Να θυμηθούμε όλοι τον νόμο 1599 του 86 που προσπάθησε να επιβάλλει τον ΕΚΑΜ, τον ενιαίο κώδικα αριθμού Μητρώου. Να θυμηθούμε τον νόμο 2514 του 95 που κύρωσε τη συνθήκη του Σέγγεν μέσα από την οποία δημιούργησε ένα σύστημα το οποίο καταγράφει στα κομπιούτερ που διατηρεί στις Βρυξέλλες όλα τα προσωπικά δεδομένα. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τον αγώνα τον οποίο έδωσαν και στην Ελλάδα και δώσατε κι εσείς για να υπάρχει προστασία των προσωπικών δεδομένων, για να μην γίνεται παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, για να μην γίνεται ηλεκτρονικό φακέλωμα, διότι δεν το ζητάει, διότι δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Αυτό το σύστημα όμως υπάρχει, το σύστημα πληροφόρησης Σέγγεν, το SIS, το οποίο λειτουργεί και λειτουργεί με συστήματα ηλεκτρονικά, με συστήματα καταγραφής προσωπικών δεδομένων. Και κυρίως δεν ξεχνούμε το άρθρο 153 του νόμου 3655 του 2008 που επέβαλε τον αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, τον ΑΜΚΑ, και μάλιστα επιβάλλει και ποινές σε όσους δεν δέχονται να πάρουν ΑΜΚΑ. Δημιουργεί ένα κοινωνικό ρατσισμό. Πετάει μεγάλα μερίδια της ελληνικής κοινωνίας εκτός του κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθε. Και ήθελα να επισημάνω σε όλους ότι το θέμα του κοινωνικού ρατσισμού που δημιουργεί ο ΑΜΚΑ απέναντι στους αδερφούς μας που δεν δέχονται λόγω θρησκευτικής πεποίθησης να πάρουν ΑΜΚΑ, το κατήγγειλα στις 19 Μαΐου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για να καταλάβουν όλοι ότι δεν μπορούν να επιβάλλουν αποκλεισμό μιας σημαντικής μερίδας του ελληνικού πληθυσμού. Και θα συνεχίσω να μάχομαι σε αυτό το πεδίο, στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, για τα δικαιώματα όλων των Ελλήνων πολιτών, για τα δικαιώματα της πατρίδας μας. Φίλοι και φίλες, ζούμε από το 2010 και μετά μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Η Ελλάδα με το μνημόνιο έχει μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο πειραματόζωο, όπου οι δανειστές, το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επιβάλει μια φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Έχουμε πλέον εκατομμύρια ανέργους. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Έχουμε πάνω από 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Έχουμε άλλα 3-3,5 εκατομμύρια που ζουν κοντά στο όριο της φτώχειας. Και όμως η Ελλάδα από την εποχή του Μνημονίου μέχρι σήμερα τυπικά πήρε 214 δισεκατομμύρια ευρώ ως δάνεια. Πού πήγαν τα λεφτά αυτά? Πού πήγαν αυτά τα δάνεια που φορτώθηκαν στις πλάτες του ελληνικού λαού? Αυτό είναι το κέριο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν όσοι βρίσκονται στο Eurogroup, οι οποίοι κουνούν το δάχτυλο στο λαό μας και ζητούν και επιπλέον μέτρα, τα οποία παρουσιάζουν ως δήθεν γενναιόδορη προσφορά. 12 δισεκατομμύρια ευρώ νέους φόρους. Αυτή είναι η γενναιόδορη προσφορά των τοκογλύφων. Αυτό το ερώτημα πρέπει να μας το απαντήσουν. Διότι αν αυτά τα 214 δισεκατομμύρια ευρώ που ήρθαν ως δάνεια είχαν πέσει στην ελληνική οικονομία, τότε δεν θα είχαμε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση της φτώχειας. Αλλά τα χρήματα γύρισαν πίσω στις τσέπες των δανειστών και σώθηκαν από αυτά τα χρήματα οι τράπεζες, η
γαλλικές, οι γερμανικές και οι ελληνικές τράπεζες. Έτσι λοιπόν δεν έμεινε τίποτα στην ελληνική οικονομία. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Αλλά μέσα από το μνημόνιο πέρασαν και τη ρύθμιση για την απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων και διαμόρφωσαν μια τεράστια βάση δεδομένων που είναι καταγεγραμμένοι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και όλοι οι συνταξιούχοι. Και επίσης δημιούργησαν και μια ενιαία αρχή πληρωμών μέσα από την οποία γίνονται όλες οι πληρωμές των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων. Και στην απογραφή αυτή ζήτησαν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία και απέτησαν στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους να καταγράψουν και τον αριθμό φορολογικού μητρώου και το ΆΜΚΑ και όλα τα προσωπικά τους δεδομένα. Συνεχίζεται λοιπόν και μέσα από το μνημόνιο και μέσα από τον τρόπο αυτό η αριθμοποίηση του προσώπου και ένα συνεχής έλεγχος όλων πλέον των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων μέσα από αυτό το σύστημα. Είναι κάτι στο οποίο είχαν αντιδράσει πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Αλλά δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που έγινε με την απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων, διότι η Διεθνής Τράπεζα έχει ήδη εφαρμόσει αυτό το σύστημα σε διάφορες χώρες μπανανίες, όπως είναι η Ακτή του Ελεφαντοστού, η Μαδαγασκάρη και η Αϊτή. Εκεί εφαρμόστηκε πρώτο αυτό το σύστημα και το έφεραν και το επέβαλαν και στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, όπως ξέρετε, το μνημόνιο έχει διαλύσει όλο το ασφαλιστικό σύστημα. Έχει διαλύσει την υγειονομική περίθαλψη. Και σιγά σιγά η Τρόικα απαιτεί να έχουμε μια ιδιωτικοποίηση και του ασφαλιστικού μας συστήματος και του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στα συστήματα αυτά λόγω του ΆΜΚΑ θα πάνε πλέον στα χέρια ιδιωτικών επιχειρήσεων. Και έτσι ο μεγάλος αδερφός θα διαθέτει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία αφορούν τα προσωπικά μας δεδομένα. Εκεί είναι η κατάσταση στην οποία οδηγούμαστε. Η αριθμοποίηση λοιπόν του προσώπου και το ηλεκτρονικό φακέλωμα έχουν οδηγήσει στο να ελέγχεται πλέον η κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή των πολιτών στη χώρα μας. Είναι κάτι το οποίο συνεχώς επεξεργάζονται και δρομολογούν σε μια κατεύθυνση για τον έλεγχο που θέλει να επιβάλλει ο μεγάλος αδερφός. Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις τα τελευταία 30-40 χρόνια στην παγκόσμια οικονομία έχουν οδηγήσει σε μια αύξηση του πλαστικού χρήματος. Διότι υπήρχαν συγκεκριμένες αμοιβές που έπαιρναν οι εργαζόμενοι, ιδίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και επειδή με βάση αυτές τις αμοιβές και αυτή την καταναλωτική δύναμη που υπήρχε, μπορούσε να κινηθεί η οικονομία και να δημιουργούνται κέρδη στις επιχειρήσεις, λειτουργούσε ένα συγκεκριμένο οικονομικό σύστημα όπως το γνωρίζαμε. Όμως προκειμένου οι τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν ακόμη μεγαλύτερα κέρδη, ήθελαν να επιβάλλουν μια μείωση των μισθών. Η μείωση των μισθών όμως θα οδηγούσε σε μείωση της κατανάλωσης, άρα θα οδηγούσε σε μείωση και των κερδών. Γι' αυτό λοιπόν ένα μέρος του μισθού το αντικατέστησαν με το πλαστικό χρήμα. Με το χρήμα το οποίο είναι δανεικό και δεν είναι δικό μας. Έτσι λοιπόν επί 30-40 χρόνια αυτό το πλαστικό χρήμα διατηρούσε την καταναλωτική δύναμη, αλλά ξέρετε όλα έχουν ένα τέλος. Αυτές οι μεγάλες φούσκες σκάνε. Και έσκασε η μεγάλη φούσκα λοιπόν το 2008 και δημιουργήθηκε αυτή η παγκόσμια οικονομική κρίση την οποία έχουμε πληρώσει όλοι μας και συνεχίζουμε να την πληρώνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν στην οποία βρισκόμαστε καθημερινά. Σε μια Ελλάδα όπου, όπως είπαμε, υπάρχει πλέον μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Και με αφορμή αυτή την ανθρωπιστική κρίση κάποιοι ψάχνουν να περάσουν τα σχέδιά τους, να ενισχύσουν αυτή τη διαδικασία της αριθμοποίησης του προσώπου, να περάσουν αυτές τις κάρτες. Και θα είδατε ότι με πρόσφατο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής χρήσης διαμορφώθηκε και η κάρτα σύτησης, για την οποία αναφέρθηκε εκτεταμένα προηγουμένως ο Σεβασμιότατος. Αυτή λοιπόν η κάρτα σύτησης που επί του πρακτέου δεν πρόκειται να προσφέρει σημαντικά ποσά στο φτωχοποιημένο ελληνικό λαό, είναι ένα εργαλείο μέσα από το οποίο συνεχίζει και εμπεδώνεται η ίδια η διαδικασία αριθμοποίησης του προσώπου.
Όμως θα παρατηρείτε το τελευταίο διάστημα ότι έχει δημιουργηθεί μια τεράστια ανασφάλεια, θα έλεγα, σε σχέση με τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ελλάδα. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο. Η Τρόικα θέλει να επιβάλλει μια κατάσταση ελέγχου στην Ελλάδα, θέλει να δημιουργήσει πανικό γύρω από τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος για να εκβιάσει και να πετύχει συγκεκριμένες αποφάσεις. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι ήδη από τις αρχές του έτους η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο κύριος Ντράγκη, με τον οποίο έχω έρθει προσωπικά σε σύγκρουση αρκετές φορές, αυτή η νομισματική αρχή, ενώ δεν είχε δικαίωμα, θα διαβάσατε ότι απαγόρευσε να χρησιμοποιούνται τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου σε εγγύηση των ελληνικών τραπεζών για τη λειτουργία του ευρωσυστήματος. Και έτσι άρχισε να σφίγγει ο κλοιός γύρω από την Ελλάδα. Θα θυμόσαστε ότι αργότερα απαγόρευσε στις ελληνικές τράπεζες, στις τέσσερες μεγάλες τράπεζες, να χρησιμοποιούν και να αγοράζουν γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου. Και έσφιξε ακόμη πιο πολύ η θηλιά γύρω από την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μια νομισματική αρχή. Υποτίθεται ότι πρέπει να ενεργεί με ανεξαρτησία. Είναι ο κεντρικός τραπεζίτης που οφείλει να διασφαλίσει τη λειτουργία των ελληνικών τραπεζών. Όμως ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένας μεγάλος δανειστής της Ελλάδας. Έχει αγοράσει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία τα αγόρασε με σκόντο, με έκπτωση, 40%. Και τώρα θέλει να τους τα πληρώνουμε εις ολόκληρον, στο 100%. Είναι τα ομόλογα αυτά τα οποία εξαιρέθηκαν από το PSI, όταν όλα τα ομόλογα και της Εκκλησίας της Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, σεβασμιότατε, και των πανεπιστημίων και των ασφαλιστικών ταμείων και των ομολογιούχων κουρεύτηκαν με 53,5% ποσοστό. Αυτός λοιπόν ο οργανισμός είναι ταυτόχρονα δανειστής και ενδιαφέρεται να πάρει πίσω τα τοκογλυφικά του κέρδη και γι' αυτό ασκεί πίεση αυτή τη στιγμή. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα, ως Ευρωβουλευτής είχα θέσει το θέμα αυτό πάρα πολλές φορές. Για να μην φτάσουμε αυτή τη στιγμή σε δύσκολες στιγμές και δημιουργείται πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα. Πρόσφατα λοιπόν, θα έλεγα πριν 3 ημέρες, την Πέμπτη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησα από την κυρία Νουή, η οποία είναι η πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή αυτή που ελέγχει αν οι ελληνικές τράπεζες είναι φερέγγιες, να μου πει αν η Ελλάδα, στο βαθμό που δεν υπογράψει νέο μνημόνιο, μετά τις 30 του Ιουνίου, αν τότε αυτή ελέγχοντας τις ελληνικές τράπεζες, θα τις μεταχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο με τις άλλες τράπεζες άλλων χωρών που δεν είναι σε μνημόνιο. Γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Γιατί ακούσατε ότι αν άλλα η Ελλάδα βγει από το πρόγραμμα, βγει από το μνημόνιο, δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση των τραπεζών. Μου απάντησε λοιπόν και υπάρχει και το βίντεο, ότι από πλευράς εποπτείας οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν την ίδια μεταχείριση με τις υπόλοιπες τράπεζες, της Ολλανδίας, της Γαλλίας. Και ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι φερέγγιες γιατί τις έχουν ελέγξει. Αν λοιπόν την Πέμπτη το βράδυ ή την Πέμπτη το μεσημέρι οι ελληνικές τράπεζες ήταν φερέγγιες, και τη Δευτέρα είναι φερέγγιες και να αφήσουν τα διάφορα τρίκ ή τοκογλύφη του εξωτερικού που θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα. Όμως, θα πείτε τι σχέση έχει αυτό με το θέμα μας. Έχει άμεση σχέση. Διότι ο στόχος τους είναι να δημιουργήσουν καταστάσεις όπως στην Κύπρο. Και θα αναφερθώ λοιπόν τι έγινε στην Κύπρο. Στην Κύπρο λοιπόν σταμάτησαν να λειτουργούν οι τράπεζες και έβαλαν συγκεκριμένο όριο στο να δίνουν ποσά από τα ATM. Ένα πολύ συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα. Και τις υπόλοιπες συναλλαγές τις προωθούσαν ηλεκτρονικά μέσα από ένα σύστημα που έχουν οι τράπεζες. Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία ότι στη στρατηγική των δανειστών είναι να κάνουν ένα βίαιο πείραμα και στην Ελλάδα. Ένα βίαιο πείραμα με το οποίο θα οδηγήσουν να μην λειτουργούν
οι ελληνικές τράπεζες, αλλά αυτό να είστε σίγουροι ότι δεν θα το πετύχουν, γιατί εμείς οι ίδιοι δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Σε ένα σύστημα λοιπόν υποτιθέμενης περιορισμένης λειτουργίας των συναλλαγών και των τραπεζών, αυτό που θα λειτουργούσε πολύ είναι το πλαστικό χρήμα. Αυτό που θα λειτουργούσε είναι οι συναλλαγές με ηλεκτρονικό τρόπο. Δεν θα κυκλοφορούσαν τα μετρητά, αλλά διάφορες πληρωμές σε δημόσιες επιχειρήσεις, στο κράτος, θα γινόταν μέσα από κάρτες, οι οποίες θα ήταν στη διάθεση των πολιτών, χωρίς να έχουν χρήμα, και με βάση αυτές τις κάρτες θα γινόταν ηλεκτρονικά οι συναλλαγές και έτσι θα υπήρχε περιορισμός στην κυκλοφορία των μετρητών και στην ουσία θα οδηγούμασταν σε μία κατά 90% αχρήματη κοινωνία. Μέσα από αυτές λοιπόν τις κάρτες, τις οποίες θα επέβαλαν στη σειρά και στη συνέχεια στους ίδιους τους πολίτες και στους καταναλωτές να τις πάρουν, προκειμένου να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Έτσι λοιπόν, με ένα τρόπο βίαιο, ξαφνικό, θα μπορούσαν να επιβάλλουν μια μεγάλη λειτουργία της αχρήματης κοινωνίας. Επομένως, νομίζουν μερικοί ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως πειραματόζωο για τους στόχους τους, για να ενισχύσουν την αχρήματη κοινωνία και να περάσουν τα σχέδια των τοκογλύφων δανειστών. Αυτή είναι η στρατηγική τους, αυτό είναι που βλέπουμε αυτές τις ημέρες και θα πρέπει να το έχουμε κατά νου για να ξέρουμε τι σχέδια επεξεργάζονται. Διότι έχουμε πετύχει να έχουν τοποθετηθεί οι ίδιοι επίσημα ότι οι ελληνικές τράπεζες μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν. Αλλά ταυτόχρονα με τους εκβιασμούς τους θέλουν να οδηγήσουν σε καταστάσεις αχρήματης κοινωνίας, η οποία συνδυάζεται και με ευρύτερες στρατηγικές, τις οποίες όλοι μπορείτε να καταλάβετε και να αντιληφθείτε. Δεν είναι άμυρα λοιπόν των σχεδίων αυτών και οι προσπάθειες που γίνονται για το δίθεν χτύπημα της φοροδιαφυγής, για να χρησιμοποιούνται πλέον κάρτες συναλλαγών, ιδίως στα νησιά του Αιγαίου. Να σας πω λοιπόν ότι μεν τουρίστες μόνο κάρτες χρησιμοποιούν, επομένως από εκεί δεν μπορεί να γίνει φοροδιαφυγή. Για δε τους Έλληνες είναι ελάχιστα τα ποσά που έμειναν στον Έλληνα καταναλωτή για να χρησιμοποιήσει. Είναι πρόσχημα λοιπόν η δίθεν φοροδιαφυγή και το χτύπημά της για να περάσουν οι κάρτες. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Επομένως κλείνοντας, βλέπετε ότι σταδιακά επί πάρα πολλές δεκαετίες διαμορφώθηκε μία στρατηγική για να εμπεδωθεί η αριθμοποίηση του προσώπου, για να περάσουν διάφορες κάρτες διαφόρων ειδών, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία για τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων, για τον έλεγχο των καταναλωτικών συνηθιών, για τον έλεγχο του ίδιου του προσώπου. Και μέσα από αυτές τις διαδικασίες να ενισχυθεί και το πλαστικό χρήμα. Αλλά επειδή δεν μπορούν να επιβάλλουν βίαια αυτές τις προσπάθειες, θα μπορούσαν να τις επιβάλλουν μόνο σε κατάσταση ανάγκης, σε κατάσταση την οποία θα ήθελαν να εφαρμόσουν σε ένα συγκεκριμένο πειραματόζωο. Αλλά το πειραματόζωον η Ελλάς έχει ξυπνήσει και δεν πρόκειται να δεχθεί αυτά τα οποία θέλουν να επιβάλλουν οι δανειστές. Γιατί είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι οι Έλληνες και θα παλέψουμε και θα κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θερμότατες ευχαριστίες στον κύριο Μαριά για το ενδιαφέρον και για την εκπροσώπηση, την υγιή που έχει μέσα στο Κοινοβούλιο. Πληροφοριακά να πούμε ότι είναι ο δεύτερος ευρωβουλευτής σε αριθμό παρουσιάσεων και ερωτήσεων στο Ευρωκοινοβούλιο. Μετά από την ομιλία που θα επακολουθήσει, θα έχουμε διάλειμμα και όσοι θέλουν
κατά τη διάρκεια της συζητήσεως να μετέχουν. Σας παρακαλώ, χρησιμοποιήστε το γραπτό λόγο, τοποθετήστε στο χαρτί που έχει μέσα στο ντοσιέ μας. Την ερώτηση θα περάσει κάποιο πρόσωπο να μαζεύει τις ερωτήσεις, ώστε να γίνει σωστή η συζήτηση στο τέλος. Ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Στάθης Αδαμόπουλος, οικονομολόγος, εκπαιδευτικός, με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική. Το θέμα του είναι: η νέα τεχνολογία θέλει να αλλάξει τον τρόπο που πληρώνουμε για το κάθε τι, αλλά με ποιο κόστος? Επιπτώσεις της αχρήματης κοινωνίας στο άτομο, στην κοινωνία, στη δημοκρατία. Τον ευχαριστούμε για την προθυμία που είχε να μετάσχει στην ημερίδα μας και για την εκτεταμένη εργασία που έχει κάνει πάνω σε αυτό το θέμα. Σας ακούμε. Ευχαριστώ, Πάτερ Σαράντη. Καλησπέρα σας, σεβασμιότατα, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί. Όσο ήμουνα στο μετρό και ερχόμουνα στο ΣΕΦ, τρεις ζητιάνοι με πλησιάσανε, απλώσανε το χέρι τους και μου ζητήσαν μετρητά, μου ζητήσαν χρήματα. Σας ενδιαφέρει να μάθετε τι έκανα? Εάν σας ενδιαφέρει, εάν λέτε ναι, σας απαντώ ότι δεν είναι δουλειά σας. Δεν θα έπρεπε να σας ενδιαφέρει τι έκανα. Είναι δουλειά δικιά μου και είναι δουλειά του Θεού. Να αλλάξω το περιβάλλον. Κατεβαίνω, έρχομαι εδώ σε μια ημερίδα. Δεν υπάρχουν μετρητά. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάρτες. Και τρεις ζητιάνοι μου προτάσουν αυτό το μηχάνημα που βλέπουμε στα καταστήματα και μου ζητάνε να τους περάσω την κάρτα, να τους περάσω ελεημοσύνη μέσω κάρτας. Θα μπορέσετε να μάθετε τι έκανα? Η απάντηση είναι ότι μπορείτε να μάθετε τι έκανα. Και αν δεν το ξέρετε εσείς οι ίδιοι, το ξέρουν κάποιοι άλλοι. Και μπορούν να σας το πουλήσουν αυτό, να το βρούνε, να σας το δώσουν. Τέτοια ζητηματάκια, μικρά και μεγαλύτερα, θα δούμε μαζί με τη δική μου παρουσίαση, στη δικιά μου ομιλία. Λοιπόν, αχρήματη κοινωνία, είπαμε, δεν εννοούμε την ανταλλακτική κοινωνία, εννοούμε την κοινωνία χωρίς μετρητά, με ηλεκτρονικό χρήμα, αλλά χωρίς μετρητά. Δηλαδή την κοινωνία χωρίς μετρητά, όχι την ανταλλακτική κοινωνία. Επιπτώσεις. Πολλές. Θα ξεκινήσουμε ρωτώντας πώς προστατεύονται οι καταναλωτές από τη δεσπόζουσα θέση στην οποία θα βρίσκονται οι τράπεζες απέναντι τους. Κοιτάξτε μια γελιογραφία του New York Times πριν ένα μήνα περίπου, όπου δείχνει έναν εξαθλειωμένο Έλληνα σε ένα ATM να προσπαθεί να βγάλει λεφτά. Και το μηχάνημα του λέει: δεν έχει λεφτά, κάντε το προβολή στο μέλλον, θα έχει λεφτά, αλλά θα του λέει: δεν επιτρέπεται να σηκώσει τα λεφτά. Γιατί έτσι αποφάσισε η φορεία, έτσι αποφάσισε η κυβέρνηση. Απόλυτη διαχείριση, δεσπόζουσα θέση των τραπεζών απέναντι στη ζωή των ανθρώπων. Θα είναι τόσο σπουδαίο να λειτουργεί η κάρτα, όσο είναι σήμερα το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα. Θα είναι απόλυτο αγαθό ανάγκης. Δύο οργανισμοί γνωστοί μας, η Visa και η Mastercard, τι βλέπουμε ότι ελέγχουν? Το 80%, το 90% των συναλλαγών, των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Μιλάμε για δύο μόνο εταιρείες στον κόσμο, ελέγχουν αυτά τα συστήματα των καρτών. Ακόμα μεγαλύτερη θέση ισχύως από τις τράπεζες. Τι σημαίνει απόλυτος έλεγχος? Σημαίνει ότι καταργείται κάθε πτυχή της ιδιωτικής μας ζωής. Όπως αυτό που είπα πιο πριν για την ελεημοσύνη, μπορούμε να δούμε πολλά παραδείγματα και είναι ενδιαφέροντα να τα δούμε. Πώς στάνει η ζωή μας μόνο με κάρτα? Ξυπνάω, φεύγω από το σπίτι μου, μπαίνω στο λεωφορείο, κατεβαίνω προς τη δουλειά. Ξέρει αμέσως το σύστημα κάθε μέρα τι ώρα πήρα, αγόρασα το ηλεκτρονικό εισιτήριο, τι ώρα μπήκα στο λεωφορείο και ξεκίνησα να κατεβαίνω τον δρόμο στη δουλειά μου. Κάθε μέρα. Με τα μετρητά σήμερα και με το χάρτινο εισιτήριο δεν το ξέρουνε. Με το ηλεκτρονικό θα μπορούν. Άλλο παράδειγμα. Φτάνω στο γραφείο, στο ισόγειο. Πριν ανέβω πάνω, περνάω από την καφετέρια,
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, φρέντο καπουτσίνο, δηλαδή με γάλα. Τετάρτη, Παρασκευή, εσπρέσο φρέντο, δηλαδή χωρίς γάλα. Σήμερα, όταν πάω στον πολιτή και ζητήσω καφέ, θα μου φτιάξει ό,τι του πω. Δεν θα προβληματιστεί. Ποιος ξέρει σήμερα το γάλα συνιστά νηστεία. Το έχουν ξεχάσει. Ένα σύστημα όμως ηλεκτρονικό, εάν προγραμματιστεί, το ξέρει. Θα ξέρει πότε νηστεύω και πότε δεν νηστεύω. Συνεχίζω. Αγοράζω τσιγάρα. Δεν καπνίζω, παράδειγμα. Αγοράζω τσιγάρα και εφημερίδα. Η εφημερίδα έχει ένα IBAN. Το IBAN, έναν κωδικό από πίσω, ένα barcode. Το barcode είναι μοναδικό. Περνώντας μέσα από τα συστήματα, ξέρει κάποιος τι εφημερίδα, ποια εφημερίδα αγοράζω. Παρακολουθεί πόσα πακέτα τσιγάρα καπνίζω. Είναι αυτή η χρήσιμη πληροφορία σε κάποιον? Βεβαίως. Στις ασφαλιστικές εταιρείες. Ποιες ασφαλιστικές εταιρείες? Αυτές που θα αντικαταστήσουν τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, που θα αντικαταστήσουν το χρεοκοπημένο ασφαλιστικό μας σύστημα. Πληροφορία της χρυσός. Υψηλότερα ασφάλιστρα ο καπνιστής. Και μάλιστα αυτός που καπνίζει πάρα πολύ, ακόμα υψηλότερα. Πληρώνω από τον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή τις διακοπές μου. Ξέρει το σύστημα πού, πότε, πόσο, σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνω. Αυτό μπορεί να γίνεται και σήμερα. Για κοιτάξτε το όμως με το άλλο που έρχεται. Περιουσιολόγιο. Πρόβλεψη του περιουσιολογίου που θα έρθει μέσα στον Ιούλιο, από ό,τι λένε τα μέσα, είναι το εάν έχω μετρητά στο σπίτι μου. Θα πρέπει να γράψω στην φορολογική αυτή δήλωση, το περιουσιολόγιο, πόσα μετρητά έχω στο σπίτι μου. Άρα λοιπόν, μια πολύ χρήσιμη πληροφορία στους hackers, να μην μπαίνουν τζάπα στα σπίτια που δεν έχουν μετρητά. Φεύγεις διακοπές, αλλά να πω στα καλά σπίτια, σε αυτά που έχουν μετρητά. Πληρώνω ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΙΔΑΠ με κάρτα. Εάν είναι η μισθοδοσία μου παράλληλα στην ίδια τράπεζα, μπορεί να συνδυάζει η τράπεζα το εισόδημα που μπαίνει με τις δαπάνες που κάνω στις ΔΕΚΟ. Και μπορεί να με κατατάξει. Για παράδειγμα, χαμηλής κατανάλωσης πελάτης, οικονόμος, υψηλής κατανάλωσης πελάτης, σπάταλος. Για σκεφτείτε, έχει τη δυνατότητα μετά να κάνει προσωποποιημένη εμπορική πολιτική. Δηλαδή να επιβάλλει επιτόκια διαφορετικά στον καθέναν ανάλογα με τη συμπεριφορά που έχει ως καταναλωτής. Τρομακτική πληροφορία, ούτε στον ύπνο της τράπεζας τέτοια πληροφορία. Τους μειώνει τον κίνδυνο. Πηγαίνω να πάρω τα αποτελέσματα ιατρικών πράξεων, εξετάσεων. Πληρώνω με κάρτα. Ξέρει το σύστημα κάθε πότε κάνω εξετάσεις. Τι είδους εξετάσεις κάνω? Αν είναι ακριβές, αν είναι ευθυνές. Είναι αυτό χρήσιμη πληροφορία σε κάποιους? Βεβαίως. Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες πάλι, για να προσαρμόζουν τα ασφάλιστρα. Το ίδιο γίνεται και με τα φάρμακα που αγοράζω. Χρησιμοποιώ κάρτα οπουδήποτε. Μικρά καταστήματα, σούπερ μάρκετ. Τι έχω? Καταναλωτική συμπεριφορά. Πότε αγοράζω πάλι κρέας, πότε αγοράζω γάλα, σε τι ποσότητες, πού ξοδεύω τα χρήματά μου. Ενδιαφέρει κάποιον? Βεβαίως. Σύγχρονα έξυπνα συστήματα μπορεί να απαγορεύουν να αγοράσω μια ποσότητα κρέατος και πάνω. Θα αποκτήσει χοληστερίνη, μπορεί να μου λέει. Δεν σου επιτρέπει η ασφαλιστική εταιρεία. Άμεσος καθολικός έλεγχος της ζωής των πολιτών σε κάθε δράση τους. Σας φαίνονται εξωπραγματικά αυτά? Μήπως είμαι υπερβολικός? Για κοιτάξτε λίγο. Δημοσίευμα του 2012, ABC News. Επειδή κάποιος κάτοχος κάρτας αγοράζει συχνά γυαλιστικό δοντιών, πλήρωσε συνδρομή σε γυμναστήριο, κοιμάται μερικές μέρες το μήνα σε ξενοδοχείο, τότε τα συστήματα καρτών των τραπεζών βγάζουν το συμπέρασμα ότι θα πάρει διαζύγιο σε ένα χρόνο από σήμερα. Αρχίζει και έχει συμπεριφορά η οποία μπορεί να οδηγεί σε διαζύγιο σε ένα χρόνο από σήμερα. Ενδιαφέρει τις τράπεζες αυτό? Βεβαίως. Γιατί αν έχεις ένα διαζύγιο στην πλάτη, έχεις και τη διατροφή. Τι θα πληρώσει, τη διατροφή ή την κάρτα? Μείωσε του την κατανάλωση, το όριο συναλλαγών, αύξησε του τα επιτόκια, είναι επικίνδυνος. Και ούτε καν σε ενημερώνει. Σου λέει αλλαγή εμπορικής πολιτικής. ABC News 2012. Υπάρχει μια παρατήρηση, μια ένσταση σε αυτά που λέω. Θα μπορούσε να πει κάποιος, μα δεν μεταφέρονται τέτοιες πληροφορίες στα συστήματα των καρτών.
μεταφέρονται συνολικά ποσά. Απάντηση. Για να βγει το συνολικό ποσό από τον υπολογιστή του Ταμείου, έχουν καταγραφεί οι αναλυτικές αγορές. Αυτά λοιπόν αυτά τα στοιχεία είναι ερώτημα εάν θα ταξιδέψουν εσωτερικά μέχρι τον κεντρικό υπολογιστή της εταιρείας και θα σταματήσουν εκεί ή θα βγουν και έξω από την εταιρεία. Η απόσταση είναι μία εντολή και ένα καλώδιο. Και μάλιστα και ασύρματα σήμερα. Είστε εσείς σίγουροι ότι αυτός ο πλούτος των πληροφοριών θα μείνει ανεκμετάλλευτος? Δεν θα τον αξιοποιήσουν για να βγάλουν κέρδη οι εταιρείες? Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα τα πουλήσουν. Ένα σημείο, ένα στοιχείο που το ανέφερε ο Σεβασμιότατος. Εδώ και 2 χρόνια, πέρυσι ο κάτω κύριος, καθηγητής στο Χάρβαρντ, ο κύριος Ρογκόφ, και φέτος, το Μάιο, τον Απρίλιο, μεγάλος αναλυτής της Citigroup, αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα να επιβληθούν αρνητικά επιτόκια πλέον στις καταθέσεις. Γιατί να γίνει αυτό? Υπάρχει τεράστια ποσότητα χρημάτων, μην κοιτάτε που εμείς δεν έχουμε, παγκοσμίως υπάρχει τεράστια ποσότητα χρημάτων, η οποία λιμνάζει στις τράπεζες. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο πρέπει να φύγουν αυτά τα λεφτά από τις τράπεζες, να εξωθηθεί ο κόσμος να βγάλει τα λεφτά από τις τράπεζες και να πάει να κάνει επενδύσεις. Να αγοράσει συμμετοχές, να αγοράσει ομόλογα, να φτιάξει δικές τους επιχειρήσεις κλπ. Λόγω των κινδύνων, αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι σήμερα, την αρνητική οικονομική εξέλιξη, δεν το κάνουν. Εάν λοιπόν μπουν αρνητικά επιτόκια στις καταθέσεις, θα αναγκαστούν να το κάνουν. Δεν θα συμφέρει να έχεις κατάθεση στην τράπεζα. Αυτή είναι η πρόταση αυτών των 2 επιφανών οικονομολόγων και γνωστών. Εδώ είναι το δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο παρουσιάζει αυτή την άποψη των κυρίων καθηγητών. Λένε λοιπόν, επιβάλλεται αρνητικά επιτόκια για να αναγκαστεί ο κόσμος να βγάλει τα λεφτά του να τα κάνει επενδύσεις. Ναι, αλλά αν βάλουν αρνητικά επιτόκια, εμείς θα πάμε να τα βγάλουμε, να τα πάμε στο σπίτι μας. Για να αποφευχθεί λοιπόν αυτός ο κίνδυνος να μην τα πάμε στο σπίτι μας, εξαφανίστε τα μετρητά. Να μην υπάρχουν μετρητά, να μην μπορεί να τα πάει ο άλλος στο σπίτι του. Να υπάρχει μόνο ηλεκτρονικό χρήμα. Έρχεται η Deutsche Welle και λέει, κάποιοι συνωμοσιολόγοι το λένε αυτό. Δημοσίευμα πολύ πρόσφατο, νομίζω του Μαΐου είναι αυτό. Υποχρεωτική κατάργηση των μετρητών. Βεβαίως ο καθηγητής αυτός, ο Γερμανός, λέει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει στη Γερμανία. Ο κόσμος είναι εθισμένος με τα μετρητά στη Γερμανία. Δεν μπορεί να τα αφήσει τα μετρητά. Άρα ψάχνουν κάποιο άλλο πειραματόζω να το εφαρμόσουν κάπου αλλού. Θεωρήθηκε ότι είναι και ένα καλό θέμα για τη σύνοδο G7 που έγινε πρόσφατα. Πάλι βλέπουμε δημοσιεύματα ελληνικού site του Capital, το οποίο είναι εξειδικευμένο σε οικονομικά ζητήματα. Να και η άποψη, να και η πρόταση του Ντοστογεύσκη. Το χρήμα είναι ελευθερία, κομμένη σε νομίσματα. Δεν είναι όλοι οικονομολόγοι υπέρ της αχρήματης. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι ενάντια, όπως ο προηγούμενος Γερμανός που είδαμε και αυτός ο Τίλε της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχουν φορείς, οργανισμοί που έχουν βάλει ως πρώτη προτεραιότητα την αχρήματη. Ναι, το ίδρυμα του Bill και της Melinda Gates. Better than cash. Κάτι καλύτερο από μετρητά. Προσπαθούν να επιβάλλουν την αχρήματη κοινωνία, να προωθήσουν την αχρήματη κοινωνία σε αφρικανικές χώρες, σε υπανάπτυκτες χώρες. Η κυρία κάτω, επεξεργάζεται κάτω αριστερά, επεξεργάζεται μία κάρτα και το μηχάνημα για να το χρησιμοποιήσει. Πού και με ποια επιχειρήματα προβάλλεται η αχρήματη κοινωνία? Κοιτάξτε, διαφορετικές χώρες, διαφορετικά επιχειρήματα. Γαλλία, Σαρλί Εντό, τρομοκρατικό χτύπημα. Πού βρήκανε οι τρομοκράτες τα λεφτά για να πάρουν τα Καλάσνικοφ? Ή κυκλοφορούν πολλά μετρητά στη γαλλική κοινωνία, πρέπει να περιοριστεί το χρήμα που κυκλοφορεί. Ελλάδα, φοροδιαφυγή, άμεση έσπραξη του ΦΠΑ. Δεν μπορούμε να εισπράξουμε το ΦΠΑ. Απαντήσεις. Για την αυτόματη απόδοση του ΦΠΑ, αυτό μπορεί να γίνει και χωρίς κάρτα, να γίνει με μετρητά. Εάν πληρώνουμε με μετρητά, τη στιγμή που κόβεται η απόδειξη, μπορεί αυτόματα να εισπράττει το Υπουργείο Οικονομικών το ΦΠΑ. Για το άλλο, ότι φοροδιαφεύγουν οι Έλληνες και πρέπει να επιβάλλουμε την κάρτα, εγώ θέλω να απαντήσω με πολύ συγκεκριμένα ονόματα. Κάντας, Σμπόκος, Άκης, Μίζες. Οι Μίζες κινήθηκαν με ηλεκτρονικό χρήμα. Δεν κινήθηκαν με βαλίτσες. Βαλίτσες είχε ο Κοσκοτάς. Η περίπτωση αυτών ήταν με ηλεκτρονικό χρήμα.
Ειδικά για τον Γκάντα, θέλω να κάνω μια ειδική παρατήρηση για τον Γκάντα, βρέθηκαν τα λεφτά του στη Σιγκαπούρη. Πρόδωσε από μέσα ένας τραπεζίτης τον Γκάντα. Εάν δεν υπήρχε αυτός ο προδότης, δεν υπήρχε περίπτωση να βρίσκαμε τα λεφτά του Γκάντα. Άρα λοιπόν, άνετα με ηλεκτρονικό χρήμα μπορεί να φοροδιαφεύγει κάποιος. Ποιος? Αυτός που θα είναι πιο κοντά στους ελέγχοντες στο σύστημα. Άλλες χώρες, Κένια. Περνάμε στην αχρήματη κοινωνία για να βελτιώσουμε τις παροχές βοήθειας προς τον πληθυσμό. Να μην υποφέρουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν πολλές ομάδες οι οποίες λιμένονται, πολλές παραστρατιωτικές ομάδες που λιμένονται τον κόσμο. Απάντηση, μπορούν να του πάρουν τα προϊόντα που θα έχει αγοράσει με την κάρτα. Ο σκοπός δεν είναι να επιβληθεί η κάρτα, είναι να εξαλειφθούν οι παραστρατιωτικές ομάδες. Ινδίες, το ίδιο, για να μπορέσει να φτάσει το κουπόνι εκπαίδευσης στον μαθητή που το δικαιούται και να μην το πάρει ο πατέρας του και να το εξαργυρώσει για τρόφιμα. Απάντηση, μπορείς να πληρώνεις το σχολείο που έρχεται ο μαθητής. Βλέπουμε δηλαδή διάφορες προφάσεις με τις οποίες επιβάλλεται σε διαφορετικές χώρες. Θέλετε και πιο εξευγενισμένα επιχειρήματα. Βόρειες χώρες, προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, μη καταστροφή των δέντρων. Απάντηση, οι φωτιές καίνε περισσότερα δάση από αυτά που χρησιμοποιούμε για να φτιάχνουμε τα χρήματα. Μπορείς να κάνεις συστηματική αναδάσωση. Τι παρατηρούμε λοιπόν, οι πανάπτυκτες χώρες, τρίτος κόσμος, επιχειρήματα που στοχεύουν στις βασικές ανάγκες των πολιτών, ευρωπαϊκές κοινωνίες, πιο εξευγενισμένα, πιο εκλεπτισμένα επιχειρήματα, πασπαλισμένα λίγο και με το άρωμα της τρομοκρατίας, για να φοβήσουμε τον κόσμο. Άλλα αρνητικά της αχρήματης κοινωνίας. Πρώτον, δεν έχω έλεγχο των χρημάτων μου. Ανοίγω αυτή τη στιγμή το πορτοφόλι, βλέπω τι χρήματα έχω, βλέπω το πενιντάρικο, κάνω την αγορά. Εκείνη την εποχή θα πρέπει να είμαι κολλημένος σε ένα κομπιούτερ και όλη την ώρα να λαμβάνω μηνύματα από την τράπεζα για να κοιτάζω το υπόλοιπο, να ελέγχω διαρκώς το υπόλοιπο. Άλλος ένας λόγος για να κολλήσω πάνω στο κινητό μου. Δυσκολία χρήσης καρτών από άτομα τρίτης ηλικίας. Ο παππούς στο ταμείο με την κάρτα και να μην θυμάται ποιο είναι το πιν του κινητού και ποιο είναι το πιν της κάρτας. Η ουρά θα γίνεται, έτσι, θα φτάσει μέχρι το δρόμο. Η χρήση πιστωτικής κάρτας συνιστά σύναψη δανείου. Μπορεί να μην θέλετε να έχετε δάνειο με την τράπεζα. Θα είναι υποχρεωτικό να έχεις δάνειο για να έχεις πιστωτική κάρτα. Εγώ δεν θέλω δάνεια. Ωραία, σου λέει. Χρεωστική κάρτα. Σαν να θυμάμαι πριν λίγες μέρες το Βαρουφάκι που έλεγε «Σκεφτόμαστε να επιβάλλουμε ένα κόμιστρο επί των συναλλαγών με κάρτες». Πάρα πολύ ωραίο. Αν όλες οι συναλλαγές είναι με κάρτες, σήμερα είναι χωρίς κόστος, αύριο μεθαύριο θα φορτωθούν με διάφορα κόστη. Και εκεί που θα είναι... Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τα μετρητά, δεν θα μπορώ και θα είμαι υποχρεωμένος να φορτωθώ όλα αυτά τα κόστη που το κράτος και οι τράπεζες θα επιβάλλουν στους χρήστες των καρτών. Άλλο πρόβλημα, το κόστος. Λένε, είναι πολύ σημαντικό το κόστος να έχω χρήματα. Πρέπει να έχω χρήματα αποστολές, να έχω security, να τα φυλάω σε αποθήκες, τα εκτυπωτικά, η αλλαγή του χρήματος. Να δούμε τι κοστίζει το ηλεκτρονικό και ποιος μπορεί να το συγκρίνει να μας πει ποιο είναι πιο ακριβό. Εκπαίδευση πελατών, συνεχή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, διαρκή σύνδεση στο ίντερνετ, 24 ώρες, 24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα εξυπηρέτηση πελατών, συνεχή ενημέρωση συστημάτων προστασίας από κάθε είδους κακόβουλο λογισμικό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας. Άλλο ένα σύστημα. Δεν θα φτάνει το ένα σύστημα, θέλουμε δύο και τρία εφεδρικά. Εξελιγμένα συστήματα επιτήρησης και παρακολούθησης. Να τα security. Υπάρχουν και εδώ. Λεγεώνα ηλεκτρολόγων μηχανικών σε επιφυλακή. Η παροχή ασφάλειας σε μια οικονομία με τη χρήση μετρητών είναι απλή υπόθεση και σχετικά φθηνή σε σχέση με τις ελλείψεις από τις ανώτερες απαιτήσεις. Μη μας λένε λοιπόν για ακριβή διαχείριση μετρητών, ας μας πούνε πόσο πιο ακριβή είναι η διαχείριση των καρτών. Κάσις φίλθη, το έχετε ακούσει. Είναι βρώμικο το μετρητό, πρέπει να πλύνω τα χέρια μου μετά, γιατί κολλάω ιούς.
Αν κολλήσει το ηλεκτρονικό χρήμα ηλεκτρονικούς ιούς, πώς ξεπλένεται? Τα χέρια μου ξεπλένονται με σαπούνι. Τον ιό πώς τον βγάζεις από μέσα? Πρόσφατο δημοσίευμα του Βήματος, 3 χρόνια ήτανε μέσα σε 100 τράπεζες, ληστές, ηλεκτρονικοί ληστές, και είχαν ξαφρίσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να τους έχουν καταλάβει καθόλου. Άλλη παράμετρος. Σήμερα κάρτα. Αύριο μεθαύριο τι? Λοιπόν, είναι αυτό BBC. Γιατί μας μιλάει? Biometric banking. Τραπεζική με τη χρήση βιομετρικών δεδομένων. Επενδύουν οι τράπεζες στην μετά την κάρτα τεχνολογία. Ποια είναι αυτή? Barclays. Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος. Ένα γιαπωνέζικο σύστημα. Σουηδία. Αναγνώριση του σχήματος, του pattern, του σχήματος των φλεβών της παλάμης. Κάθε άνθρωπος στην παλάμη του, οι φλέβες όπως είναι μέσα στην παλάμη, έχουν ένα μοναδικό, είναι βιομετρικό στοιχείο. Είναι μοναδικό το σχήμα. Στον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Υπάρχουν λοιπόν συστήματα που αναγνωρίζουν, όπως αυτό στη Σουηδία, αυτό το σχήμα των φλεβών της παλάμης. Εδώ είναι ένα σύστημα που δοκιμάζεται στην Αμερική για να αντικαταστήσει την κάρτα υγείας. Στο ίδιο σύστημα βασίζεται. Συναλλαγές με το πρόσωπο, με την ήριδα. Για κοιτάξτε, ένα τελευταίας τεχνολογίας κινητό αναγνωρίζει την ήριδα και σου επιτρέπει να κάνεις συναλλαγές. Ποια κάρτα? Η κάρτα θα φύγει σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο. Έρχονται άλλα συστήματα να αντικαταστήσουν την κάρτα. Να και μια ακόμη περίπτωση. Λίγο τραβηγμένη, πονάει λίγο, αλλά εφαρμόζεται. Τσιπάκι, εμφυτευμένο. Από το 2004, BBC πάλι εφαρμόζεται σε μπαρ στην Ισπανία. Το ίδιο ισχύει και για ένα Ολλανδέζικο μπαρ. Πληρώνεις με το τσιπάκι στο χέρι. Τα νέα, αρχές του χρόνου. Σουηδική εταιρεία εμφύτευσε υψηλής τεχνολογίας σε 400 υπαλλήλους τσιπάκι στο χέρι για να μπορούν να μπαινοβγαίνουν. Παρακαλάνε οι υπάλληλοι να μπορούν να πληρώνουν κιόλας με αυτό το σύστημα. Πού πάει λοιπόν το πράγμα? Ξεκινάει με κάρτα. Τσιπάκι μες στην κάρτα. Αντικαθίσταται η κάρτα με το κινητό. Αρχίζουν να χρησιμοποιούνται τα βιομετρικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Καταργείται η κάρτα και το κινητό και για πληρωμές έχουμε μόνο βιομετρικά χαρακτηριστικά. Προχωράει παράλληλα και η εμφύτευση. Όλα για την ευκολία και την ασφάλεια. Πού καταλήγει? Σήμερα λένε κάρτα. Αύριο μεθαύριο ποιο σύστημα θα είναι? Όσο υπάρχουν μετρητά και έχουμε προβλήματα, τους παραχαράκτες, τα αντιγράφουν. Τι κάνουμε? Πηγαίνουμε και αντικαθιστούμε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των μετρητών. Έτσι βγήκε καινούριο 10 ευρώ, καινούριο 20 ευρώ. Αύριο μεθαύριο, χωρίς μετρητά, τι θα γίνεται? Όλο και περισσότερο βιομετρικά θα ζητάνε εμένα, όσο αυξάνουν τη δράση τους οι ηλεκτρονικοί παραχαράκτες. Δηλαδή σήμερα, με το χρήμα, αυξάνουμε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας επάνω στο χρήμα. Αύριο μεθαύριο θα αυξήσουμε τις απαιτήσεις ασφαλείας επάνω μου. Εγώ λοιπόν καθίσταμαι αντικείμενο ασφαλείας και αυτό δεν έχει τέλος. Συνέχεια θα μου ζητούν και περισσότερα βιομετρικά για να κάνω συναλλαγές. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η κάρτα είναι κερκόπορτα για όλες αυτές τις βιομετρικές συναλλαγές. Θα βρεθούμε σε λίγα χρόνια σε ένα περιβάλλον όπου διαρκώς θα έχουμε συσκευές γύρω μας, οι οποίες τι θα κάνουν? Θα μας ανιχνεύουν, θα μας καταγράφουν, θα μας αναγνωρίζουν, θα μας ταυτοποιούν για να μας εξυπηρετούν οπουδήποτε, μέσα στο σπίτι μας και εκτός σπιτιού. Μήπως να πούμε στον Παπινιώτη να βγάλει από το λεξικό από τώρα τις λέξεις ιδιωτικότητα, προσωπική ζωή? Δεν τις χρειαστούμε. Η εξαφάνιση των μετρητών τι σημαίνει? Θα μπορούν να καταγράφονται μη ορθές, όχι αναγκαστικά παράνομες, μη ορθές συμπεριφορές που είχε κάποιος στην νεανική του ηλικία. Και αυτές πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αύριο μεθαύριο στη ζωή του κάποιος? Θα ανασύρει αυτές τις αρνητικές συμπεριφορές και θα γίνονται προσκόμματα στην εξέλιξη και στην πρόοδο του ανθρώπου. Πού κινούμαστε λοιπόν? Από τη δημοκρατία των πολιτών, στη δημοκρατία
εντός εισαγωγικών των τραπεζών για να καταλήξουμε στη δικτατορία των καρτών. Γι' αυτό μιλάμε για εφιάλτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Στάθη Αδαμόπουλο για τις λεπτομέρειες μέσα από τις οποίες δόμησε την εισήγησή του. Θα κάνουμε 20 λεπτά διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Έχει κέρασμα στο κέτερινγκ. Εκτός από το ραδιόφωνο και τη διαδικτυακή τηλεόραση της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλύπτει αυτή τη στιγμή την ημερίδα μας ο Αχελώος TV, που πάντοτε προσφέρεται και συνεργάζεται μαζί μας και εμείς συνεργαζόμαστε μαζί τους για τη διάδοση του χριστιανικού μηνύματος και όχι μόνο. Επίσης, η ημερίδα θα αναμεταδοθεί από την intv.gr την Τρίτη το απόγευμα. Όλη η ημερίδα μας θα ανεβεί στην ιστοσελίδα της εστίας orthros.gr. Παρακαλώ τον πατέρα Ιωάννη Φωτόπουλο να συνεχίσει το συντονισμό της ημερίδας μας και τη διεύθυνση της συζητήσεως που θα επακολουθήσει. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε τους επόμενους ομιλητές. Πριν συνεχίσουμε, ήθελα να κάνω μια σύντομη αναδρομή σε όλο αυτό το θέμα για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, τους νεότερους, δηλαδή από πότε ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα των ηλεκτρονικών καρτών. Ο πρώτος νόμος που βγήκε ήταν το 86, δηλαδή μας παλεύουν 30 χρόνια για το ζήτημα αυτό. 30 χρόνια κοντά. Καθιέρωση, προέβλεπε ο νόμος, ενιαίου κωδικού αριθμού μητρώου, το περιβάλλοντο ΕΚΑΜ, το 86. Το 87 έχουμε το περίφημο κείμενο του Οσίου Παϊσίου, σημεία των καιρών, ένα κείμενο οδηγητικό για όλους μας, στο οποίο αναφέρθηκαν και όλοι οι ομιλητές. Και το οποίο μας κατευθύνει και μας φωτίζει στο δρόμο αυτές τις δύσκολες μέρες από τότε. Το 91 έχουμε μια τροποποίηση του νόμου που προβλέπει πάλι κάποιες προδιαγραφές για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας. Το 92 ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Κλήτος, πάλι εκδίδει με μια απόφαση, μια εγκύκλιο, πάλι πώς θα γίνουν οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Στη συνέχεια, το 97 έχουμε τη λεγόμενη συνθήκη Σέγγεν. Από εκεί αρχίζει το πράγμα να σοβαρεύει περισσότερο, γίνεται πιο συγκεκριμένο, διότι η συνθήκη Σέγγεν ήθελε να προηγηθεί ο νόμος, ο περιβόητος, 2472 του 97 για την προστασία, υποτίθεται, των προσωπικών δεδομένων. Κατ' ουσίαν ήταν μια παγίδευση των πολιτών σε αυτό το πράγμα. Αντί να προστατεύει, κατ' ουσίαν γίνεται η έναρξη του ηλεκτρονικού φακελώματος συστηματικά και νόμιμα από το κράτος. Τότε είχαμε εναντιωθεί σε αυτό το πακέτο νόμου για την προστασία δεδομένων και για τη συνθήκη Σέγγεν. Τότε οι περισσότεροι δεν καταλάβαιναν, έτσι. Νομίζω ότι ήταν μια έκφραση φανατισμού και κάποιων κύκλων, ας πούμε, του παλαιού ημερολογίου,
καταλάβουν το πράγμα που πήγαινε. Θα πω πόσο σημαντικό ήταν αυτό στη συνέχεια. Και το μετά στη συνέχεια τη μεγαλύτερη, ας πούμε, έξαρση του αυτής της προσπάθειας είναι το 2011 με την κατάρτιση του νομοσχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την κάρτα του πολίτη, η κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου, και με διάφορες έτσι πάλι ενδιάμεσες συνεχείς απειλές για έκδοση ταυτότητος, φτάσαμε στην 2015 να μιλάμε πάλι για έκδοση της κάρτας του πολίτη με τις ίδιες λέξεις. Για να πω αυτό που έλεγε, είχε πει ο κύριος Αδαμόπουλος, ότι είναι ένα κράτος που εκεί που θέλει έχει συνέχεια και συνέπεια. Έχει συνέπεια στην ηλεκτρονική κάρτα, έχει συνέπεια αν θέλει να δώσει την ηθαγένεια σε όλο τον κόσμο που υπάρχει εδώ πέρα, αν θέλει να προστατεύσει τους ομοφιλοφίλους, να φτιάξει το τζαμί, εκεί υπάρχει συνέχεια στο κράτος, δεν διακόπτεται. Έτσι λοιπόν έχουμε πάλι αυτή την απειλή, την κάρτα του πολίτη από τον Υπουργείο Οικονομικών, και θέλω να πω και το τελευταίο, ότι θα φανταστείτε τώρα που υποτίθεται ότι όλοι είμαστε ανήσυχοι για το τι θα συμβεί αυτές τις μέρες μεταξύ 16 και 19 Ιουνίου. Πέρασαν σε ένα άσχετο νομοσχέδιο μία τροπολογία, η τροπολογία όπως λένε κάποιοι, με την οποία προβλέπεται η διασύνδεση αρχείων. Ο κόσμος καίγεται, το υπόλοιπο το ξέρετε όλοι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν προβλέπεται σε ένα άρθρο 21 ότι μπορούν τα πληροφορικά συστήματα Εθνικού Δημοτολογίου, Εθνικού Ληξιαρχείου και Αστυνομικών Ταυτοτήτων να διασυνδεθούν, ώστε λέει να έχουν και θα έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν συνεχή και απρόσκοπτη, πλήρη και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στα αρχεία τους, προκειμένου να είναι εφικτή η διασταύρωση. Και λέει επίσης ότι αυτό χρειάζεται για να προχωρήσει και η έκδοση της κάρτας του πολίτη. Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα, αυτό το πρόγραμμα συνεχίζεται, δεν σταματάμε ποτέ σε αυτή την προσπάθεια. Και νομίζω από όλες τις προηγούμενες εισηγήσεις το καταλάβαμε αυτό, ότι προς αυτή την κατεύθυνση προχωρούν. Απ' την άλλη βέβαια είχαμε αντιδράσεις όλα αυτά τα χρόνια και από την Ιερά Σύνοδο, επανειλημμένες ανακοινώσεις από το 1993 και το 1997 και το 1998, και το 2010 και 2011 πάλι μικρότερες ανακοινώσεις εναντίον της ηλεκτρονικής παρακολουθήσεως και της απειλής για τις ανθρώπινες ελευθερίες και τα δικαιώματα. Και από το Άγιο Όρος επίσης επανειλημμένες διακηρύξεις, παράλληλες δηλαδή με τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου. Τώρα με αυτά τα χαρτιά, μισό λεπτό, ήθελα να... Τελευταία μόνο, είναι μισό λεπτό, να διαβάσουμε την τελευταία ανακοίνωση. Των Αγιοριτών, το Μάρτιο του 2015, προς τον εξοχότατο αναπληρωτή υπουργό διοικητικής μεταρρύθμισης, κύριο Γεώργιο Κατρούγκαλον, εξοχότατο Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους, για του παρόντος ιεροκοινοσφραγής του Ιμών Γράμματος, έχω την τιμή να υποβάλλουμε τα συνθέρμους ευχάς της καθημάς Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους επί την ανελήψη των καθηκόντων σας. Πληροφορηθείτε στην πρόθεση της κυβερνήσεως για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτη, με διακυρισσόμενο στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Επιθυμούμε πως εκφράσουμε την ανησυχία ημών για τον απειλούμενο έλεγχο ευαισθητών προσωπικών δεδομένων και τη δυνατότητα παραβιάσεως και προσβολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Παρακολουθούμε θερμώς να λάβετε υπόψη ότι η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη υποβαθμίζει την προσωπικότητα των πολιτών με την ταύτισή των με έναν αριθμό του συστήματος διακυβερνήσεως και ουσιαστικώς προσβάλλει τη θεόδοτο ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου. Αυτά περίπου, λένε το Άγιο Όρος. Ας ξέρουμε λοιπόν τι συμβαίνει, να μην επαναπαυόμαστε σε μία εγρήγορση και ίσως κάποιοι να παραξενεύτηκαν πιστεύοντας ότι, γιατί έγινε αυτή η μερίδα, πιστεύοντας ότι από τη στιγμή που
μέσω του διαδικτύου είχε πάει πίσω το θέμα της κάρτας του πολίτη κυβέρνηση, ότι θα ήταν, γιατί να γίνει αυτή η μερίδα. Το θέμα είναι πάντα ανοιχτό, να το έχει υπόψη σας, και χρειάζεται εγρήγορσή μας, προσευχή μας, προσπάθειά μας να μην χάσουμε το στόχο μας. Λοιπόν, τώρα είναι η ακόλουθη, ακόλουθος ομιλητής είναι ο κύριος Δημήτρης Χιωτακάκος. Η κυρία Φωτεινού, για λόγους έκτακτης της ανάγκης, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Είναι στο πρόγραμμα. Ο κύριος Δημήτρης Χιωτακάκος, διδάκτορ ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνιών του Manchester University, σύμβολος επίσης αναπτύξεως αγορών, θα αναπτύξει το θέμα διμερείς προβληματισμός, τεχνολογική και προσχηματική κατάχρηση. Σας ακούμε. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε κύριε Ευρωβουλευτά, κυρίες και κύριοι. Κοινωνία χωρίς μετρητά. Από τη μια πλευρά δείχνει να αποτελεί μια μεγάλη προτεραιότητα της πολιτείας εδώ και αρκετό καιρό, και από την άλλη πλευρά η υλοποίηση ενός τέτοιου μέτρου προϋποθέτει τη χρήση υψηλής τεχνολογίας. Η εισήγησή μου σήμερα χωρίζεται σε δύο τμήματα, αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά έχουν ένα κοινό παρονομαστή και συσχετίζονται με δύο προβληματισμούς όσον αφορά τον τομέα της τεχνολογίας και όσον αφορά το πλαστικό χρήμα. Πού είναι ο κοινός παρονομαστής ανάμεσα σε αυτά τα δύο? Χρήση ή κατάχρηση? Όφελος ή πρόσχημα? Πρόσχημα σημαίνει δικαιολογία, πρόφαση. Κάνω κάτι σήμερα για να αποφύγω τη φοροδιαφυγή, για να συνεφέρω οικονομικά την Ελλάδα με κάποιο τρόπο, το οποίο ακούγεται ωραίο, αλλά κάνω κάτι σήμερα με στόχο να κάνω κάτι αύριο, ενδεχομένως χειρότερο, το οποίο το κρύβω, δεν το λέω. Αυτό σημαίνει πρόσχημα. Κατάχρηση, η κατάχρηση ως γνωστόν, είναι συνυφασμένη με την εκμετάλλευση. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος απαγορεύεται και από το Σύνταγμα, όπως είμαι σίγουρος ότι έχουμε ειδικούς να το πιστοποιήσουν, ιδιαιτέρως αν υπερβαίνει την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Τι ωραία θα ήταν να εφαρμόζαμε όλους τους νόμους. Ξεκινούμε λοιπόν με το πρώτο μέρος της εισηγήσης μου, που έχει σχέση με την τεχνολογία. Η κάρτα του πολίτη μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές σε ημερίδες, σε ομιλίες, σε συναισθιάσεις, σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Και από την κάρτα του πολίτη μπαίνουμε στην κάρτα του αχρήματου πολίτη. Πριν από περίπου 2,5 χρόνια, στον ίδιο χώρο, η Εστία Πατερικών Μελετών, σε μια άλλη μερίδα, για τη νέα ταυτότητα, για την κάρτα του πολίτη, έβγαλε κάποια συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά, όσον αφορά τουλάχιστον την χρήση τεχνολογίας, είναι ότι όντως σε λάθος χέρια, σε μία δικτατορία, είναι ένα υπερόπλο. Πολύ επικίνδυνο. Φανταστείτε πόσο ωραία περνάμε σήμερα η Ελλάδα και δεν είμαστε σε δικτατορία. Φανταστείτε να είμαστε και σε δικτατορία και να μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις μέσα από ένα ηλεκτρονικό σύστημα στον οποιοδήποτε από εμάς. Οι κίνδυνοι, οι οποίοι συνοψίσαμε, είναι τριμερείς. Τον πρώτο τον είπαμε, στην υγεία μας, αλλά και οι κίνδυνοι που υπάρχουν από τους κακόβουλους χρήστες, τους γνωστούς hackers. Μία πολύ σύντομη αναδρομή, ανακεφαλαίωση του πώς δουλεύει ένα τέτοιο σύστημα για να μπορέσουμε να εισάγουμε το θέμα. Πώς δουλεύει ένα τέτοιο σύστημα, έχουμε τον πολίτη, την κάρτα, και ένα σύρματο σύστημα που επικοινωνεί με υπολογιστές και με μία ή πολλές βάσεις δεδομένων. Γίνεται ταυτοποίηση της ηλεκτρονικής μου ταυτότητας μέσω ασύρματου μηχανισμού με το κομπιούτερ, το απομακρυσμένο κομπιούτερ, και αποκτάω πρόσβαση, αμέσως σύνδεση στο σύστημα και δυνατότητα επαφής με τη μία της πολλές βάσεις δεδομένων, που μπορεί να έχω πολύ απλά τα στοιχεία της ταυτότητάς μου, μπορεί να έχω τα στοιχεία της υγείας, μπορεί να έχω τα φορολογικά μου, μπορεί να έχω τα χρήματά μου. Πλέον, μιλάμε για την αχρήματη κοινωνία.
Και έχει μπει πολύ στη ζωή μας, ειδικά το RFID, χρησιμοποιούμε την κάρτα των διοδίων και έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, δεν θα ήθελα να επεκταθώ εδώ για το πώς λειτουργεί αυτή η κάρτα, το RFID. Επιγραμματικά έχουμε ένα μικροτσιπ που έχει το πρόγραμμα και τα δεδομένα, ένα πυκνοτή, ο οποίος είναι στην ουσία μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία, και ένα πινείο. Το πινείο είναι ένα καλώδιο σε υλικοειδή μορφή. Λαμβάνει μαγνητικά κύματα το πινείο, δημιουργείται μια διαφορά δυναμικού στα άκρα του πινείου, μια τάση, φορτίζεται η μπαταρία, ξυπνάει το τσιπάκι, δουλεύει η κάρτα. Έτσι πολύ απλά. Δεν χρειάζεται μπαταρία, αρκεί να έχει ένα σύρματο σύστημα, ένα WiFi. Το σύστημα αυτό στις κάρτες βρίσκεται σαν σε σάντουιτς, δεν είναι ορατό στο μάτι, γιατί είναι σε σάντουιτς ανάμεσα σε δύο πλαστικές επιφάνειες. Το τσιπάκι όμως είναι. Και όπως έχουμε πει, υπάρχει και το εμφύτευμα RFID, το μικρό, σε κόκκο ρυζιού, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη, δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όπως αναφέρει και ο κύριος Αδαμόπουλος. Πάμε στην αχρήματη κοινωνία. Θα είναι ασφαλή τα λεφτά μας? Το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι να δούμε πού βρίσκονται τα στατιστικά στοιχεία των επιθέσεων, των hackers, τι συμβαίνει. Διότι η αχρήματη κοινωνία ή η αχρήματη κάρτα του πολίτη, όπως και να το πούμε, στην ουσία θα εξυπηρετείται από ένα τεχνολογικό σύστημα, το οποίο πατάει ακριβώς εκεί που πατάει και η οποιαδήποτε κάρτα του πολίτη, και όπως να την ονομάσουμε. Ποια είναι τα κίνητρα των hackers? Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, 62 και πλέον τα 100, είναι εγκληματίες, ηλεκτρονικό έγκλημα. Τι λέμε επομένως? Άρα δεν είναι ασφαλή τα λεφτά μας εισαγωγικά. Το 25% έχει σχέση με ακτιβισμό. Υπάρχει όντως και υγιής ακτιβισμός, υπάρχει και άρρωστος ακτιβισμός. Κάποιοι ακτιβιστές μπήκανε, όπως γνωρίζετε, πριν από λίγο καιρό, πριν 2 χρόνια νομίζω, στην Ελληνική Βουλή. Απλώς για να πούνε, εμείς καταφέραμε και μπήκαμε, σας πήραμε τα στοιχεία σας. Μπορεί ένας άλλος ακτιβιστής να μπει και να μηδενίσει όλες τις τράπεζες, τις ηλεκτρονικές τράπεζες. Μπορεί κάποιος καλός να αυξήσει σε εκατομμύρια και να μας κάνει όλους εκατομμυρίουχους. Αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ αυτό. Άρα κινδυνεύουμε και από εκείνο το 25%. Δηλαδή δεν υπάρχει ασφάλεια. Τα κίνητρα του ηλεκτρονικού εγκλήματος ή ενδεχομένως κάποιων ακτιβιστών που είναι δίθεν ακτιβιστές ή κρύβονται κάποιοι άλλοι πίσω από αυτούς, βγάζουν μια συντριπτική πλειοψηφία πλέον το 85%. Παραμένει το 1/4 των επιθέσεων των οποίων δέχονται όλα αυτά τα συστήματα. Η τεχνική, η μέθοδος με την οποία έγινε η επίθεση παραμένουν άγνωστες, το 25% και πλέον, το 1/4. Αυτό σημαίνει, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο μας επιτέθηκαν, δεν ξέρουμε πότε το μέγεθος της βλάβης που έγινε και δεν μπορούμε να το τοποθετήσουμε και χρονικά. Μπορεί να ανακαλύπτουμε συνέχεια ότι μας έχει χτυπήσει κάτι, έχει κάνει και αυτή τη ζημιά, έχει κάνει και αυτή τη ζημιά και ούτω καθεξής. ...26,5% για την ακρίβεια, αυτά που σας δείχνουν όλα στοιχεία του 2014. Όλο το 2014 είναι φρέσκα. Δεν ήθελα 2015 γιατί έχουμε στοιχεία μόνο 4-5 μηνών. Στην κορυφή εξακολουθούν των επιθέσεων, εξακολουθούν να βρίσκονται κυβερνητικοί οργανισμοί. Στη συντηρητική πλειοψηφία, 27%, σχεδόν το 1/3. Σε πρώτη προτεραιότητα δηλαδή των hackers είναι οι κυβερνητικοί οργανισμοί. Πού θα βασίζεται η κάρτα του πολίτη ή το αχρήμα του πολίτη? Θα ήταν ανορθογραφία να μην αναφερόμασταν πολύ σύντομα και συνοπτικά, διότι κουράζει κανείς να μιλάει για τα ίδια πράγματα, αλλά δυστυχώς είναι μια τραγική πραγματικότητα. Πολύ σύντομα, ποιες είναι οι πιο πρόσφατες κακόβουλες επιθέσεις, παραδείγματος χάρη των hackers, στις Ηνωμένες Πολιτείες? Τα προσωπικά δεδομένα 4 εκατομμυρίων εργαζομένων στο Αμερικανικό Δημόσιο εκλάπησαν από Κινέζους hackers. Ρώσοι hackers απέκτησαν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες από το δίκτυο του Λευκού Οίκου. Η Kaspersky Lab, όπως και η LastPass, είναι εταιρείες οι οποίες προμηθεύουν προϊόντα ή υπηρεσίες κατά πολέμησης των ιών και των κακόβουλων επιθέσεων. Επιτέθηκαν και σε αυτές. Δηλαδή, όταν τρώει τα η αστυνομία, ας το πούμε έτσι, φανταστείτε τι θα τρώει ο πολίτης. Και υπάρχουν και πολλές άλλες. 18 εκατομμύρια ομοσπονδιακοί υπάλληλοι. Τα στοιχεία τους υπεκλάψαν. Ξέρετε ποιοι είναι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι? Το FBI σας λέει τίποτα? Φυσικά υπάρχουν και στην Ελλάδα.
Βουλή, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Εθνικό Τυπογραφείο, το Τάξης. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Άρα και τα χρήματά μας που εξυπηρετούνται από αυτά τα συστήματα δεν είναι ασφαλή. Πλέον αυτού, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι άκρως ραγδαίες. Τι νομίζετε ότι μείναμε σε τσιπάκι και στο RFID που μιλάγαμε πριν κάποια χρόνια και εξακολουθούμε και μιλάμε? Τα πράγματα έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε και δεν μιλάμε. Ό,τι θα σας δείξω δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι πραγματικότητα. Μπορείτε να βρείτε και μόνοι σας από επιστημονικά άρθρα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και όχι μόνον. Ελπίζω να μην σοκαριστείτε. Είναι αληθινές φωτογραφίες και μιλάμε για μία πραγματικότητα. Από τα τσιπάκια που μπορούμε να βάλουμε επιδερμικά, κάπως να τα καλύψουμε στο χέρι σε κάποιο άλλο σημείο, περάσαμε πλέον σε εύκαμπτα τσιπάκια που μπορούν να προσαρμοστούν και να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε ζωτικό μας όργανο, π.χ. στον εγκέφαλο, π.χ. στην καρδιά. Αυτά σήμερα, και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν στην καλύτερη επιστήμη, στην καλύτερη υγεία, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το θέμα είναι ποιος θα τα πάρει αυτά και πώς θα τα χρησιμοποιήσει αύριο, που παραδείγματος χάρη, βάζουν στον εγκέφαλο ένα από αυτά τα τσιπάκια, έτσι, είναι σαν σελοφάνα, το πούμε, μέσα, το συνδέουν με κάποιο τρόπο σε έναν άνθρωπο που παραδείγματος χάρη έχει επιληπτικές κρίσεις. Με τους αισθητήρες αντιλαμβάνονται πολύ γρήγορα το τσιπάκι αυτό, εάν ο ασθενής είναι έτοιμος για επιληπτική κρίση. Και ή τον ενημερώνει, ή υπάρχει διορθωτική ενέργεια. Του δίνει φάρμακο απευθείας. Μπα, του δίνει φάρμακο. Και δεν έχει επιληπτική κρίση. Αυτό δεν είναι άσχημο. Αυτό καθ' αυτό, αν το δει κανείς απομονωμένο, είναι ωραία η τεχνολογία. Ευλογημένη είναι. Αν όμως πάρει κάποιος αυτό το σύστημα αύριο και το κάνει υποχρεωτικό και μπορεί να σε επηρεάσει τον εγκέφαλο, να σου παίρνει τα χρήματα, να σου πειράζει το μυαλό, να σου περνάει ρέματα, να σου κάνει ό,τι θέλει, να είσαι τσιπαρισμένος, τότε αυτό το πράγμα είναι διόλου ευχάριστο. Υπάρχουν και άλλες μορφές. Αυτό δεν είναι τατουάζ, είναι τσιπάκι. Αλλά το έχουν κάνει τατουάζ για να δείχνει και ωραία. Και φαίνεται πιο πολύ στον κύριο κάτω, στο μέτωπό του, είναι τατουάζ αυτό. Στην ουσία είναι μια πολύ λεπτή επιφάνεια, δεν είναι τατουάζ με την έννοια ότι σου καίνε το δέρμα, πολύ απλά στο κολλάνε αυτό το εύκαμπτο τσιπάκι πάνω σου. Και το βλέπετε σε μεγέθυνση, όλο αυτό το κύκλωμα, αυτό είναι ένα τσιπάκι. Συγκεκριμένα, άμα παρακολουθήσετε το βίντεο ενός καθηγητού Πανεπιστημίου του Ιλινόη, του κύριου Τζον Ρότζερς, λέει χαρακτηριστικά, τι ωραίο, λέει, που είναι το smartphone, το κινητό. Δεν θα ήταν πιο ωραίο να το είχα στο χέρι μου, έτσι εδώ δείχνει, να το είχα στο χέρι μου ή στον εγκέφαλό μου? Είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει δόλος σε τέτοιους ανθρώπους που κάνουν έρευνα. Υπάρχουν όμως κάποιοι από πίσω, οι οποίοι κάποια μέρα θα τα εκμεταλλευτούν αυτά τα πράγματα. Εφαρμογές στην Αντρική Μονάδα των Βρεφών. Δεν είμαι σίγουρος αν η αριστερή ή η δεξιά εικόνα είναι πιο άσχημη. Θα σας πω ένα πράγμα όμως. Στην αριστερή εικόνα όλοι λέμε, το καημένο, είναι συναντητική. Στη δεξιά τι λες? Φαίνεται ότι όλα είναι okay. Εκείνα τα τσιπάκια που έχει πάνω όμως, είναι okay? Υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Είναι αντιφατικό το μήνυμα αυτό. Και όπως είπα, στα σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν την έρευνα, καλή τη θελήσει. Θα σταματήσουν εκεί όμως οι εφαρμογές από τρίτους? Δεν λέμε από τους ίδιους. Πού είναι η μπαταρία σε όλα αυτά? Έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν υπάρχουν μπαταρία αυτά τα συστήματα. Και η πρώτη αρχή λειτουργίας είναι σε φορτίζω ασύρματα. Αυτό το μηχανισμό που βλέπετε, μεγεθυμένο, ακριβώς στο κέντρο της διαφάνειας, βλέπετε πόσο μικροσκοπικός είναι κάτω που τον πιάνει με μία λαβίδα και πόσο μικροσκοπικός είναι στον εγκέφαλο σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Ασύρματη φόρτιση. Όπως έχω το Wi-Fi, το ασύρματο δίκτυο στο σπίτι μου για το ίντερνετ κτλ. Με φορτίζει κιόλας και δίνει τη δυνατότητα στα τσιπάκια αυτά τα οποία είναι μέσα στο σώμα μου να λειτουργήσουν. Φανταστείτε, σήμερα έχουμε το 4G της κινητής τηλεφωνίας, το πρωτόκολλο του πολύ γρήγορου ίντερνετ, το οποίο με εξυπηρετεί αφάνταστα, θα έλεγα. Φανταστείτε να φτάσουμε στο 6G, λέω εγώ, ένα τυχαίο αριθμό βρήκα, απλώς να είναι μετά το 4, μετά το 5, το 6, το 8G, στο οποίο θα έχεις ίντερνετ γρήγορο, θα έχεις κινητή τηλεφωνία και θα φορτίζεσαι κιόλας.
Δεν έχει ανάγκη τίποτα. Υπάρχουν παντού κεραίες, μια χαρά. Άρα, φόρτιση ίντερνετ κινητό, όλα στο μυαλό σας. Να προχωρήσουμε σε άλλων ειδών μπαταρίες. Μπαταρία του τύπου καρδιάς. Μετατρέπω τη μυϊκή δύναμη, αυτό το τουπ-τουπ-τουπ, την πελενδρομική κίνηση, τη μετατρέπω σε ηλεκτρικό φορτίο. Και αυτό θα έλεγα, το κάναν πειραματικά, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα... Ίσως βέβαια, αν έχει συνδεδεμένους όλους τους μύες στο σώμα και τρέχει ένας αθλητής, μπορεί αυτό να... Δεν ξέρω. Πιο πολύ πειραματικό το βλέπω. Ποιο μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση. Βλέπετε κάτω αριστερά ένα πράσινο έτσι σαν φασολάκι. Αυτό είναι κύτταρο. Είναι μυτοχόνδριο. Φτάσαμε σε κυταρική μπαταρία. Μπορούν δηλαδή να σου βάλουν στο σώμα σου, να σου εισάγουν τέτοια κύτταρα κατασκευασμένα σε εργαστήρια βιολογικά και να κυκλοφορούν στο σώμα σου κύτταρα μπαταρίας. Να το χοντρίνουμε λιγάκι. Και ποιος μου λέει εμένα αύριο ότι πειράζοντας το DNA και τα λοιπά, με μία μικρή αλλαγή στο DNA, ότι δεν μπορούν τα δικά μου τα κύτταρα τα μετατρέψουν σε μπαταρία. Ποιος μου τον κοιτάται αυτό. Ακόμα έχουν βγει εύκαμπτες φωτοβολταϊκές κυψέλες. Όπως βγάλαμε εύκαμπτα τσιπάκια, έχουμε και εύκαμπτες φωτοβολταϊκές κυψέλες. Άρα αύριο μπορώ να τις δω πάνω μου αυτές. Να φορτίζομαι και από τον ήλιο, ή δυνατόν. Οπότε, άμα μιλήσουμε για τη βιοχημική ενέργεια, στην ουσία τι κάνεις. Όσο μπορείς να φας, να τρέψεις το σώμα σου, έχεις και μπαταρία για όλες τις λειτουργίες στο σώμα σου. Για τα κινητά, για τα τσιπάκια, για τις κάρτες, για τα χρήματα, ξέρω εγώ, είσαι και τράπεζα, είσαι όλα μαζί. Όταν σταματήσεις να τρως, τελειώνουν όλα. Αλλά είναι, πότε σταματάς να τρως όμως, όταν δεν είσαι μέλος σε χρήμα της κοινωνίας, άρα σε καταδικάζει σε θάνατο. Και ακόμα δεν έχουμε αγγίξει τίποτα. Τίποτα. Μπορεί να φάει κανένας τρεις μέρες η μερίδα με πολλούς ειδικούς, γιατί εδώ πρέπει να χρειάζεται ένα team από βιολόγους, από γιατρούς, νανορομποτική, η οποία όντως είναι ένα φοβερό επίτευγμα και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον ασθενή, βεβαίως. Αυτά είναι... αυτό το στρογγυλό το μεγάλο είναι σε μεγέθηση ένα κύτταρο αίματος. Πάει λοιπόν αυτό το ρομποτάκι, είναι σε μέγεθος, βλέπετε πόσο μικρό είναι στο δάχτυλο που δείχνει, δηλαδή ούτε καν σχεδόν φαίνεται. Πάει το ρομποτάκι με συγκεκριμένη αποστολή σε συγκεκριμένο σημείο και εκχέει φάρμακο στο συγκεκριμένο σημείο. Πάρα πολύ ωραίο για τον τομέα της υγείας. Φανταστείτε στα χέρια ενός δικτάτορα τι σημαίνει αυτό. Έχουμε και πόσιμα τσιπάκια με RFID, τα καταπίνεις. Έχουμε έξυπνους φακούς επαφής, υπάρχουν. Και το πιο τρελό απ' όλα, τσιπάκι DNA είναι αυτό που βλέπετε δεξιά. Τσιπάκι φτιαγμένο από DNA μέσα στο σώμα. Δεν έχει σιλικόνη. Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον της τεχνολογίας που θα εξυπηρετήσει την αχρήματη κοινωνία. Μη σας φαίνεται τραβηγμένο, γιατί όπως είπα όλα αυτά ήδη υπάρχουν. Κάπως έτσι θα καταλήξουμε. Συμπερασματικά, η τεχνολογία στην κοινωνία χωρίς μετρητά είναι καταρχάς και κατάχρηση τεχνολογίας και κατάχρηση δικαιώματος που μπορώ να εξασκήσω πάνω σου όταν έχω πρόσβαση μέσω του διαδικτύου πάνω στο ίδιο στο σώμα. Είναι και πρόσχημα, ξεκινάω σήμερα από εδώ για να πάω αύριο αλλού και είναι και εφιάλτης. Και εδώ κλείσαμε το πρώτο μέρος της εισήγησης και θα μιλήσουμε λίγο για το πλαστικό χρήμα. Μίλησε και ο κύριος Αδαμόπουλος και ο κύριος Μαριάς. Θα σας δώσω μία λίγο διαφορετική... Θα ήθελα να βγάλω το μυαλό σας τελείως από ό,τι είπαμε μέχρι τώρα και να πάμε σε κάτι άλλο. Είπαμε τι σημαίνει πρόσχημα. Κάνω κάτι σήμερα και σου κρύβω τι θα κάνω αύριο. Η κάρτα του πολίτη, με όποια μορφή και αν ήρθε, είτε από πολύ παλιά, είτε από το βαρουφάκι, ειδικά στις ημέρες μας, συνδέθηκε αμέσως με την τσέπη. Γιατί αφού δεν θέλεις να την πάρεις αλλιώς, όπως προανέφεραν και οι προηγούμενοι εισηγητές, θα σε πονέσει η τσέπη σου την ώρα που έχεις ανάγκη, την ώρα που είσαι φτωχός, την ώρα που πονάς και θα σου επιβάλλω εγώ το μέτρο. Τα μεγάλα ερωτήματα είναι όμως, ποια είναι τα οικονομικά ωφέλη της χώρας από την αχρήματη κοινωνία? Πώς συγκρίνονται αυτά σε σχέση με δυνατά ωφέλη από την πραγματική πάταξη της οικονομικής διαφθοράς? Υπάρχει εθνικός πλούτος?
Μπορεί η χώρα μας να βγει από την κρίση από τον εθνικό μας πλούτο? Γιατί δεν μιλάει κανένας γι' αυτά. Πόσο βοηθά το μέτρο αυτό σε σχέση με την αποπληρωμή του χρέους? Μας χρωστάει η Ευρώπη? Γιατί η κάρτα αποτελεί προτεραιότητα σε σχέση με τα ανωτέρω? Υπάρχει εμπιστοσύνη από τους Έλληνες στις κινήσεις αυτές και τι τελικά θα μας σώσει? Κινδυνεύοντας να βγούμε εκτός θέματος, θα μιλήσουμε πολύ γρήγορα για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Το χρέος μας είναι περίπου 450 δισεκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε ότι το 1970, σε αναλλαγία ευρώ από δραχμές, ήταν 0,2 δις. Το 70 δεν το θυμάμαι καλά, ήμουν μικρός. Θυμάμαι το 80 όμως. Θυμάμαι που μπορούσα να πάω στο περίπτερο και να αγοράσω ελληνική σοκολάτα. Θυμάμαι που η γιαγιά μου μαγείρευε με κουζίνα Ιζόλα. Θυμάται κανένα στην Ιζόλα, την ηλεκτρική κουζίνα που δεν υπάρχει σαν εταιρεία? Η μητέρα μου μαγείρευε με πίτσος. Υπάρχει πίτσος, αλλά δεν είναι ελληνική. Υπήρχαν ελληνικά ναυπηγεία. Ήμασταν νούμερο ένα παγκοσμίως δύναμη στην ναυπηγική σε όλο τον κόσμο. Υπήρχε κλωστοϊφαντουργία και όχι μόνο η πειραϊκή πατραϊκή. Ήμασταν πολύ μεγάλη δύναμη. Πού είναι όλα αυτά? Εξαφανίστηκαν. Και τι κάναμε? Αρχίσαμε να δινεζόμαστε λεφτά για να ζήσουμε σε κράτος. Πού θα πάει αυτό? Γι' αυτό μεγάλωσε το χρέος. Και όπως είπε ο κύριος Μαριάς, πού είναι τα 214 εκατομμύρια ευρώ που δανείστηκαν? Πού είναι? Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς το μέγεθος της οικονομικής διαφθοράς, ούτε τα στοιχεία, διότι πολύ απλά δεν θέλει κανένας να τα δημοσιεύσει. Κατά καιρούς ακούμε ένα-δύο δημοσιεύσεις, μας κρατάνε ευχαριστημένους ότι αποκαλύφθηκε κάτι, ρε παιδί μου, δεν είναι και τόσο σαπρά τα πράγματα, και μας κοιμίζουν. Επειδή λοιπόν δεν είναι γνωστό, θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο της έρευνας αγοράς που εφαρμόζουν όλες οι σοβαρές εταιρείες. Θέλω να βγω σε μια αγορά με ένα προϊόν που δεν έχει ξαναβγεί. Πώς θα το πουλήσω, τι αγορά υπάρχει? Κάνω τη μελέτη της αγοράς, βασίζομαι σε κάποια πράγματα που ξέρω για να πατάω γερά στα πόδια μου και προσπαθώ με διάφορους άλλους τρόπους να δω ποια ενδεχομένως είναι η αγορά την οποία μπορώ να έχω για αυτό το προϊόν. Έτσι δουλεύουν όλες οι σοβαρές εταιρείες. Θα κάνουμε λοιπόν με βάση αυτή τη μεθοδολογία να δούμε πού ενδεχομένως βρίσκεται η οικονομική διαφθορά. Πού προκύπτει από τη φοροδιαφυγή, από την εσχροκέρδεια, υποτιμολόγηση έργων, μίζες, οικονομικά σκάνδαλα και διαπλεκόμενα συμφέροντα και όχι μόνο. Για να δούμε σε προσωπικό επίπεδο. Θα ξεκινήσουμε από δύο παραδείγματα. Γνωστός καλλιτέχνης χρώσταγε 5,5 εκατομμύρια ευρώ στην εφορία. Δεν θέλουμε να πούμε ονόματα γιατί δεν τα έχουμε με κανέναν. Απολύτως κανέναν. Ούτε με την κυβέρνηση τα έχουμε. Το καλό της χώρας θέλουμε, το καλό του πολίτη, μέσα στις χρυσορθόδοξες θεωρήσεις της χώρας μας. Πρώην Υπουργός Αμήνης καταχράστηκε 300 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο αυτή ήτανε. Και γιατί το έλλειμμα είναι 350 δισεκατομμύρια, ήταν μόνο αυτή? Άραγε, πόσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, πόσοι? Και εδώ λοιπόν αρχίζουμε και κάνουμε κάποιες παραδοχές με τη μεθοδολογία που σας εξήγησα. Σύμφωνα με μια έκθεση Ελβετικής Τράπεζας, το πλουσιότερο 1% στην Ελλάδα κατέχει το 13% του πλούτου. Αν υποθέσουμε ότι είμαστε 10.500.000 από την επίσημη τελευταία απογραφή, είναι γύρω σε το 1% είναι 105.000 πολίτες. 100.000 πολίτες, τώρα για τους 5. 100.000. Δεν λέμε ότι όλοι αυτοί είναι διεφθαρμένοι, προς Θεού. Το 0,1% αυτών των 100.000, πόσο μικρό, λέμε για 100 ανθρώπους μιλάμε. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούν πάρα πολύ απλά, δηλαδή όταν είσαι υπουργός μπορείς να καταχραστείς 300 εκατομμύρια. Όταν είσαι ένα οικονομικό μέγεθος στην αγορά, πόσα χρήματα έχει καταχραστεί, έχει φοροδιαφύγει. Να μην υπάρχουν 100 τέτοιοι άνθρωποι, στα 10.500.000, να μην υπάρχουν 100. Τι είναι το 0,1% του 1%. Πόσοι ανήκουν στην κατηγορία του κύριου Υπουργού? Γύρω στους 1.000 ανθρώπους. Το 1%. Και πόσοι ανήκουν στην κατηγορία του γνωστού καλλιτέχνη? Δεν είναι μόνο οι καλλιτέχνες. Όλα τα ελεύθερα επαγγέλματα, να βρεις και κάποιους ανθρώπους που κατάφεραν και κάνανε κάτι στην, ας το πούμε, χρυσή εποχή του δανεισμού, αν μπορούμε να τη θεωρήσουμε χρυσή εποχή. Εγώ λέω 10.000 άνθρωποι, σας φαίνονται πολύ. Συνολικά δηλαδή μιλάμε για 11.100 ανθρώπους. Σας φαίνονται πολύ στα 10.500.000. Όχι. Σας φαίνονται πολύ στους 100.000 πολίτες που κρατάνε στα χέρια τους το μεγαλύτερο ποσοστό του πλούτου στην Ελλάδα? Αν λάβουμε υπόψη μας ότι είχαμε 11 κυβερνήσεις από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, 45 υπουργούς και υφυπουργούς, συν του συμβούλου, συν περίπου 3.300 βουλευτές, που εντάξει δεν ήταν 3.300 γιατί πολλοί επαναλαμβανούσαν να λέμε 1.000. Δηλαδή, μόνο και μόνο από αυτόν τον τομέα μπορείς να πεις ότι καλό μου ακούγεται το 1050.
Αλλά υπάρχουν και άλλοι. Δεν ήταν μόνο οι πολιτικοί. Με αυτό λοιπόν το συλλογισμό φτάνουμε στα 530 δις ευρώ. Είναι μία εκτίμηση. Έχει μία λογική. 530 δις ευρώ. Θυμίζουμε ότι το έλλειμμα είναι 340 εκατομμύρια ευρώ. Δις ευρώ. Πολύ εύκολα, άμα ψάξεις, βρίσκεις και άλλα 100 και 200 και 300. Κατασκευή αεροδρομίου Ελευθέρω Βενιζέλο. Πού πηγαίνουν τα χρήματα στα δημόσια έργα, πού πηγαίνουν. Άλλοι λένε ότι το 20% πηγαίνει, το 50%, άλλοι λένε το 80%, άλλοι λένε το 40%. Οι μίζες, οι υπερτιμολογήσεις, πού να βγάλεις άκρη. Κάποιοι συγκεκριμένα έβγαλαν ότι για το Ελευθέρω Βενιζέλο το 80% έφυγε σε μίζες. Μόνο το 20% πήγε. Μπορώ να το επαληθεύσω εγώ. Ας βγουν οι αρμόδιοι και να μας πούνε ανοιχτά. Ανοιχτή πρόσκληση, open invitation. Να συνεχίσουμε τα δημόσια έργα από το 1993 στο 2001. Να υποθέσουμε 20% ότι πήγε μόνο το 40% δεν ξέρουμε. Άρα 10 δις, 5 δις, 2,5 δις ευρώ, πόσα. Στα σίγουρα όμως πολλά. Δεν ήταν 10%. Αποκλείεται. Ολυμπιακοί αγώνες, Λις Λαγκάρντ. Σκάνδαλο Siemens. Σκάνδαλο χρηματιστηρίου. Γιατί το έχουμε ξεχάσει αυτό και το έχουμε κάνει γαργάρα, συγχωρέστε για την έκφραση. 130 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταληστέψαμε τον Έλληνα πολίτη και δεν μιλάει κανείς και μας ενδιαφέρει η αχρήματη κοινωνία, θα μας λύσει όλα τα προβλήματα σήμερα. Εκμετάλλευση εθνικού μας πλούτου. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριος Αντώνιος Φόσκολος, ισχυρίζεται ότι έχουμε περισσότερο πετρέλαιο από την Αμερική. Έχει δίκιο, δεν έχει, να μας πούνε. Καθηγητής Πανεπιστημίου είναι. Ο κύριος Παπανδρέου είχε πει το 2009, στην Ελλάδα δεν έχουμε πετρέλαιο ή το πετρέλαιο που έχουμε είναι πολύ λίγο. Εσείς ποιον θα πιστεύατε από τους δύο? Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω ούτε τον κύριο Φόσκολο ούτε τον κύριο Παπανδρέου. Αφήνω εσάς να βγάλετε τα συμπεράσματα ποιον θα πιστεύατε περισσότερο. Μας χρωστάει η Ευρώπη. Είχα δει μια εκπληκτική εισήγηση του κυρίου Μαριά, η οποία, βάσει της οποίας, μπορεί να είναι το νούμερο από 332 δις ευρώ μέχρι 1500 δις, 1,5-3 δηλαδή. Πόσο είναι το έλλειμμα? 340 δις. Δηλαδή βλέπετε ότι και στη χειρότερη περίπτωση να πιάσουμε τον πάτο 432, τελειώσαμε με το έλλειμμα. Τέλος. Χαίρετε. Τι αχρήματη κοινωνία, τι δημιουργούμε πανικό στις τράπεζες, περιμένουμε στα ATM. Έχουμε και άλλες αποζημιώσεις για τις οποίες δεν μιλάει κανείς. Θύματα και συγγενείς των θυμάτων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολιτιστική θησαυρή της Ελλάδας που καταστρέφηκαν. Η Ελλάδα καθυστέρησε τον Χίτλερ. Ο Χίτλερ έχασε τον πόλεμο γιατί τον έπιασε ο χειμώνας στη Ρωσία. Έχετε δει εσείς να το αναφέρει κανένα ντοκιμοντέρ από αυτά που γυρίζουν για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Μήπως και η ίδια Ευρώπη χρωστάει την ελευθερία της στην Ελλάδα? Αποζημιώσεις για τους αυτοργούς λόγω της οικονομικής χρήσης. Τόσοι άνθρωποι αυτοκτόνησαν. Δεν θα κάτσει κανένα στους καμνοί? Δεν θα δώσουμε αποζημιώσεις στις οικογένειές τους, και ηθικές και οικονομικές? Μήπως η Ευρώπη χρωστάει κάθε σταγόνα πολιτισμού στην Ελλάδα? Αμφιβάλλω βέβαια πόσο πολιτισμός έχει απομείνει σήμερα στην Ευρώπη. Δεν έχουμε αγγίξει ούτε την κορυφή του παγόβουνου. Πόσες χροκερδούν οι εταίροι με επιτόκια εις βάρος μας? Τι επιτόκια πρέπει να επιβληθούν στα χρήματα που μας χρωστάνε, τουλάχιστον ίσα? Τι παράγουμε σαν χώρα? Τίποτα, το είπαμε πριν. Πού μπορεί να βασιστεί η οικονομία σαν να δανειζόμαστε συνέχεια λεφτά? Τα είπαμε και πριν. Πού πήγαν όλες αυτές οι ελληνικές επιχειρήσεις? Εξαφανίστηκαν και βασίζουμε την οικονομία μας μονάχα σε δανεισμούς. Κάποτε μιλάγαμε για εγκληματίες πολέμου και υπήρχε ένα τρελό κυνήγι σε όλες τις υπήρους. Ο τελευταίος ή από τους τελευταίους ενδεχομένως, ο Ούγγρος Λάσλο Τσατάρι, 97 ετών, συνελήφθη 65 χρόνια μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακόμα δηλαδή, κάποιοι θέλουν να τους βρουν αυτούς και καλά κάνουν, εγκληματίες είναι. Τους εγκληματίες, τους εγχώριους και τους παγκόσμιους του οικονομικού πολέμου και ειδικότερα της καταστροφής της Ελλάδος, ποιος θα τους κυνηγήσει και πότε? Και καταλήγουμε. Πόσο τελικώς βοηθάει η αχρήματη κάρτα στην ανάκαμψη της Ελλάδας? Αν τα βάλουμε όλα αυτά τα νούμερα σε μία πίτα, όπως λέγεται, στο χώρο, δεν είναι πάνω από 1% και έχουμε υπολογίσει με τον τρόπο με τον οποίο μας είπαν ότι θα έχουμε κάποιο ωφέλη και εμείς βάλαμε σε 40 χρόνια, μέσα σε 40 ετία. Συγγνώμη. Δεν ακούγεται, συγγνώμη. Πιο κοντά θέλετε? Πήγα μακριά γιατί φοβήθηκα ότι σας κρυκουφαίνω. Για να δούμε λοιπόν την πίτα.
Υπάρχουν οικονομολόγοι που θα λέγανε «Α, τα έχεις βάλει όλα μέσα και εκείνο και αυτό και πρέπει, ξέρω...» Ναι, ας έρθουν να μας μιλήσουν με την ξύλινη γλώσσα τους και να μας πούνε αν αυτά τα πράγματα είναι έτσι ή όχι. Ο ρηκτός πλούτος της Ελλάδας, γερμανικές αποζημιώσεις και έχω βάλει το μέσο, δεν έχω βάλει τη χειρότερη, την καλύτερη για μας, αλλά τη χειρότερη για τους Ευρωπαίους περίπτωση, έχω βάλει 575 δις, δεν έχω βάλει το 1,5 δις, το 1,5-3 συγγνώμη, ή 1500 δις. Εκτίμηση λαϊλατηθέντος χρήματος, μερικά από τα πιο γνωστά σκάνδαλα. Άμα δούμε δηλαδή, μας λένε μπείτε στην αχρήματη κοινωνία, πάρτε την κάρτα, γιατί έτσι θα συνέλθουμε οικονομικά, έτσι θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή, έτσι θα έχουμε ευμάρεια, έτσι η οικονομία θα συνέλθει. Και άμα δούμε από πού μπορεί να συνέλθει πραγματικά, αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Και όλη αυτή την άσκηση την κάναμε για να δείξουμε αυτή τη διαφάνεια, αυτή την πίτα. Δεν αρέσουν τα νούμερά μας. Ας δημοσιευθούν δημόσια όλα αυτά τα χρήματα που σπαταλίστηκαν. Ας κάτσουν στο σκαμνί οι άνθρωποι οι οποίοι μας έφτασαν εκεί και εμένα προσωπικά δεν με πειράζει να μπουν στη φυλακή, να επιστρέψουν τα χρήματα όμως. Όλοι. Άρα, γιατί δεν ασχολούμαστε με όλα τα υπόλοιπα, η χρηματική κοινωνία μας μάρανε. Είναι και πρόσχημα και κατάχρηση. Θυμόσαστε τι είπαμε στην αρχή της συζήτησής μου, θα σας μιλήσω για δύο διαφορετικά πράγματα. Πού είναι ο κοινός παρανομαστής, μια τεχνολογία, ένα άσχητο πράγμα, απ' την άλλη, το πλαστικό χρήμα. Πού είναι ο κοινός όρος, κατάχρηση και των δύο, και από την άλλη πλευρά πρόσχημα. Τα είπαμε ήδη αυτά, να μην σας κουράσω. Εδώ, κλείνοντας, βλέπουμε κάποια σχόλια, τα οποία θα μπορούσε να τα έχει γράψει ενδεχομένως σήμερα ένας απλός ελληνικός πολίτης ή ένας οικονομικός αναλυτής ή δεν ξέρω τι άλλο. Πριν από αρκετά χρόνια όμως, τα έγραψε ένας νεοκαταταχθής Άγιος, ο Άγιος Παΐσιος. Και θα έλεγα πώς μεταφέρεται αυτό, έτσι λίγο ζωγραφιστά και όμορφα. Θα σας κουράσω άλλο, την τελευταία διαφάνεια. Είμαστε ένα ταξίδι. Τι λέει ο Άγιος Παΐσιος? Η κάρτα θα είναι η αρχή για το πρόσχημα. Να την κάρτα. Η αχρήματη κοινωνία είναι ενδιάμεσο στάδιο. Μέσα σε αυτό το ταξίδι. Το ταξίδι χωρίς επιστροφή που είχαμε πει στην ημερίδα της νέας ταυτότητας. Το ενδιάμεσο στάδιο είναι ο εφιάλτης. Η αχρήματη κοινωνία. Θα υπάρχουν και άλλα ενδιάμεσα στάδια. Και άλλες ημερίδες, αν θέλει ο Θεός. Και άλλα, και άλλα, και άλλα, και άλλα. Και πού καταλήγουμε? Όλα καταλήγουν στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως της Πάτμο. Εμείς όμως, αυτό δεν το βλέπουμε ούτε με φανατισμό, ούτε σαν ζηλωτές, ούτε με υπερβολική δόση. Ένα πράγμα σκεφτόμαστε όταν βλέπουμε το σπήλαιο της Πάτμο. Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε τον κύριο Χιωτακάκο για την ωραία παρουσίαση, ζωντανή. Είδαμε για τι σημαίνει πρόσχημα και την κατάχρηση και τις φοβερές δυνατότητες της τεχνολογίας που καταδίνουν σε μία εφιαλτική προοπτική για τους ανθρώπους και επομένως και για την ετοιμαζόμενη χρήματη κοινωνία, αλλά και ρεαλιστικά όλα αυτά τα οικονομικά μεγέθη τα οποία δείχνουν αφενός μεν που έχει οδηγηθεί η πατρίδα μας με τα πολυβλακά χρέη και αφετέρου είδαμε και την υποκρισία που κρύβεται πίσω από αυτή την επιμονή για την κάρτα και δίθεν την πάταξη της φοροδιαφυγής η οποία είναι τελικά ένα πρόσχημα που έχει ένα πολύ μηδαμινό αποτέλεσμα. Η επόμενη εισήγηση είναι του κυρίου Αριστοτέλη Κατράνη, δικηγόρου, και το θέμα του είναι απαγόρευση της χρήσης των μετρητών χρημάτων. Άνω κάτω τελεία, οι νομικές πτυχές μιας μεγάλης απειλής για τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα. Περισσότερη προσοχή, τα νομικά δεν είναι πάντα εύκολα, αλλά αξίζει να προσέξουμε, να έχουμε πάντα επιχειρήματα. Αυτά όλα πρέπει να τα μεταφέρουμε εξάλλου
τους συναδέλφους μας, τις οικογένειές μας, το περιβάλλον μας και να υπάρξει μια αφύπνιση για αυτή την επικείμενη απειλή. Σεβάσμιοι πατέρες, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, είναι λίγο προχωρημένη ώρα βέβαια για τα νομικά ζητήματα, γι' αυτό σας ζητώ συγγνώμη κιόλας προκαταβολικά. Διεθνής πόλεμος ενάντια στα μετρητά. Σε αυτή τη φράση, την οποία δανείζομαι από τον τίτλο ενός άρθρου του Τζόζεφ Σαλέρνο, αντιπροέδρου του Αμερικανικού Οικονομικού Ινστιτούτου Μίσες, θα μπορούσε να συνοψιστεί η κίνηση σε παγκόσμια κλίμακα με την οποία επιχειρείται μεθοδικά η μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς μετρητά. Είναι πράγματι αλήθεια ότι στις χώρες του δυτικού κόσμου η χρήση πλαστικού χρήματος έχει επιβληθεί με τη δύναμη της συνήθειας. Σε όσες χώρες όμως αντιστέκονται σε αυτή την εξέλιξη, υιοθετούνται ένα σωρό προσχηματικά επιχειρήματα για να πιστούν οι κοινωνίες σε μια οικειοθελή μετάβαση στο νέο οικονομικό μοντέλο. Τέτοια επιχειρήματα αναφέρθηκαν σε προηγούμενες τοποθετήσεις. Φοβούμαι όμως ότι εκεί όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Στις χώρες που δεν υπάρχει οικειοθελής προσχώρηση στην αχρήματη οικονομία, η χρήση του πλαστικού χρήματος επιβάλλεται με τον άμεσο ή τον έμεσο εξαναγκασμό. Ελπίζω να μην είναι τέτοια και η περίπτωση της Ελλάδας, ιδίως αυτές τις κρίσιμες ώρες που βρίσκεται στο τραπέζι της συζήτησης ο τρόπος λειτουργίας των τραπεζών τις επόμενες ημέρες. Θα προβώ σε μια τολμηρή εκτίμηση ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και στον Ευρωπαϊκό Νότο χρησιμοποιείται πρώτα και κύρια ως μέσο και ως αφετηρία για την επιβολή της αχρήματης οικονομίας και δευτερευόντως για την επιβολή όλων των άλλων εντός εισαγωγικών μεταρρυθμίσεων που ακούμε στα δελτία των ειδήσεων. Εύχομαι δε οι τελευταίες εξελίξεις της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας, του φόβου για την επιβολή ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων και στις τραπεζικές αναλήψεις να μην αποτελέσουν το όχημα ενός δικαίου της ανάγκης για την επιβολή στην ελληνική κοινωνία που ακόμα ανθίσταται της αχρήματης οικονομίας. Φοβούμαι όμως ότι όλα όσα βιώνουμε τα τελευταία χρόνια αλλά και τις τελευταίες μέρες περιστρέφονται γύρω από αυτό το διακύβευμα. Την ανατροπή των καθιερωμένων μακραίων συναλλακτικών πρακτικών υπέρ ενός απόλυτα συγκεντρωτικού και αυταρχικού οικονομικού μοντέλου. Επιστρέψτε μου να σας παραθέσω ορισμένες ενδείξεις που ενισχύουν αυτή την εκτίμηση. Από τα πρώτα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση Παπανδρέου, πριν ακόμα η χώρα μας ενταχθεί στους μηχανισμούς των μνημονίων, ήταν η απαγόρευση της χρήσης των μετρητών στην πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες αξίας άνω των 1.500 ευρώ. Ο σχετικός νόμος 3842 κατατέθηκε το Μάρτιο του 2010 και ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή τον επόμενο μήνα. Είχαν προηγηθεί ήδη από τις αρχές του 2010 δηλώσεις επιφανών πολιτικών παραγόντων της τότε κυβέρνησης για την ανάγκη απόσυρσης των μετρητών. Από την πλευρά μας εμείς, με έναν αξιόλογο συνάδελφο, τον Χρήστο τον Κλειώση, πρόεδρο του Σωματείου των Ελλήνων Φορολογουμένων και συντελεστή στη διαδικτυακή ομάδα νέων νομικών Δικαιόπολης, αποφασίσαμε να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της ρύθμισης αυτής. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εάν λάβουμε υπόψη μας τις μέχρι σήμερα δυσμενείς αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σε κυβερνητικά μέτρα εκείνης της περίοδου, η αίτησή μας απορρίφθηκε για τον τυπικό λόγο ότι η ρύθμιση της απαγόρευσης των μετρητών προβλεπόταν ευθέως στον νόμο και όχι στην εφαρμοστική υπουργική απόφαση και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Από την απόφαση αυτή, τη δικαστική, κρατάμε αφενός μεν την ισχυρή μειοψηφία δικαστών και την αντίθετη άποψη του εισηγητή δικαστή, αφετέρου δε το γεγονός ότι από νομικής απόψεως η υπόθεση δεν εξετάστηκε στην ουσία και παραμένει για το λόγο αυτό ανοιχτή. Και θα μένει ανοιχτή όσο εκείνοι που μεθοδεύουν την απαγόρευση της χρήσης των μετρητών ανοίγουν σιγά σιγά τα χαρτιά τους και αποκαλύπτουν τις πραγματικές τους προθέσεις. 2 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου 3842, τον Φεβρουάριο του 2012, 20 περίπου βουλευτές του τότε κυβερνώντος κόμματος ζήτησαν την παράταση της θητείας της κυβέρνησης Παπαδήμου για ένα χρόνο προκειμένου να ληφθούν έκτακτα μέτρα για την οικονομία. Το πρώτο νομοθετικό μέτρο που έθεσαν ως προτεραιότητα για την παραμονή της συγκεκριμένης κυβέρνησης ήταν ο περιορισμός της χρήσης των μετρητών τουλάχιστον στο ποσό των 100 ευρώ. Ένα μήνα αργότερα, 72 βουλευτές επανήλθαν με πρόταση νόμου ζητώντας την μείωση του επιτρεπτού ορίου συναλλαγών σε μετρητά από τα 1.500 τουλάχιστον στα 400 ευρώ.
Τελικώς, οι διπλές εκλογές του 2012 μετέθεσαν τη συζήτηση, η οποία σποραδικά επανερχόταν στο προσκήνιο, είτε με ερωτήσεις βουλευτών που ζητούσαν την ολοσχερή κατάργηση των μετρητών, είτε με διάσπαρτα δημοσιεύματα στον οικονομικό κυρίως τύπο. Αυτό το σχέδιο αποτελεί το τελευταίο κείμενο που έχουμε στα χέρια μας και είναι αποκαλυπτικό των διαθέσεων των εισηγητών του. Γίνεται διαρκώς σε αυτό επίκληση μιας μελέτης ενός αυστριακού καθηγητή, του Friedrich Schneider, «Ισκιώδης οικονομίας στην Ευρώπη», που συντάχθηκε με τη χορηγία της Visa, στην οποία γίνεται λόγος για τη φοροδιαφυγή σε μικροποσά, όπως τα ταξί, τα καθημερινά ψώνια, στα κομμωτήρια, και η οποία θα παταχθεί με τη χρήση των καρτών. Είναι λοιπόν σαφές ότι ο απότερος στόχος δεν είναι απλώς ο περιορισμός στη χρήση των μετρητών, αλλά η αντικατάστασή τους ολοσχερώς με τις τραπεζικές κάρτες, ακόμα και στις πιο μικρές συναλλαγές. Τι καθιστά όμως αυτό το ζήτημα τόσο κεντρικό, τόσο σημαντικό ώστε να επανέρχεται με μεθοδικότητα στο προσκήνιο? Γιατί ιδίως τα τελευταία 5 χρόνια, με τεράστια ταχύτητα, ευρωπαϊκές χώρες όπως το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Λιθουανία, η Ρουμανία, η Δανία, η Φιλανδία προωθούν μέτρα που περιορίζουν και δυσχεραίνουν τη χρήση των χαρτονομισμάτων? Για να κατανοήσουμε τη σημασία των πραγμάτων, πρέπει να προχωρήσουμε στην ουσία των νομικών ζητημάτων. Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα σε ευρώ είναι τα μόνα τραπεζογραμμάτια που αποτελούν νόμιμο χρήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό προβλέπεται ρητά στο άρθρο 128 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με σύστασή της, περιγράφει τις νομικές ιδιότητες των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων ως εξής. Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση πληρωμής, η ιδιότητα των τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε ευρώ ως νομίμου χρήματος θα πρέπει να συνεπάγεται τα εξής. Πρώτον, υποχρεωτική αποδοχή. Δεύτερον, αποδοχή στην ονομαστική αξία. Τρίτο και σημαντικότερο, εξοφλητική ενέργεια. Δηλαδή, ο οφειλέτης της χρηματικής οφειλής μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή του προσφέροντας στο δανειστή τραπεζογραμμάτια ή κέρματα σε ευρώ. Αντίστοιχα δικαιώματα προβλέπονται στην Εθνική Νομοθεσία και στο καταστατικό της Τράπεζας Ελλάδος. Επίσης, ρητός προβλέπεται στον ποινικό κώδικα, στο άρθρο 452, ότι η άρνηση αποδοχής νομίσματος τιμωρείται με πρόστιμο. Είναι ποινικό αδίκημα δηλαδή. Υπάρχει πλούσια νομολογία και πολλές αποφάσεις του Αρείου Πάγου που επικυρώνουν την πρωτοκαθεδρία των μετρητών ως του γενικού μέσου εξόφλησης των οφειλών. Διαβάζω απόσπασμα μιας τέτοιας απόφασης. Η ενοχή, δηλαδή η υποχρέωση, αποσβήνεται με καταβολή, η οποία, εφόσον το αντικείμενο της παροχής είναι χρηματικό ποσό, γίνεται με την παράδοση στον δανειστή της οφειλόμενης ποσότητας των χρημάτων από τον κύριο τούτον με τη συμφωνία και τον δύο ότι μετατίθεται κυριότητα. Δηλαδή, τι αποτυπώνει αυτή η απόφαση? Την μακραίωνη συνήθεια των ανθρώπων να συναλλάσσονται χέρι με χέρι, παραδίδοντας ο πολιτής την κυριότητα του προϊόντος στον αγοραστή και ο αγοραστής την κυριότητα του χρηματικού αντιτίμου στον πολιτή. Έτσι, εκαθαρίζονται οι συναλλαγές αμέσως και διασφαλίζεται κοινωνική ειρήνη. Στο ιδιωτικό δίκαιο, οι συναλλαγές αυτές αναφέρονται συνήθως ως συμβάσεις απόλυτα ακριβόχρονης εκπλήρωσης. Μπορούν οι συναλλαγές με πλαστικό χρήμα να υποκαταστήσουν αυτή την εξοφλητική λειτουργία του πραγματικού χρήματος, ιδίως στις συμβάσεις που προαναφέραμε? Μπορούν? Την απάντηση δίνει απόφαση ενός άλλου ελληνικού δικαστηρίου. Πληρωμή ή έμβασμα από τον οφειλέτη σε τράπεζα όπου έχει τον λογαριασμό του δανειστής, με καταχώρηση του ποσού στο λογαριασμό του δανειστή, δεν αποτελεί καταβολή, δηλαδή δεν αποτελεί εξόφληση, εκτός εάν είναι σύμφωνος ως προς αυτόν τον τρόπο καταβολής και ο δανειστής. Γιατί μπορεί να μην έχει συμφέρον να γίνει η κατάθεση του οφειλωμένου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του. Παραδείγματος χάρη, κίνδυνος να προβεί η τράπεζα σε συμψηφισμό με δικές του απαιτήσεις κατά του δανειστή, οικονομικές δυσχέρειες της τράπεζας κτλ. Ας σταθούμε λίγο στα σημεία του σκεπτικού αυτής της απόφασης. Πρώτον, με την υποχρεωτική διαμεσολάβηση των τραπεζών στις συναλλαγές μεταξύ των ιδιωτών, που θα επέρθει με την απαγόρευση της χρήσης των μετρητών, οι τράπεζες αποκτούν ένα προκλητικό προνόμιο στην ικανοποίηση των δικών τους απαιτήσεων και προτεραιότητα έναντι των υπολείπων δανειστών. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι πρόκειται να εισπράξω μία αμοιβή για την παροχή νομικών υπηρεσιών, προκειμένου εν συνεχεία να πληρώσω τις οφειλές μου προς την εφορία ή προς τα ασφαλιστικά μου ταμεία για να έχω κάλυψη
στις ανάγκες ιατροφαρμακευτικής μου περίθαλψης. Ενώ μέχρι σήμερα είχα την ευχέρεια να επιλέξω την σειρά εξυπηρέτησης των οφειλών μου, αυτή η ευχέρεια χάνεται μέσα από την υποχρεωτική διαμεσολάβηση των τραπεζών. Οι απαιτήσεις των τραπεζών μπαίνουν πάνω από το ταμιακό συμφέρον του κράτους και πρωτίστως πάνω από τις ζωτικές προτεραιότητες του προσώπου, να έχει περίθαλψη και να μην διώκεται ποινικά για οφειλές προς την εφορία ή προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Έχει μάλιστα κριθεί νομολογιακά ότι το δικαίωμα των τραπεζών να συμψηφίζουν απαιτήσεις προς υποχρεώσεις με τους καταθέτες δεν συνιστά παραβίαση τραπεζικού απερίτου και είναι απολύτως νόμιμη ενέργεια. Δεύτερον, μπορεί οι συναλλασσόμενοι να μην έχουν συμφέρον να χρησιμοποιήσουν το τραπεζικό σύστημα λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στη φερεγγιότητα των τραπεζών. Αυτός ο ισχυρισμός, που φάνταζε ακραίος σε μια παλιά εποχή, σήμερα μπορεί εύκολα να γίνει αποδεκτός. Στις περισσότερες των καθημερινών συναλλαγών, ο καταναλωτής παίρνει το αγαθό στα χέρια του την ώρα της αγοράς. Εάν χρησιμοποιήσει μετρητά, η αγοραπολισία ολοκληρώνεται εκείνη τη στιγμή με απόσβεση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων. Αν χρησιμοποιηθεί όμως η πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, υπάρχει πάντοτε, έστω και θεωρητικά, ο κίνδυνος σε κάποιο σημείο της διαδρομής του χρήματος, ιδίως αν οι λογαριασμοί των συναλλασσομένων τιμού τηρούνται σε διαφορετικές τράπεζες, να προκύψει αδυναμία εκτέλεσης πληρωμής. Και ακόμα, να έχει πιστωθεί το ποσό στο λογαριασμό του πολιτή, αλλά ο τελευταίος, μέχρι να πάει να το εισπράξει, να βρει την τράπεζα σε αδυναμία πληρωμής. Για όλους αυτούς τους προφανείς λόγους, τα ελληνικά δικαστήρια θέτουν ως προϋπόθεση για την χρήση του τραπεζικού συστήματος στην εκπλήρωση των χρηματικών υποχρεώσεων την συμφωνία μεταξύ των συναλλασσομένων. Με την απαγόρευση της χρήσης των μετρητών, η εμπιστοσύνη και συμφωνία ως θεμέλιο των ιδιωτικών συναλλαγών αντικαθίσταται από τον καταναγκασμό. Αυτό αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα. Αυτό που αποδεικνύεται μέρα με την ημέρα είναι ότι δεν μπορεί το λογιστικό χρήμα να επιτελέσει το ρόλο του νομίμου χρήματος, διότι δεν μπορεί να συγκεντρώσει τις νομικές ιδιότητες, τις εγγυήσεις που έχουν τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα. Ένα τραπεζογραμμάτιο σε ευρώ μου δίνει το εξής δικαίωμα, σύμφωνα με την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, να το εμφανίσω στην κεντρική τράπεζα και να ζητήσω την αντικατάστασή του με χαρτονομίσματα ίσης αξίας. Υπάρχει για το χαρτονόμισμα που κρατώ στα χέρια μου μια υποχρέωση της κεντρικής τράπεζας που είναι βέβαιη και καθαρισμένη. Το μοναδικό οικονομικό ρίσκο σε αυτή την υποχρέωση είναι η μάλλον απίθανη περίπτωση στην οποία μια κεντρική τράπεζα να μην μπορεί να καλύψει το κόστος εκτύπωσης ενός νέου χαρτονομίσματος. Ειδικά για το ευρώ υπάρχουν ειδικές νομικές ρυθμίσεις που υποχρεώνουν κάθε κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης να αποδέχεται τα τραπεζογραμμάτια που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις υπόλοιπες εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ. Υπάρχει επίσης νομική υποχρέωση αντικατάστασης του φθαρμένου ή του κατεστραμμένου χαρτονομίσματος, εφόσον ο κάτοχος έχει στην κατοχή του πάνω από το μισό τεμάχιο του χαρτονομίσματος. Η τελευταία αυτή υποχρέωση των τραπεζών επιτρέπει την φύλαξη της αξίας του νομίσματος ακόμα και μετά το τέλος της φυσικής διάρκειας της ζωής του και επομένως τη χρήση του ως μέσο αποθησάβρησης, ως μέσο αποθήκευσης πλούτου στο δινεκές. Θα προσέθετε ακόμα και ότι στην περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία ή ακόμα και στην περίπτωση κατάργησης του χρήματος, της απονομισματοποίησης, η πολιτεία υποχρεούται να επιτρέψει στην παράλληλη χρήση και την αντικατάσταση εντός εύλογης προθεσμίας του παλαιού νομίσματος με το νέο. Αυτό συνέβη το 1944, το 1954 και τελευταία με το νόμο 2842 του 2000 για την υιοθέτηση του ευρώ. Έχει σημασία στην παρούσα συγκυρία να τονίσουμε το εξής. Η έκδοση και η κοπή νομίσματος από την εποχή τουλάχιστον που το χρήμα έπεψε να έχει εσωτερική αξία, δηλαδή αντίκρισμα σε πολύτιμα μέταλλα, τελεί υπό τη θεσμική εγγύηση του κράτους και η έκδοσή του ανήκει στον πυρήνα της άσκησης της κρατικής εξουσίας. Η κρατική νομισματική κυριαρχία, η οποία εδραιώθηκε από τις αρχές του 20ου αιώνα, πρώτα στη Γερμανία και μετά στην υπόλοιπη Ευρώπη, βρίσκει την έκφρασή της στο άρθρο 80 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο η κοπή και η έκδοση νομίσματος ρυθμίζεται με νόμο. Μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, καλύφθηκε νομικά η εκχώρηση μέρους αυτής της κυριαρχίας στα όργανα της Νομισματικής Ένωσης. Το Σύνταγμα της χώρας μας όμως δεν επιτρέπει την εκχώρηση της νομισματικής κυριαρχίας στις ιδιωτικές τράπεζες. Τέτοια μη επιτρεπόμενη εκχώρηση αποτελεί και η απόδοση στις τραπεζικές κάρτες και στους λογαριασμούς των ιδιωτήτων του Γενικού Μέσου Εξόφλησης των Υποχρεώσεων και μάλιστα με αποκλεισμό του νομίμου χρήματος.
Οι θεσμικές εγγυήσεις που ισχύουν για το νόμισμα της χώρας δεν εκτείνονται στις τραπεζικές καταθέσεις, στο λογιστικό χρήμα των τραπεζών. Αυτό αποδείχθηκε στην περίπτωση της Ισλανδίας, στην περίπτωση της Κύπρου, όπου οι τραπεζικές καταθέσεις αντιμετωπίστηκαν ως τοποθετήσεις με επενδυτικό ρίσκο. Γίνεται προσπάθεια να πιστεί ο κόσμος ότι το πλαστικό χρήμα αποτελεί μια μοντέρνα εναλλακτική εμφάνιση του νομίσματος έναντι του απαρχαιωμένου εντός εισαγωγικού χάρτινου και μεταλλικού χρήματος. Νομικά όμως δεν μπορούν να ταυτιστούν το λογιστικό χρήμα με τα μετρητά. Με την κατάθεση των μετρητών χρημάτων σε έναν συνήθι τραπεζικό λογαριασμό, συντελείται η μεταβίβαση της κυριότητας των χρημάτων στην τράπεζα. Η τράπεζα που παίρνει την κυριότητα των χρημάτων δικαιούται να τα διαθέσει σαν να είναι δικά της και υποχρεούται να τα αποδώσει στον καταθέτη άλλα χρήματα ίσης αξίας με τους τυχόν οφειλόμενους στόχους. Δηλαδή, η τραπεζική κατάθεση λογίζεται από νομικής απόψεως ως δάνειο του καταθέτει προς την τράπεζα και όχι σαν μια σύμβαση φύλαξης, κατάθεσης, παρακατάθεσης των χρημάτων. Ο τραπεζικός λογαριασμός είναι μια εγγραφή στα λογιστικά βιβλία των τραπεζών και ταυτόχρονα μια υπόσχεση προς τον καταθέτη για την επιστροφή των χρημάτων του μόλις αυτός τα ζητήσει. Πώς μπορεί λοιπόν η πολιτεία να υποχρεώνει τους συναλλασσόμενους να αντικαταστήσουν το χρήμα που έχουν στην τσέπη τους, το νόμιμο χρήμα που αποτελεί σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή και την Εθνική Νομοθεσία, το γενικό μέσο εξόφλησης των συναλλαγών με το λογιστικό χρήμα των τραπεζών, δηλαδή με υποσχέσεις. Τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα αν συνειδητοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι τράπεζες. Πολλοί κόσμος πιστεύει ότι οι τράπεζες παίρνουν τα μετρητά που καταθέτουν οι πολίτες και με αυτά προβαίνουν σε χορηγήσεις δανείων. Στην πραγματικότητα όμως, ο κύριος όγκος των καταθέσεων στις τράπεζες δημιουργείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πιστωτική επέκταση, δηλαδή μέσω του τραπεζικού δανεισμού. Από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σας δώσω δύο στοιχεία. Τα μετρητά στην Ευρωζώνη είναι 994 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων είναι 8 τρισεκατομμύρια και επιπλέον ευρώ. Και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις ξεπερνούν τα 17 τρισεκατομμύρια ευρώ. Στην Ελλάδα, μέσα στην πενταετία 2003-2008, εκτινάχθηκαν οι δανειακές υποχρεώσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από τα 120 περίπου δισεκατομμύρια στα 280 δις. Ανάλογη αυξητική πορεία ακολούθησαν και οι καταθέσεις. Ο λογιστικός αέρας, ο οποίος κυκλοφόρησε μέσα στην οικονομία, δημιούργησε μια ψευδαίσθηση μιας ρευστότητας αυξημένης και μιας οικονομικής ανάπτυξης, η οποία όμως δυστυχώς βασιζόταν σε πύληνα πόδια. Καθώς οι πολίτες άρχισαν να μεταφέρουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό ή να κάνουν αναλήψεις, φάνηκε πως ο βασιλιάς ήταν γυμνός. Έχουμε λοιπόν μια ανεστραμμένη και ασταθή χρηματοπιστωτική πυραμίδα, στη βάση της οποίας βρίσκεται ελάχιστο πραγματικό χρήμα υπό τη μορφή μετρητών. Η διατήρηση του συστήματος αυτού, όπου κυριαρχεί το άειλο λογιστικό χρήμα του τραπεζικού συστήματος, προϋποθέτει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην φερεγγιότητά του. Σε όσες περιπτώσεις έρεται αυτή η εμπιστοσύνη, δημιουργούνται φαινόμενα φυγής καταθέσεων και κλεισίματος τραπεζών. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε το εξής, ότι δεν μπορεί η πολιτεία να υποχρεώσει τους πολίτες να χρησιμοποιούν αποκλειστικώς ως μέσο αποθήκευσης του πλούτου και ως μέσο εξόφλησης το λογιστικό χρήμα των τραπεζών. Ένας τέτοιος εξαναγκασμός θα αποτελούσε βάναυση παραβίαση της ελευθερίας ανάπτυξης προσωπικότητας και ιδίως της οικονομικής ελευθερίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων του προσώπου, των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν κίνδυνοι στην κατοχή μετρητών, κίνδυνοι κλοπής, απώλειας, καταστροφής ή μείωσης της αγοραστικής δύναμης. Άλλης φύσεως κίνδυνοι υπάρχουν στη χρήση του πλαστικού χρήματος και εκτέθηκαν από τους προηγούμενους συνομιλητές. Απόκειται όμως τους συναλλασσόμενους να διαχειριστούν τους κινδύνους στην περιουσία τους, κατανέμοντας τον χρηματικό τους πλούτο μεταξύ μετρητών, χρημάτων και αποταμίευσης. Αν απαγορευτεί η χρήση των μετρητών, τίποτα δεν εμποδίζει την υιοθέτηση αρνητικών επιτοκίων από τις τράπεζες και την δίμευση με αυτόν τον τρόπο των καταθέσεων, όπως εύστοχα υπόθηκε από προηγούμενους ομιλητές. Και αυτό γιατί, αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα επιλογής μεταξύ μετρητών και αποταμίευσης, στην ουσία οι τράπεζες θα μπορούν ελεύθερα να διαμορφώνουν τα επιτόκια χωρίς απολύτως κανένα φόβο. Και όλα τα παραπάνω μέτρα απαγόρευσης των μετρητών υιοθετούνται, υποτίθεται, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διακίνησης του μαύρου χρήματος. Προκειμένου δηλαδή να συλληφθεί ένα μικρό κομμάτι της φοροδιαφυγής μπροστά στα τεράστια μεγέθη του οικονομικού εγκλήματος και της φοροαποφυγής που γίνεται με τη χρήση του τραπεζικού συστήματος.
υιοθετείται ένα μέτρο στη λογική του πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Όλες οι συναλλαγές των πολιτών καθίστανται ύποπτες και καταγράφονται εκ των προτέρων. Με την ίδια λογική θα έπρεπε εκ των προτέρων να καταγράφονται όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες, η αλληλογραφία, με το σκεπτικό ότι μέσω αυτών μπορεί να οργανωθεί ή να εκτελεστεί μια παράνομη πράξη. Δεν θα επεκτεθώ όμως στο ζήτημα του ηλεκτρονικού φακελώματος που επίσης αναπτύχθηκε από προηγούμενους συνομιλητές. Κλείνοντας την τοποθέτησή μου, θέλω να προχωρήσω λίγο τον προβληματισμό σε μια άλλη παράμετρο που κρύβεται πίσω από την κατάργηση των μετρητών. Όταν παίρνουμε ένα δάνειο για να αγοράσουμε ένα διαμέρισμα ή τον εξοπλισμό της επιχείρησής μας, αναλαμβάνουμε απέναντι στην τράπεζα συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Να δεσμεύουμε στη διάρκεια εξόφλησης του δανείου, στα 20, στα 30 χρόνια, ένα μεγάλο μέρος από το οικονομικό αποτέλεσμα της εργασίας μας, του μόχθου μας, της παραγωγής μας, προκειμένου να εξυπηρετούμε το τραπεζικό μας δάνειο. Να υποθηκεύσουμε το διαμέρισμα, τον εξοπλισμό που έχουμε αγοράσει, τυχόν άλλα περιουσιακά στοιχεία. Ποια είναι η υποχρέωση που αναλαμβάνει η τράπεζα απέναντί μας? Έχοντας το δικαίωμα να δημιουργεί λογιστικό χρήμα από το μηδέν, η τράπεζα δίνει στον δανειολήπτη και σε αυτόν που τελικά θα καταλήξει το προϊόν του δανείου μέσα από τον κύκλο των συναλλαγών, μία υπόσχεση ότι ανά πάσα στιγμή ο τελικός δικαιούχος του ποσού που θα εμφανιστεί στο ταμείο και θα ζητήσει τα χρήματά του, θα τα εισπράξει. Το σύστημα των ιδιωτικών τραπεζών, για να εξασφαλίσει τα μετρητά χρήματα από την κεντρική τράπεζα που τα εκδίδει, θα πρέπει και αυτό με τη σειρά του να τα δανειστεί, δίνοντας ενδεχομένως ως ενέχειρο στην κεντρική τράπεζα τα δάνεια που χορηγεί με όλες τις εγγυήσεις τους. Εξασφαλίζεται επομένως μια στοιχειώδης ηθική βάση στη σχέση μεταξύ του τραπεζικού συστήματος και των δανειοληπτών. Το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα, για να υλοποιήσει την υπόσχεσή του, δηλαδή να δώσει μετρητά στον δανειολήπτη ή σε αυτόν που θα καταλήξουν τα χρήματα, θα πρέπει να αναλάβει μια υποχρέωση έναντι του εκδότη του χρήματος, που είναι η κεντρική τράπεζα της χώρας. Αν απαγορευθούν οι αναλήψεις από τις τράπεζες, μπορεί στις συνήθειες των πολιτών που χρησιμοποιούν το πλαστικό χρήμα η αλλαγή αυτή να μην σημαίνει τίποτα το ιδιαίτερο. Στο νομικό όμως κόσμο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων υπέρχεται μια στιγμιαία αλλά κολοσσίων διαστάσεων μεταβολή. Μετατρέπονται σε μια στιγμή οι υποχρεώσεις του τραπεζικού συστήματος προς τα εκατομμύρια των καταθετών προς την πραγματική οικονομία σε μια υπόθεση εσωτερικών διευθετήσεων μεταξύ των τραπεζών. Εκλείπει οποιαδήποτε δικαιοπολιτική βάση στη σχέση μεταξύ του τραπεζικού συστήματος και των δανειοληπτών. Οι τράπεζες δίνουν δάνεια με μια απλή εγγραφή στα λογιστικά τους βιβλία και υποθηκεύουν ως αντάλλαγμα την ακίνητη περιουσία και τα μέσα παραγωγής και δεσμεύουν για δεκαετίες τον μόχθο των δανειοληπτών, χωρίς να δίνουν στην περίπτωση αυτή οποιοδήποτε πραγματικό αντάλλαγμα. Ποια είναι η ηθική βάση σε μια τέτοια λεόντιο συμφωνία, όπου ένας έχει μόνο δικαιώματα και ο άλλος έχει μόνο υποχρεώσεις? Και τι θα απογίνει αυτός ο πραγματικός πλούτος που υποθηκεύεται και εγκλωβίζεται μέσα στο σύστημα των τραπεζών, εάν κάποια στιγμή αυτό το σύστημα αποφασίσει να στερήσει από τους οφειλέτες το μέσο για την εξόφληση των υποχρεώσεών τους? Εάν σταματήσει να χορηγεί νέα δάνεια και ρευστότητα στην πραγματική οικονομία? Εάν αποσύρει με αυτόν τον τρόπο το λογιστικό χρήμα που δημιουργεί εκ του μηδενός από την αγορά? Είναι λοιπόν σαφές ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μια αφανή εξουσία να αποκτήσει πάνω στη ζωή μας μια εξουσία ζωής και θανάτου. Μια εξουσία πάνω στους λαούς, μια εξουσία εις πάσαστας βασιλείας του κόσμου και την δόξαν αυτών. Σας ευχαριστώ. Τελικώς, για όσους είναι λίγο μπασμένοι στα οικονομικά και στα δανειοληπτικά, έτσι δεν ήταν ακατάληπτη η παρουσία του κ. Κατράνη, πολύ χρήσιμη και πολύ πρωτότυπη. Έτσι μας άνοιξε καλές προοπτικές να καταλάβουμε ότι το πραγματικό χρήμα, το τραπεζογραμμάτιο, είναι το νόμιμο χρήμα που προβλέπεται και από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Και όλη αυτή η υπόθεση του λογιστικού χρήματος έτσι αποκαλύπτει με μεγάλη σαφήνεια, για να μην μας κοροϊδεύουν, να έχουμε γνώση τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθήσουν κάποιες... Υπάρχει μια ερώτηση, κύριε Αδαμόπουλο, διαβάστε το ερώτημα. Ναι, να ακολουθήσει τώρα εσείς, να πούμε τα γίνονται ερωτήσεις για να γίνει η σχετική συζήτηση.
πώς ανοίγει αυτό. Από πάνω το πρώτο πατήσει. Λίγο επίμονο να το πατήσει. Δεν έχει πάνω, είναι όλα ίδια. Δεν έχει πάνω το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο δεν έχει διακόπτη. Θα κάποιο άλλο, δώσουμε κάποιο άλλο. Α, όχι, είναι ανοιχτό. Μήπως το ανοίξατε εσείς ή το πάτησα εγώ. Το ανοίξατε από την κονσόλα. Τι θα πούμε στο δημοψήφισμα και τι θα κάνουμε όταν θα κληθούμε να πάρουμε την κάρτα. Αυτό το ερώτημα, πάτερ. Τι θα πούμε στο δημοψήφισμα. Λοιπόν, η μερίδα είναι για την αχρήματη κοινωνία, για την κοινωνία χωρίς μετρητά, που δεν τη θέλουμε. Άρα, λοιπόν, οτιδήποτε χρήμα κι αν υπάρχει, εμείς θέλουμε το χρήμα να είναι σε υλική, φυσική μορφή. Δεν θέλουμε, με αφορμή την κρίση, να εκβιαστεί ο κόσμος να πάει προς τις κάρτες. Δηλαδή, να μπει κάποιο όριο 50-150 ευρώ σε φυσικό χρήμα, συναλλαγών τη βδομάδα, και απεριόριστο όριο σε χρήση κάρτας. Τότε θα δικαιούμαστε να πούμε ότι όλο αυτό είναι στημένο, είναι προσχηματικό και είναι εκβιαστικό για να εφαρμοστεί η αχρήματη κοινωνία. Ένα άλλο ερώτημα. Μπορεί το τσιπάρισμα να γίνει ή να έχει γίνει ερήμην μας, δηλαδή χωρίς να το γνωρίζουμε. Ποιος θα να απαντήσει. Λίγο τεχνολογική είναι η ερώτηση. Κύριε Χιωτακάκο. Είναι οπωσδήποτε ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, γιατί για να απαντήσει κάτι τέτοιο καταρχάς πρέπει να έχει στοιχεία. Στοιχεία δεν έχουμε. Να έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία που αυτά που εισπνέουμε, ας πούμε, να έχουμε τσιπάρισμα, λίγο δύσκολο. Να μας κάνουν ένα εμβόλιο με μία από αυτές τις φτιαχτές, λέω εγώ, επιδημίες, ξέρω εγώ, και τρέχει όλος ο κόσμος εκατομμύρια με μάσκες για να εμβολιαστεί. Τι να πω, αυτό δεν θέλω να κάνω τέτοιες υποθέσεις και να πανικοβάλουμε τον κόσμο. Θεωρώ πάντως ότι σήμερα δεν υπάρχει τεχνολογία για να σου επιβάλλει κάποιος το τσιπάρισμα και ίσως. Αυτό βέβαια ξεφεύγουμε λίγο από τα τεχνολογικά. Στο τσιπάρισμα, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρχει επιλογή να αρνηθεί κανένας. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει μέχρι εκεί η ευγένειά του, όπως είχε πει ο Άγιος Παΐσιος. Ναι, δεν πρόκειται να γίνει, δεν μπορεί να γίνει αναγκαστικά αυτό. Λέει ο Άγιος Παΐσιος λίγο ηρωνικά, αλλά είναι ευγενικοί οι Ευρωπαίοι. Δεν θα μας το κάνουν αναγκαστικά. Δεν μπορεί να γίνει αναγκαστικά. Πρέπει να γίνει με τη θέλησή μας. Ο διάβολος θέλει να παρουσιάσουμε, να προσφέρουμε τον εαυτό μας, την ελευθερία μας, τα πάντα με τη θέλησή μας. Δεν έχει αξία ένα βίαιο τσιπάρισμα. Δεν πρόκειται να γίνει, δεν έχουμε τέτοιο φόβο. Θα το ξέρουμε πολύ καλά ότι θα μας το κάνουν. Είναι ένα άλλο ζήτημα για το θέμα της... είναι τρία ερωτήματα, το ίδιο πράγμα, για το θέμα της κάρτας σύτησης. Λέει τι πρέπει να κάνει κανείς όταν έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και του προτείνεται, του δίνεται η ευκαιρία να πάρει την κάρτα σύτησης. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι καταρχάς πρόκειται για ένα πολύ μικρό ποσό. Ένα μικρό ποσό. Θα μπεις όταν είσαι σε πολύ μεγάλη ανάγκη, τι κάνεις. Ο κύριος Κατρούγκαλος είπε ότι είναι πιλωτική εφαρμογή της κάρτας του πολίτη, μπράβο. Ξεκάθαρο. Ναι. Λοιπόν, να ναι. Στα σταθμίσει κάποιος όλα αυτά. Λοιπόν, θα πω τι θα έκανα εγώ. Θα πήγαινα στην ενορία μου, σε οποιοδήποτε, θα ταπεινωθώ να πάρω το φαγητό μου, ρε παιδί μου. Γιατί να πάω σε αυτούς, δηλαδή. Τους παλιόγιφτους, που δίνουν 2,5 ευρώ και 3 ευρώ στον κάθε άνθρωπο και 30 ευρώ για κάθε 1 ευρώ την ημέρα για το παιδί μου. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι ξεφτυλισμός των πολιτών αυτός. Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μπει κανείς σε αυτή τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση είναι μια επιμέρους κάρτα οπωσδήποτε, δεν είναι η κάρτα του πολίτη, αλλά είναι αυτό που είπε και ο Στάθης και είναι μια προετοιμασία και μια εξοικείωση, την οποία πρέπει να αποφύγουμε νομίζω. Λέω εγώ τι θα έκανα εγώ. Δεν μπορώ να αγκάσω τον καθένα, ούτε να έρθω στη δική του κατάσταση, την ψυχολογική τώρα και στη βία στην οποία υπόκειται. Πάντως δεν είναι βέβαια κάρτα του πολίτη. Το λέμε για να είμαστε έτσι. Κύριε Μαριά, έχει μια ερώτηση, έχετε εκεί. Έχω διάφορες ερωτήσεις.
Η μία ερώτηση αφορά το ΆΜΚΑ και την αριθμοποίηση προσώπου και ρωτάει αν αυτό έχει τεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν έγινε συζήτηση κλπ. Να ενημερώσω, γιατί νόμιζα ότι είναι γνωστό το θέμα, αλλά αρκετοί με ρωτήσανε, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που δεν έχουν δεχθεί να πάρουν ΆΜΚΑ και παρότι είναι πολλοί από αυτούς εργαζόμενοι και πληρώνουν εισφορές στο ΙΚΑ, επειδή δεν έχουν πάρει το ΆΜΚΑ, δεν μπορούν να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πηγαίνουν στα νοσοκομεία και πληρώνουν από την τσέπη τους. Γι' αυτό μίλησα για κοινωνικό ρατσισμό. Είναι το ίδιο συμβαίνει και με συνταξιούχους. Αυτό το θέμα το έθεσα στην Ευρωβουλή με αφορμή μια συζήτηση που γινόταν για τα θέματα της ισότιμης πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι η πρώτη από τις αναφορές που έχω κάνει, αλλά θα υπάρξουν και άλλα μέτρα. Να ενημερώσω όσους ενδιαφέρονται ότι υπάρχει και μια διαδικασία αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή οι ίδιοι στέλνουν μια, ας πούμε, καταγγελία και υπάρχει μια ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξετάζει το θέμα αυτό, στην οποία συμμετέχω και εγώ ως Ευρωβουλευτής και μάλιστα εκπροσωπώ και την... έχω αρκετές αρμοδιότητες εκεί μαζί με άλλους συναδέλφους. Επομένως, όσοι νομίζετε ότι είστε σε αυτή την περίπτωση και θέλετε, εγώ τελειώνοντας μπορώ να σας δώσω πληροφορίες, να ασκήσετε αυτό το δικαίωμά σας, διότι γίνεται συζήτηση, καλείτε το κράτος να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα και επομένως είναι μια πολύ θετική ενέργεια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα της επιβολής του ΆΜΚΑ, το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δηλαδή, έχω εδώ, δεν το διάβασα λόγω συντομίας στην εισήγησή μου, αλλά λέει ο νόμος 3655, το άρθρο 153, στο άρθρο 2, από τον Ιούνιο του 2009, ουδής δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλιστεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές ή να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα, βοηθήματα, εάν δεν διαθέτει ΆΜΚΑ. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει τίποτα αυτό έτσι όπως σας το διάβασα, με άλλα. Ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά κτλ. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Μπήκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιέζεται η κυβέρνηση εδώ, και γιατί πάρα πολλοί αποκλείονται χωρίς ΆΜΚΑ, το οποίο το έβαλαν τώρα μέσα και στις φορολογικές δηλώσεις και υπάρχει κόσμος ο οποίος διαμαρτύρεται γι' αυτό. Επομένως πρέπει να τεθεί και σε επίπεδο Ελλάδος και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο επίπεδο των αρμοδιοτήτων μου δεσμεύομαι να το προωθήσω και να υπάρξει συγκεκριμένη δραστηριότητα. Να σας πω ότι τέτοια θέματα συζητούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσφατα υπήρξε ένα ζήτημα, έχω και δύο βίντεο, θα τα στείλω για να τα δείτε. Προωθείται ένα σύστημα που ονομάζεται e-call, δηλαδή ένα σύστημα αυτόματης ειδοποίησης και θα μπει υποχρεωτικά σε όλα τα αυτοκίνητα, τα καινούργια, μετά από 2 χρόνια. Η αιτιολογία είναι ότι αυτό το σύστημα, αν τρακάρει το αυτοκίνητο, δίνει ένα σήμα που βρίσκεσαι, να έρθει το ασθενοφόρο, ας πούμε, να σε σώσει. Το οποίο ακούγεται καλά. Αλλά το θέμα είναι ότι επιβάλλεται σε όλα τα αυτοκίνητα. Δεύτερον, ο χρήστης του αυτοκίνητου δεν μπορεί να το κλείσει. Τρίτον, οι πληροφορίες πηγαίνουν και σε ιδιωτικές υπηρεσίες. Τέταρτον, γίνεται μια σόρευση προσωπικών δεδομένων έτσι. Και προσέξτε, αυτό συνδυάζεται με ένα άλλο σύστημα, το οποίο είναι της αυτόματης οδήγησης της μεγαλοπόλης. Δηλαδή, θεωρητικά, σχεδιάζουν να υπάρχει ένα σύστημα όπου θα είσαι από εδώ, ας πούμε, από τον Πειραιά και θα μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου, θα ορίζεις πού πρέπει να πας και θα σε πηγαίνει υποτίθεται το αυτοκίνητο αυτόματα. Δηλαδή, όλα αυτά θα είναι μέσα σε ένα μεγάλο σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία μπαίνουν και πρέπει να τα προσέξουμε. Δεύτερο θέμα, σύντομα, που έχει σχέση με τις τράπεζες, γιατί είναι 4 τα ερωτήματα τα βασικά, λέει, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς μπορεί να είστε σίγουρος ότι δεν θα μπορέσουν να πετύχουν και στην Ελλάδα το σχέδιο το οποίο εφάρμοσαν στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Και δεύτερο,
Πώς νομίζετε ότι οι Έλληνες δεν θα αφήσουν τους δανειστές να τους πτωχεύσουν, ενωμένοι αλλά κάτω από την καθοδήγηση ποιου? Το όχι στο δανειστή βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Καταρχάς να επισημάνω το εξής. Η εμπειρία μου από την Ουκρανία δείχνει ότι και στην Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο προσπαθούν να κάνουν μια ουκρανοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου. Δηλαδή, μισή δήθεν Ευρωπαίοι, μισή αντιευρωπαίοι. Σημαίες ευρωπαϊκές και ελληνικές, σημαίες ελληνικές και άλλες. Και να διχαστεί ο κόσμος σε συγκεντρώσεις από εδώ και από εκεί, ούτως ώστε να γίνει μια σύγκρουση. Οι δανειστές δεν έχουν πετύχει όλα αυτά τα χρόνια να διασπάσουν τον ελληνικό λαό. Και αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε. Και να το προσέξουμε και με αφορμή το δημοψήφισμα. Εμείς πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Διότι όταν θα είμαστε ενωμένοι θα πετύχουμε. Εάν μπούμε σε διχαστικά διλήμματα και σε συγκρούσεις, αυτό είναι που θέλουν οι δανειστές. Επομένως, η ενότητα του ελληνικού λαού μπορεί να διασφαλιστεί, γιατί έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Δεν έχουμε τίποτε να χωρίσουμε μεταξύ μας. Αυτό είναι το βασικό και πρέπει να το προσέξουμε. Άρα και κατά τη διαδικασία του δημοψηφίσματος, ανεξαρτήτως τι θέλει να ψηφίσει ο καθένας, πρέπει να πάμε με νυφαλιότητα. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Εγώ, όσον αφορά την Ευρωβουλή, να ενημερώσω ότι παίζω εκεί Εθνική Ελλάδος, μια και είμαστε και εδώ στο ΣΕΦ. Δηλαδή, δεν κατακρίνω καμιά κυβέρνηση, είμαι για τα συμφέροντα της Ελλάδος. Παλεύω αυτό. Αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν κατακρίνω τη μία ή την άλλη κυβέρνηση. Άρα, λοιπόν, αυτό το θέμα ενότητας πρέπει να το προσέξουμε, να το διατηρήσουμε και να είμαστε έτσι ενωμένοι απέναντι στους στόχους των δανειστών. Οι στόχοι των δανειστών είναι συγκεκριμένοι. Και εμείς δεν έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα στο να έχουμε ένα μνημόνιο 12 δις και, ή όχι ένα μνημόνιο 8 δισεκατομμύρια. Εμείς, το συνδυάζω με το ερώτημα αν είναι νόμιμο το χρέος, εμείς αυτή τη στιγμή πιεζόμαστε να πληρώνουμε συνεχώς κάποια χρέη που έχουν μπει προς τους δανειστές και όπως σας εξήγησα, υποτίθεται ότι έχουμε πάρει 5 χρόνια τώρα, ήρθαν στην Ελλάδα, 214 δις ευρώ. Μα άμα έρχονταν αυτά τα λεφτά εδώ, θα είχε απογειωθεί η οικονομία, δεν θα είχαμε τόσους ανεργούς. Άρα αυτά τα λεφτά ήρθαν, αλλά ξαναπήγαν πίσω στους δανειστές. Ξαναπληρώνουμε τα δανεικά. Και αυτά τα λεφτά που είναι να δώσουν τώρα, πάλι πίσω στους δανειστές θα πάνε. Το χρέος που δημιουργήθηκε είναι επονίδιστο, είναι παράνομο. Γιατί είναι παράνομο? Πότε είναι ένα χρέος παράνομο και επονίδιστο? Είναι το χρέος το οποίο δημιουργείται όταν υπάρχει μια συμπαιγνία της ντόπιας έτσι πολιτικής και οικονομικής τάξης με τους δανειστές και τα δάνεια που έρχονται δεν πηγαίνουν υπέρ του λαού και του τόπου, αλλά πηγαίνουν να εξυπηρετήσουν τους δανειστές βασικά. Έχουμε μια ομολογία του κυρίου Γιούνκερ, του Προέδρου της Κομισιόν, ο οποίος είπε, και το έχω γραπτά αυτό, και το ρώτησα μάλιστα, γιατί ήταν μια δήλωση, είχε πει το 2010 ότι σαν πρόεδρος του Eurogroup ήξερε, λέει, ότι η Ελλάδα δανείζεται. Και το συζητούσε τότε με τον Μπαρόζο, με τον πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας κλπ. Και λέει μετά, δεν μπορούσα όμως, λέει, να πω ότι ήξερα δημόσια, γιατί ήξερα επίσης, λέει, ότι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί πουλούσαν προϊόντα στην Ελλάδα. Δηλαδή με τα δανεικά που περνάμε αγοράζαμε τα προϊόντα τους. Γι' αυτό υπερχρεωθήκαμε. Και επειδή αυτή ήταν μια γραπτή δήλωση, όταν ήρθε να μας μιλήσει, και έχω και το πρακτικά, το ρώτησα, λέω, ακούστε, έχετε πει αυτό το 2010, είναι αλήθεια? Λέει, ναι, αλήθεια είναι. Και να σας πω και σε ποιους πρωθυπουργούς το είχα πει και κατηδίαν, μου λέγει. Μου κάρφωσε και τους πρωθυπουργούς τους Έλληνες και τους υπουργούς οικονομικών. Δηλαδή, ήξεραν αυτοί ότι δανειζόμαστε, αλλά τα δανεικά δεν πηγαίναν για την ανάπτυξη της Ελλάδας, πηγαίναν για να αγοράζουμε βιομηχανικά προϊόντα από τους Γάλλους και τους Γερμανούς. Αυτό ονομάζεται πονίδιστο χρέος. Και γι' αυτό πρέπει να γίνει έρευνα του χρέους. Αλλά όχι αυτή που έγινε στη Βουλή, η οποία είναι άτυπη, δεν μετράει. Η ίδια η Ευρωζώνη προβλέπει ότι όταν ένα κράτος έχει χρέος και είναι σε μνημόνιο, δικαιούται η κυβέρνησή του να ελέγξει αυτό το χρέος, να κάνει αναλογιστικό έλεγχο. Και εγώ ζητώ
επανειλημμένα από την ελληνική κυβέρνηση μέσα στους κανόνες της Ευρωζώνης, είναι ο κανονισμός 472 του 2013, να κάνει επίσημο λογιστικό έλεγχο. Αλλά λογιστικό έλεγχο κάνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν έτσι πηγαίνει το θέμα του λογιστικού ελέγχου. Προσπαθώ να διαβάσω λίγο γρήγορα τις ερωτήσεις. Ναι. Εδώ τώρα μου λέει μια ερώτηση, αλλά εκφεύγει. Βέβαια, λέει μόλις ανακοίνωσε τηλεόραση ότι οι τράπεζες αύριο θα είναι κλειστές. Και το χρηματιστήριο. Και το χρηματιστήριο. Και λοιπόν, να απαντήσω το εξής. Και να πω το εξής. Ότι προφανώς δεν ξέρω ποιανού απόφαση είναι. Και ναι, βγήκε. Είναι και οι τράπεζες κλειστές αύριο και το χρηματιστήριο. Ναι. Λοιπόν, εξηγήσα πριν ότι υπάρχει ένας στόχος συγκεκριμένος. Έχω τη δήλωση της Εποπτικής Αρχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη το μεσημέρι που μου λέει ότι οι τράπεζες είναι φερέγγιες. Εφόσον οι τράπεζες είναι φερέγγιες την Πέμπτη το μεσημέρι, δεν μπορεί να έγιναν αφερέγγιες τη Δευτέρα. Δημιουργούν και ένα πανικό για να πάει ο κόσμος να πάρει λεφτά και προφανώς πλέον εκτελούν ένα σχέδιο. Γι' αυτό και έχουμε αυτή τη στιγμή κλειστές τις τράπεζες και υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Εγώ πιστεύω ότι για όλα αυτά ευθύνεται ο κύριος Ντράγκη, είναι υπεύθυνος τραπεζίτης που όφιλε να διασφαλίσει τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών. Σήμερα το μεσημέρι στην απόφαση που πήρε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κρατάει την έκτακτη χρηματοδότηση που λέγεται σύστημα ΕΛΑ, αλλά δεν έδωσε παραπάνω λεφτά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σχέδιο των δανειστών για να διαλύσουν την Ελλάδα και να μας κάνουν να γονατίσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όφιλε να έχει τη ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες. Και τα οδήγησε εκεί τα πράγματα, διότι από, όπως σας είπα και στην ομιλία μου, τον Ιανουάριο, ενώ η Ελλάδα τυπικά ήταν σε πρόγραμμα, με ένα πρόγραμμα δηλαδή σε μνημόνιο, με την παράταση που είχε ζητήσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και έλυγε αυτό το πρόγραμμα, αν θυμάμαι καλά, 28 Ιανουαρίου, ο κύριος Ντράγκη έκοψε τη χρηματοδότηση στην Ελλάδα από τις 4, νομίζω Φεβρουάριο, έλυγε, με συγχωρείτε, 28 Φεβρουαρίου, αυτός μας έκοψε τη χρηματοδότηση στις 4 Φεβρουαρίου και δημιούργησε πρόβλημα. Εν συνεχεία δεν επέτρεπε στις τράπεζες να παίρνουν γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου. Αυτά όλα τα είχα καταγγείλει και είχα συγκρουστεί μαζί του 3-4 φορές. Όταν είσαι κεντρικός τραπεζίτης, οφείλεις να δώσεις ρευστότητα στην Ελλάδα. Εφόσον οι τράπεζες είναι φερέγγιες και έχω δήλωση την Πέμπτη το απόγευμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν έγιναν αφερέγγιες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Ντράγκη λοιπόν έχει μεγάλη ευθύνη που έκλεισε την κάνουλα στην Ελλάδα σήμερα με την απόφαση που πήρε. Επομένως, οδηγεί αυτός την κατάσταση αυτή στο να κλείσει τις τράπεζες για να είναι το επόμενο και το επόμενο σχέδιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που μου βάλατε γι' αυτό. Ναι, διάβασα την ερώτηση. Ακούστε. Με ρωτάτε να σας πω ποιος πολιτικός πρέπει να μπει μπροστά. Αυτά δεν γίνονται τώρα. Έτσι, εγώ σας είπα, εγώ σας απάντησα, ενωμένοι, βεβαίως. Μου λέτε υπό την καθοδήγηση ποιου. Αυτό θα το αποφασίσετε εσείς, δεν θα σας πω, δείξω εγώ ποιος είναι αυτός. Δεν κάνουμε πολιτική εδώ, κύριε, αποκαθίστε. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Δεν κάνω πολιτική εδώ. Ήρθα να απαντήσω σε ερωτήματα μέσα σε μία εκδήλωση. Γι' αυτό είμαι πολύ προσεκτικός και στα θέματα του δημοψηφίσματος. Παρότι έχει τεθεί ερώτηση, δεν ήρθα για να σας πω ψηφίστε το Α ή το Β. Θέλω να κάνουμε μια ενημέρωση και μια συζήτηση. Υπάρχει τέτοια ερώτηση γι' αυτό. Μάλιστα. Ωραία, σας απαντώ λοιπόν, ευχαριστώ. Σας απαντώ λοιπόν ότι ο στόχος τους είναι η φτωχοποίηση. Είναι αυτή η πίεση που ασκούν. Βλέπετε ήδη και τις εξελίξεις και τις αποφάσεις οι οποίες προέκυψαν, καθώς ήδη σας απαντούσα, δεν το ήξερα, τώρα το είδα.
Και εμείς έχουμε συγκεκριμένους τρόπους. Εγώ είχα κάνει μια πρόταση στην ελληνική κυβέρνηση. Για τις 30 του μηνός λήγει ένα ομόλογο της, λήγει η δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έτσι. Είχα πει να εφαρμόσουμε στην Ελλάδα αυτό που έκανε ο Ντράγκη στην Ιταλία. Τι έκανε, ήταν κεντρικός τραπεζίτης της Ιταλικής Κεντρικής Τράπεζας και δάνεισε την Ιταλική κυβέρνηση και πλήρωσε το δούνο του. Το έχω πει εδώ και 2 μήνες. Αυτό πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, να δανειστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή από τον Στουρνάρα, να πληρώσει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΒ την Τρίτη, για να μην δώσει την ευκαιρία στην κυρία Λαγκάρντ να πει ότι είμαστε σε αθέτηση πληρωμών και μετά να αρχίσουν να πιέζουν και να κάνουν κατασχέσεις. Αυτές είναι κινήσεις που πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που αποφασίζω. Εάν δεν γίνουν κάποιες τέτοιες κινήσεις, οπωσδήποτε τα πράγματα είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Αυτές είναι οι απαντήσεις που οφείλω να δώσω. Δεν πάω παρακάτω και δεν θέλω να απαντήσω, παρότι έχω τοποθετηθεί στην τηλεόραση χτες και προχτές τι θα κάνω στο δημοψήφισμα, αλλά σε αυτό το χώρο δεν θέλω να απαντήσω πολιτικά, γιατί δεν θέλω να διχάσω. Είναι θέμα δικό σας, εσείς θα αποφασίσετε, δεν θα υποδείξω εγώ. Ο κύριος Κατράνης έχει κάποια ερωτήματα να μας τοποθετηθεί. Αν αναφέρθηκα, είναι το ερώτημα, ότι το 1 δεύτερο του ευρωπαϊκού... Συγγνώμη, αν καταλάβαμε καλά, το 1 δεύτερο του ευρωπαϊκού χρέους είναι ελληνικό, σύμφωνα με την εισήγησή σας. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Αναφέρθηκα στις υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρωζώνη, ότι φτάνουν στα 17,3 εκατομμύρια ευρώ. Και προφανώς είναι πολύ μεγαλύτερα αυτά τα ποσά από... Το χρέος δεν προκύπτει αυτό το συμπέρασμα. Είναι λογιστικό δηλαδή γι' αυτό. Είναι, δεν είναι. Ναι, ναι. Δεν έχει. Είναι εντελώς διαφορετικά μεγέθη. Αν είναι ή δεν είναι παράνομο και αντισυνταγματικό και άρα ποινικό αδίκημα η κατάργηση του νομισματοκοπίου στη χώρα μας και η κατάργηση της δραχμής όταν μπήκαμε στην ΟΝΕ. Κοιτάξτε να δείτε το... Το Σύνταγμα προβλέπει ότι νομοθέτης καθορίζει τα της έκδοσης και κοπής χρήματος. Προφανώς η υιοθέτηση το 2001, δηλαδή μετά από την ψήφιση του νόμου για τη μετάβαση στο ευρώ, ερμηνευτικής δήλωση στο Σύνταγμα, η οποία θεωρεί ότι είναι συμβατή η ρύθμιση του άρθρου 80 του Συντάγματος με την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και την Νομισματική Ένωση, αδιαμφισβήτητα αυτό δείχνει ότι προβληματίστηκε ο συνταγματικός νομοθέτης από τα προβλήματα νομιμότητας στη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, όπως υπόθηκε και από τον κύριο Μαριά, η κυριαρχία νομισματική έχει εκχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να ασκηθεί κατά τρόπο ρευστότητα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές όλη τη βδομάδα. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν δε ότι το όριο ανάληψης θα είναι 100 ευρώ τη μέρα, τουλάχιστον τις πρώτες μέρες. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν. Αν είναι 100 ευρώ μετρητά και απεριόριστες συναλλαγές με κάρτα, τότε μιλάμε για ένα σχέδιο να στραφεί ο κόσμος στη χρήση της κάρτας. Και δεν ξέρω ποιος σπρώχνει εδώ πέρα. Σίγουρα σπρώχνει ο κύριος Ντράγκη, αλλά δεν ξέρω και αν κρύβονται κι άλλοι από πίσω. Για την έκδοση νέων διαβατηρίων τοποθετούν το χέρι τους στο μηχάνημα. Αυτό είναι σφράγισμα. Δεν έχω βγάλει διαβατήριο, νομίζω θέλουν απλά δακτυλικό αποτύπωμα. Θέλουν βιομετρικά. Εάν υποθέσουμε ότι είχαμε ήδη μπει στην αχρήματη κοινωνία και είχαμε και την κάρτα μετρητών του πολίτη και ερχόμασταν σε ρήξη με τους δανειστές, δηλαδή το σκηνικό που έχουμε σήμερα χωρίς μετρητά, τι θα γινόταν με τα χρήματα των πολιτών, πώς θα αντιδρούσαν οι τράπεζες, το κράτος, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις κάρτες για να αγοράζουμε τα αγαθά κλπ. Αυτή είναι η περιγραφή αυτού που δεν θέλουμε να ζήσουμε. Δηλαδή διαρκής χρήση των καρτών, κατάργηση μετρητών. Ήθελα να πω το εξής, γιατί το υπενόησα στην ομιλία μου. Απλά μας πιάνουν οι εξελίξεις. Είναι προφανές, πέραν της λειτουργίας των δανειστών, τους στόχους τους κτλ., ότι εκ των πραγμάτων, εφόσον θα είναι κλειστές οι τράπεζες,
ένας μεγάλος αριθμός συναλλαγών ενδεχόμενα θα γίνεται ηλεκτρονικά. Και ενδεχόμενα να κρατήσουν αυτό και με ανοιχτές τράπεζες τον περιορισμό αριθμό κυκλοφορίας μετρητών και να πηγαίνεις, υποτίθεται, μπορεί να έχεις ας πούμε 1.000 ευρώ στην τράπεζα και να πρέπει να πληρώσεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ και θα σου λέει ναι, σου δίνω μόνο 50 ευρώ στο χέρι και τα υπόλοιπα θα τα κάνεις με εντολές είτε από το ATM είτε από την τράπεζα. Άρα στην πράξη αυτό είναι ότι πέραν των άλλων επιχειρούν στο πειραματόζων η Ελλάς με τρόπο αναγκαστικό λόγω καταστάσεων που θα θεωρηθούν δήθεν και φυσιολογικές ενώ δεν είναι, να περάσουμε σε ένα μεγάλο μέρος, το 90%, στο 95% στην αχρήματη κοινωνία. Αυτή ήταν και η έννοια της τοποθέτησης που έκανα και αν θυμηθείτε αυτά που είπα, τα είπα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, βεβαίως με γνωρίζοντας και μη θέλοντας να κινδυνολογήσω ταυτόχρονα αν έλεγα κάτι το οποίο δεν ήταν απόφαση. Έχουμε μία εικόνα ότι προς τα εκεί ενδεχόμενα θέλουν να το πάνε, γι' αυτό και θα αντιδράσουμε. Δεν θα επιτρέψουμε μέσα από αυτή την ιστορία να περάσουν στην αχρήματη κοινωνία και στην επιβολή άλλων σχεδίων που υπάρχουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο, να το γνωρίζετε. Γνωρίζουμε κι εμείς και θα αντιδράσουμε σε αυτό το θέμα. Πάντοτε νόμιμα, δημοκρατικά και συνταγματικά. Αν γνωρίζετε να μας πείτε κάποια στοιχεία για το παγκόσμιο ηλεκτρονικό νόμισμα που προωθείτε και ονομάζεται Bitcoin. Πρόκειται για ηλεκτρονικό όντως χρήμα, αλλά δεν είναι τραπεζών, ούτε κεντρικών τραπεζών, ούτε εμπορικών, είναι ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι προσπαθούν να το επιβάλλουν παγκοσμίως. Πρόκειται για ηλεκτρονικό χρήμα το οποίο ποτέ δεν κυκλοφόρησε σε φυσική μορφή. Εάν προχωρήσει αχρήματη, το ευρώ από φυσική μορφή θα γίνει ηλεκτρονική. Οι ομιλητές που μας τα είπαν έτσι θα υπογράψουν το έντυπο αρνούμε να παραλάβουν την κάρτα του πολίτη. Το έχουμε υπογράψει, είμαστε 100.000 τουλάχιστον. Ας υπογράψουν κι άλλοι. Εάν μας δώσουν την κάρτα και δεν την πάρω, θα παίρνω τη σύνταξή μου. Μισό λεπτό, για τη χρεωστική πιστωτική ή την κάρτα του πολίτη. Γιατί η κάρτα του πολίτη είναι άλλο θέμα. Χρεωστική πιστωτική μπορείς να πηγαίνεις στην τράπεζα να σηκώνεις τα λεφτά σου. Δεν χρειάζεσαι κάρτα για να πάρεις τα λεφτά σου από την τράπεζα. Υπάρχουν οργανισμοί που δίνουν διατακτικές για σούπερ μάρκετ και κουπόνια. Αυτό βοηθάει την αχρήματη. Τι πρέπει να κάνουμε. Διαφορετικές μορφές αχρήματης είναι. Οτιδήποτε δεν είναι υλικό χρήμα είναι κάτι το οποίο μοιάζει. Μπορεί να μοιάζει πιο πολύ ή πιο λίγο. Έχω τρεις ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Ένας φίλος έβγαλε διαβατήριο για Αμερική. Του πήραν αποτύπωμα δεξιού δείκτη σε ένα μικρό φωτεινό κουτάκι. Αυτό είναι τσιπάρισμα ή βιομετρικό δεδομένο. Καταρχάς, μέχρι τουλάχιστον πριν από λίγους μήνες που πήγα στην Αμερική, δεν σου ζητάνε αυτά τα πράγματα για να βγάλεις διαβατήριο, για να βγάλεις βίζα. Μπαίνοντας όμως στη χώρα, πέραν της ταυτοποίησης που γίνεται μέσω του διαβατήριου και σε κοιτάνε αν έχεις την ίδια φωτογραφία κλπ., σου παίρνουν το αποτύπωμα. Επομένως, αν έχεις ξαναπάει, γίνεται ταυτοποίηση. Αν δεν έχεις ξαναπάει, το παίρνουν για πρώτη φορά. Και όντως. Γίνεται μία σάρωση του ματιού, γιατί και αυτό είναι βιομετρικό στοιχείο. Όλα αυτά είναι βιομετρικά στοιχεία. Δεν είναι τσιπάρισμα σε καμία περίπτωση. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αν τσιπάρουν τους ασθενείς, τα νεογέννητα, με το πρόσχημα της θεραπείας, για να μην χάνονται. Πρώτη ερώτηση και ας πούμε είναι διμερής ερώτηση αυτή. Τι γνώμη έχετε για το ηλεκτρικό βραχιολάκι. Πιστεύω ότι όσο μένει κάτι σε βραχιολάκι δεν είναι ευχάριστο. Δηλαδή η κάρτα των διοδίων, την έχεις στο αυτοκίνητο, είναι και αυτό ίσως ένας πρόδρομος, εξοικειωνόμαστε με την τεχνολογία, με το RFID. Αυτό καθ' αυτό δεν, εντάξει, είναι μια κάρτα που έχεις κάπου μέσα στο αυτοκίνητο για να σηκωθεί η μπάρα χωρίς να περιμένεις ουρές. Και αυτό πρόδρομος είναι και μας συνηθίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει το βραχιολάκι αρχίζει και έρχεται πιο κοντά στο σώμα. Μια πιο προσωπική σχέση με το τσιπάρισμα. Ίσως μέχρι εκεί δεν ξέρω, ο καθένας αποφασίσει ό,τι θέλει. Αλλά το τσιπάρισμα όμως στο σώμα το δικό μας ή στο σώμα του νεογνού. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να τραβήξει κάποιος τη γραμμή. Τώρα, το τι θα κάνει... Μήπως εννοεί το ηλεκτρονικό βραχιολάκι των φυλακισμένων. Το ηλεκτρονικό των φυλακισμένων. Εδώ δεν λέει των φυλακισμένων ή αν είναι των νεογνών. Τους φυλακισμένους, ναι. Για τους φυλακισμένους. Νομίζω ότι... Δεν ξέρω, είναι και, νομίζω το θέμα δεν είναι μόνο τεχνικό, είναι και πνευματικό. Πού τραβάει κανείς τη γραμμή, μέχρι εδώ. Παραδείγματος χάρη, δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ έχω χρησιμοποιώ πιστωτική κάρτα.
χρησιμοποιώ αυτόματη κάρτα 2-2. Ξέρω τι κάνω. Το κάνω συνειδητά και κάποια στιγμή θα αποφασίσω που θα τραβήξω εγώ τη γραμμή. Έχω και άμκα. Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτό το τραπέζι που δεν έχουν ούτε άμκα, ούτε πιστωτική κάρτα, ούτε μηχανάκια τα διόδια. Τραβήξανε τη γραμμή συνειδητά πιο νωρίς από μένα. Το πού θα τραβήξει κανένα τη γραμμή είναι ένα θέμα. Νομίζω όμως σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να δεχθούμε να έχουμε τσιπάκι στο σώμα μας. Άλλη ερώτηση. Ο Άγιος Παΐσιος αναφέρει ότι το χάραγμα θα γίνεται με λέιζερ. Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε τεχνολογικώς αυτή του την επισήμανση? Υπάρχει σήμερα κάτι αντίστοιχο? Και υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι, ας το δούμε ξεχωριστά. Από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε σήμερα, μπορείς με μέθοδο λέιζερ να χαράξεις κάτι στο σώμα σου, σαν μία μορφή τατουάζ. Τι σημαίνει αυτό? Οικειοθελώς θέλεις να κάνεις ένα τατουάζ με λέιζερ ή με κάποια άλλη μέθοδο, άμα θέλεις οικειοθελώς κάνεις ό,τι θέλεις. Νούμερα, σκίτσα, αυτό όμως είναι οικειοθελώς. Σήμερα δεν υπάρχει τεχνολογία τουλάχιστον από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, που με ένα λέιζερ να σου φοράνε και τσιπάκια και να στα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει. Τι εννοούσε ο Άγιος Παΐσιος, θα το δείξει ο χρόνος. Στα σίγουρα, από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σήμερα. Πέραν του να οικειοθελώς να χαράξεις υπό τη μορφή ένα τατουάζ, δηλαδή, όπως και με άλλες μεθόδους, κάτι στο δέρμα σου. Έχει ένα δεύτερο σκέλος η ερώτηση. Μήπως αποδεχόμενη την αριθμοποίησή μας και μαζί το όνομα εισαγωγικά ή τον αριθμό του ονόματος αυτού, κλείνει το εισαγωγικά, δώσουμε το δικαίωμα για μια τέτοιου είδους επέμβαση πάνω μας? Νομίζω ότι όλη η μερίδα είναι ακριβώς, βασίζεται στο γεγονός ότι εμείς αντιτιθέμεθα σε οποιαδήποτε μορφής ηλεκτρονική ταυτοποίηση όσον αφορά την αχρήματη κοινωνία σήμερα, διότι υποθάλπτει ένα σωρό κινδύνους, όπως όλοι οι αξιότιμοι εισηγητές και εγώ εξέθεσα πιο πριν. Επομένως, πάλι νομίζω, εδώ έχει σχέση με το πού τραβάει ο καθένας τη γραμμή. Είναι και πρακτικό θέμα και πνευματικό. Πρακτικό, άμα σου πούνε βάλε τσιπάκι, κάπως έτσι υποψιάζεσαι, κάτι να έχω πάνω στο σώμα μου. Όταν δεν σου λένε να βάλεις τσιπάκι, αλλά είναι, ξέρω εγώ, κάτι που το φοράς, κάτι που τριγυρνάει στο σπίτι σου, εκεί ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του και τραβάει τη γραμμή όπως κρίνει ο ίδιος. Δεν ξέρω αν οι πατέρες θέλουν να τοποθετηθούν διαφορετικά σε αυτό το θέμα, συμπληρωματικά. Εγώ αυτές τις ερωτήσεις είχα. Από τις εμπεριστατωμένες και εις βάθος μελέτες των εισηγητών μας, από την συζήτηση που διεξήχθη, θέλουμε να πούμε ότι δεν κλείνει η ημερίδα μας εδώ. Τοπικά και χρονικά κλείνει, αλλά μας ανοίγει σε όλους μια ευθύνη, και σε εμάς και σε όλους, και όχι μόνο όσοι παρευρισκόμαστε εδώ, αλλά στο πλήρωμα των πιστών, να συζητήσουμε όλη αυτή την εβδομάδα, κυρίως όμως να προσευχηθούμε, να τοποθετήσουμε το αίτημά μας όχι μόνο ατομικός αλλά και συνολικός στον Κύριο και να πούμε «Εσύ Κύριε βλέπεις, εσύ ξέρεις, εσύ γνωρίζεις καλύτερα όχι μόνο τις διαθέσεις τις δικές μας αλλά και των άλλων, φώτισε τους ανθρώπους αυτούς που είναι στο πηδάλιο της κοινωνίας, του έθνους, αλλά και όλους τους άλλους, τους Ευρωπαίους. Εσύ, Κύριε, μπορείς να δώσεις τις καλύτερες λύσεις. Δώσε, λοιπόν, φώτιση, ρίξε περισσότερο φως στο νου μας και στην ψυχή μας και εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, αλλά και οι έχοντες μεγαλύτερες ευθύνες κοινωνικές. Και να αρχίσει ένας γονιμότερος διάλογος ανάμεσά μας και ανάμεσα στην κοινωνία των Αγίων μας και του Κυρίου μας. Δεν θα διαβάσουμε, γιατί δεν έχουμε συντάξει τα πορίσματα της ημερίδας μας. Σκόπιμα το κάναμε αυτό,
διότι δεν θέλουμε έτσι πρόχειρα κάποια λέξη ή κάποια φράση να χτυπήσει άσχημα και να παρεξηγηθούμε για κάτι που θα πούμε πολύ βιαστικά. Μέσα στις επόμενες ημέρες, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα δημοσιεύσουμε τα πορίσματα, αλλά και σε κάποια πολύ σύντομη συνάντηση που θα σας καλέσουμε, θα μπορέσουμε να έχουμε και νεότερα σχετικά με όσα σήμερα είπαμε. Να κλείσουμε. Και κάποια συγκέντρωση που θα γίνει προσεχώς, αλλά όχι πολύ μακριά, θα μπορέσουμε αναλυτικότερα να πούμε το δέον. Να έχουμε και κάποια περισσότερα δεδομένα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους ικανούς και άγρυπνους ομιλητές μας. Να ευχηθούμε στον κύριο Μαριά να είναι η φωνή του, φωνή όλων μας, και να του δίνει δύναμη ο Κύριος να ορθοτομεί το λόγο της ελληνικής και ορθοδόξου αληθείας. Συνηθίζουμε στις ημερίδες μας να λέμε τον ύμνο, τον εθνικό μας ύμνο. Σε κάποια προηγούμενη συνάντησή μας παρεξηγήθηκε ένας αδελφός και μας απεκάλεστε εθνικιστές. Δεν μας πειράζει αυτό. Δεν είμαστε όμως εθνικιστές. Αγαπάμε την πατρίδα μας. Πριν όμως πούμε τον εθνικό ύμνο, ο πατήρ Ιωάννης θα δώσει από ένα ενθύμιο στους ομιλητές μας. Περιέχεται ένα βιβλίο του πατρός Πορφυρίου και ένα βιβλίο του πατρός Παϊσίου. Βοήθεια από τους δύο συγχρόνους Αγίους μας. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.